Και στην ολομέλεια η παράταση των εργασιών της Επιτροπής μας έως τις 22 Φεβρουαρίου, όπως χθες ομόφωνα είχαμε ζητήσει. Αποφασίστηκε ομόφωνα. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον καινούριο μας μάρτυρα, τον κύριο Βούρδα. Κύριε μάρτυρα, παρακαλώ να μας δηλώσετε τα στοιχεία σας, όνομα τεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης και ιδιότητα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Βούρδας Αθανάσιος, του Χρήστου και της Βασιλικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ζήσετε. Είμαι μηχανικός παραγωγής και διοίκησης και εκτιμώ ότι κλήθηνε εδώ για τη θητεία μου 15-17 ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΕργοΣΕ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Τόπο και ημερομηνία γέννησης. 20 Ιουλίου 1972 στα Ιωάννινα. Επαγγελματική ιδιότητα. Μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Επαναλάβατε, είπατε όνομα πατρός μητρός, έτσι. Χρήστος και Βασιλική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε μάρτυρα, θα ήθελα πρωτίστως να σας ρωτήσω αν έχει ασκηθεί εις βάρος σας ποινική δίωξη για υπόθεση που συμπίπτει με το αντικείμενο της Επιτροπής μας. Ναι, και αυτός ήταν και ο λόγος που σας έστειλα την προηγούμενη φορά την σχετική επιστολή. Βρίσκομαι ενώπιον σας και δεν έχω θέμα να απαντήσω σε καμία ερώτηση, αλλά με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, επειδή έχει ασκηθεί και σε μένα ποινική δίωξη σε σχέση με τη Σύμβαση 717, δεν προτίθεμαι να απαντήσω σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717. Μπορώ να απαντήσω σε όλες τις άλλες ερωτήσεις που επιθυμείτε. Δεν ήρθα με υπόμνημα. Ήρθα για να απαντήσω, αλλά δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717. Οτιδήποτε άλλο είμαι στη διάθεσή σας, γι' αυτό επέλεξα να έρθω. Το είχα δηλώσει άλλωστε και στην επιστολή μου. Έλεγα ότι με μεγάλη χαρά θα. Και είναι τιμή μου να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Και δράτωμαι και συγγνώμη που εκμεταλλεύομαι το χρόνο της ευκαιρίας. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου, όσο κοινότυπο και να είναι, να εκφράσω και από εδώ τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των θανόντων στο συγκεκριμένο ατύχημα των τεμπών. Αυτό σίγουρα δεν απαλύνει ούτε την οργή ούτε τον πόνο τους. Σε ό,τι άλλο θέλετε για τη θητεία μου, στην οποία θεωρώ ότι είχε μια σημαντική συμβολή στον ελληνικό σιδηρόδρομο, είμαι στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να πάμε και στον όρκο. Αφού συμφωνείτε να καταθέσετε όπως το περιγράψατε και κατόπιν να περάσουμε και στους συζητητές, δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε. Το δηλώνετε? Βεβαίως. Το δηλώνω. Δώστε μας μερικά βιογραφικά στοιχεία σας για να περάσουμε κατόπιν και στις ερωτήσεις των εισηγητών μας. Όπως σας είπα και πριν, ονομάζομαι Βούρδας Αθανάσιος, είμαι μηχανικός παραγωγής και διοίκησης. Δεν ξέρω τι είδους στοιχεία θέλετε επαγγελματικά. Λίγο ένα βιογραφικό, συνοπτικά ένα βιογραφικό σας και την εμπλοκή σας στην ευρύτερη. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και μέχρι το 2015 που ανέλαβα στην εργοστή, δούλευα στον ιδιωτικό τομέα. Μην αναφέρω ονόματα επιχειρήσεων, εκτός αν το επιθυμείτε. Δεν είναι κάτι. Ωραία, έχω δουλέψει στη Unisystems, έχω δουλέψει στη Gap Research την προηγούμενη 15ετία προανάληψη των καθηκόντων. Σήμερα. Εργάζομαι ως Γενικός Διευθυντής στο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Είμαι παντρεμένος, διαζευμένος με δύο παιδιά. Ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαβδαρίδης από την πλειοψηφία. Πριν ξεκινήσουμε, κύριε μάρτυρα, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή και χρόνια πολλά να χαίρεστε τη γιορτή σας και να είστε γερός. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν θα ρωτήσουμε καθόλου για την 717, θα μας λέτε δηλαδή ότι δεν απαντάω, αυτό είναι, χρονοδιαγράμματα, πότε πρέπει να τελειώσει, πότε πρέπει νομίζω να. Νομίζω ότι ό,τι αφορά την 717 δεν θα απαντήσω, γιατί. Άρα να μην ρωτήσουμε. Ήμουν, νομίζω, πολύ σαφή σε σχέση με αυτό. Σε ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ωραία. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, το χρονικό διάστημα από 17 Μαρτίου του 2017 μέχρι 11 Ιουλίου του 2019, σας είχαν ανατεθεί από τον τότε Υπουργό κύριο Σπίρτζη τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, ενώ πριν κατήχατε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕργοΣΕ. Σωστά? Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορείτε να μας πείτε αν έχετε κάποια σχέση με τον κύριο Σπίρτζη, φιλική, επαγγελματική? Ποια είναι η σχέση που σας συνδέει, υπηρεσιακή? Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια.
και ως μηχανικό και ως πρόεδρο του ΤΕΕ. Εκτός του ότι το γνωρίζετε, είστε και φίλοι. Ναι. Είστε και φίλοι. Επαγγελματική σχέση, συνεργασία μεταξύ σας είχατε ποτέ? Όχι. Όχι. Ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ασχοληθήκατε με τη διαγωνιστική διαδικασία που αφορούσε στην κατασκευή και εμπορική αξιοποίηση καταστημάτων της γραμμής 1 της ΣΤΑΣΥ? Όχι, αυτά είναι ζητήματα που ασχολούνται οι οργανισμοί. Δεν εμπλέκεται ο Γενικός Γραμματέας αυτά. Θυμάστε τον ανάδοχο του έργου ή δεν θυμάστε τίποτα σε σχέση με αυτό που σας ρώτησα? Όχι, δεν το γνωρίζω καν. Δεν θυμάστε δηλαδή, δεν ξέρετε ποια εταιρεία ανέλαβε την εμπορική αξιοποίηση της γραμμής συγκεκριμένης? Αναφέρεστε στη ΣΤΑΣΥ? Ναι. Όχι. Όχι. Μετά την αποχώρησή σας από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, εργαστήκατε σε κάποια ιδιωτική εταιρεία? Και σε ποια? Και για πόσο χρονικό διάστημα? Μετά για ένα χρονικό διάστημα, αν μπορώ να το προσδιορίσω καλά, 3 μηνών εργάστηκα σε μια εταιρεία που είχε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης. Και από τον... Πώς λέγεται αυτή η εταιρεία? DL, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και μετά δεν το τον ακριβή τίτλο δεν μπορώ να σας τον περιγράψω. Άλλη εταιρεία που να έχει σχέση με τον με φορέα εποπτείας του Υπουργείου σας? Αυτό ρωτάω, δηλαδή δεν ρωτάω εστίαση. Δηλαδή αν υπήρχε κάποια εταιρεία που συμμετείχε σε διαγωνισμούς και έπαιρνε έργα από κάποιο φορέα εποπτείας του Υπουργείου σας, όσο εσείς ήσασταν εκεί Γενικός Γραμματέας. Αν εργαστήκατε σε τέτοια εταιρεία. Σε εταιρεία που πήρε έργα σε σχέση με εμένα από το Υπουργείο, όχι. Που να έπαιρνε έργα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Εσείς ήσασταν αρμόδιος Γενικός Γραμματέας για τα θέματα μεταφορών, σωστά? Επομένως είχατε στις αρμοδιότητές σας και τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ. Προφανώς. Υπήρχαν ζητήματα ανάμεσα σε αυτές τις δύο εταιρείες? Γιατί ήταν μάρτυρες εδώ και είπαν ότι υπήρχε ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο ανάμεσα. Εκείνη την περίοδο δεν έχω παρακολουθήσει τι συμβαίνει σήμερα, για να είμαι ειλικρινής. Μπορώ να πω μόνο για εκείνη την περίοδο. Για εκείνη, ναι, βεβαίως. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο διαχειριστής της υποδομής ήταν ο ΟΣΕ σε σχέση με τη λειτουργία, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου. Για να το πω λίγο απλά και κατανοητά, η ΕργοΣΕ ήταν απλά ο εργολάβος σε εισαγωγικά που με εντολή του ΟΣΕ εκτελούσε έργα είτε εξυγχρονισμού είτε κατασκευής καινούριων γραμμών. Ήταν πολύ σαφές το θεσμικό πλαίσιο. Υπήρχε μια διαδικασία ανανέωσης της διαιτερικής σχέσης, να το πω έτσι, ανάμεσα στην ΟΣΕ και στην ΕργοΣΕ, η οποία είχε προχωρήσει μετά από διαβούλευση το 2018. Οι διοικήσεις μεταξύ τους δηλαδή δεν είχαν αντεκλήσεις? Πέρα από το ότι εγώ καταλαβαίνω ότι υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο, ακούστε λίγο για να καταλάβετε. Υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο που καταρχάς με βάση το γράμμα του νόμου είχε ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες μεταξύ των δύο εταιριών. Στην πράξη όμως, πέρα από το γράμμα του νόμου, δημιουργούν τα προβλήματα από αυτή τη συνεργασία που υποχρεωτικά θα έπρεπε να έχουν? Ο ένας ανέθετε τα έργα, ο άλλος τα κατασκεύαζε, τα ξαναπαρέδιδε στον ΟΣΕ. Σωστά, αυτή δεν ήταν η διαδικασία? Εξαρτάται από το έργο. Είναι διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας αν το έργο είναι κατασκευή καινούργιας γραμμής. Διαφορετικός ο τρόπος συνεργασίας ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ αν μιλάμε για εξυγχρονισμό πάνω στην υφιστάμενη γραμμή. Γιατί στη μία μεν περίπτωση που κατασκευάζεις καινούργια γραμμή και η κυκλοφορία εκτελείται από το παλιό δίκτυο, δεν εμπλέκεται η ΕΡΓΟΣΕ καθόλου. Στην άλλη περίπτωση είναι σαφές ότι δεν μπορεί η ΕΡΓΟΣΕ να εκτελέσει τίποτε όταν σχετίζεται με την κυκλοφορία, αν δεν έχει εντολή από τον έχον την ευθύνη της κυκλοφορίας που είναι ο ΣΕ, είτε να διακόψει είτε να του επιτρέψει τις εργασίες. Αυτό συνέβαινε?
αυτό. Κατά στη δεύτερη περίπτωση κατά συνέβαινε. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ναι, δεν μπορούσε να παρέμβει καμία εργολαβία αν δεν είχε το OK του ΟΣΕ. Ναι, αυτό λέω. ΟΣΕ έδινε το OK. Πολλές φορές με καθυστέρηση. Τα βρίσκανε που... μεταξύ τους. Ή καθυστερούσαν κάποια έργα γιατί δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία. Υπήρχαν καθυστερήσεις, όντως, έχετε δίκιο. Υπήρχαν καθυστερήσεις, οι οποίες η επίκληση από πλευράς ΟΣΕ ήταν ότι δεν είχε το προσωπικό για να εκτελέσει την όποια ανάγκη υπήρχε. Έπρεπε να γίνει την κυκλοφορία σε παράθυρα, έτσι δεν είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις όταν έκανε την. Αν αυτό εννοείται, νομίζω ότι αυτό εννοείται. Αυτό εννοώ. Όταν η Εργοσέ έκανε την αίτηση για να μπει σε μια συγκεκριμένη χιλιομετρική διαδρομή να εκτελέσει μια εργασία, η απόκριση του ΟΣΕ συνήθως δεν ήταν άμεση και προκαλούσε και καθυστερήσεις στην εκτέλεση. Ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας και δήλωσε ότι ο ΟΣΕ είναι ο πιο προβληματικός σιδηροδρομικός οργανισμός στην Ευρώπη. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση? Να σας πω, εμένα η αίσθηση που αποκόμισα από την εμπειρία μου είναι ότι είναι ένας οργανισμός που έχει καλό υλικό με πάρα πολλές παθογένειες όμως. Σίγουρα στα οικονομικά του δεδομένα, αλλά αυτό δεν ακούει στην τελευταία δεκαετία, να το πω έτσι, ακούει σε περασμένες δεκαετίες, ήταν πολύ επιβαρυντικός για τον ελληνικό προϋπολογισμό. Γιατί επί των ημερών σας καθυστέρησε η κατάθεση νομοσχεδίου για την εναρμόνιση με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο? Καταρχήν, ως Γενικός Γραμματέας δεν είχα την νομοθετική πρωτοβουλία. Έτσι. Δεν ανήκει σε μένα η νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν είπα αυτό, πάντα στον Υπουργό. Προφανώς ήταν το Υπουργό όπως η νομοθετική πρωτοβουλία. Πιθανόν να γνωρίζετε από το. Όταν λέω επί των ημερών σας, την περίοδο δηλαδή που ήσασταν, καθυστέρησε. Γιατί καθυστέρησε? Δεν είναι δηλαδή προσωπική μορφή. Τουλάχιστον. Όχι. Είμαι πολύ. Ναι, προφανές αυτό. Να το σχολιάσετε λίγο αυτό. Γιατί ο Υπουργός. Είχε γίνει όλη η προεργασία. Και υπήρχε έτοιμο, μπορεί να το διαβεβαιώσει και ο μετέπειτα υπουργός που ορθώς και πολύ γρήγορα υιοθέτησε το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, εννοώ τον κύριο Καραμαλή. Είχε γίνει όλη η προεργασία, γιατί ξέρετε, το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο προφανώς είναι υιοθέτηση κοινοτικών οδηγιών, αλλά ήθελε και τη συνεργασία των φορέων του σιδηροδρόμου προκειμένου να εντάξει και τα εθνικά σκέλη μιας διαδικασίας με τις διαφοροποιήσεις που έχει κάθε χώρα. Αυτή η διαδικασία στη συνεργασία με τους φορείς είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω τι ακολούθησε σε σχέση με τη νομοθετική πρωτοβουλία της ψήφισης του πακέτου. Μέχρι να φτάσουμε στο 2019, γιατί αυτή η ιστορία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Γιατί καθυστέρησε, αυτή είναι η ερώτηση. Δεν υπήρχαν πάρα πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι κι αλλιώς και ο ορίζοντας ήταν εντός ορίζοντα το 2019 σε σχέση με την υιοθέτηση των κοινωνικών. Εντός ορίζοντα τετραετίας νομίζω. Όχι, εντάξει. Μιλάω, δεν το βλέπω με τετραετίες, το βλέπω με βάση το πότε πρέπει να υιοθετηθεί μια κοινοτική οδηγία και πότε να προετοιμαστε... και γιατί πήγε το 19, πότε έπρεπε να πάει και πότε πήγε το, γιατί πήγε το 19. Υπήρχε το περιθώριο μέχρι το 2020 να υιοθετηθεί το τέταρτο με από βάση πότε? Τις τροποποιήσεις από που... πότε είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Η σχετική διαβούλευση είχε ξεκινήσει πολύ πριν από το 2015. Έτσι. Αυτό σας λέω. Δηλαδή από το 2014. Όχι, νομίζω σας απαντάω με μεγάλη σαφήνεια. Και η ερώτηση είναι εξής. Αφού είχαμε τη δυνατότητα να το υιοθετήσουμε το 2014, το 2015, γιατί φτάσαμε στο 2019? Αυτό σας ρωτώ. Αυτή η καθυστέρηση των 4 ετών πού οφείλεται? Δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν είστε αρμόδιος. Ποιος είναι αρμόδιος, ο κύριος Σπύριτζης, αν το ρωτήσουμε θα ξέρει? Προφανώς. Νομίζω ναι. Ωραία. Θα το ρωτήσουμε λοιπόν όταν θα έρθει με το καλό. Οι αρμοδιότητες που είχε η ΡΑΣ, η οποία ιδρύθηκε το 2010-2011, λειτουργήσε κάποια χρόνια με κάποιες αρμοδιότητες, το 2013 πήρε και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, μέχρι το 2019, μέχρι το νόμο 4632 του 2019, είναι ο νόμος του κυρίου Καραμαλή, μέχρι τότε οι αρμοδιότητες που είχε η ΡΑΣ ήταν αρκετές για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων? Νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία, σας περιγράφω αυτό που έζησα εγώ, και, που ήταν υποδιαμόρφωση και σίγουρα είχε πάρα πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του. Υπήρχε
αν θέλετε, την προσωπική μου άποψη στο κομμάτι των ατυχημάτων μια πολυδιάσπαση φορέων και στις ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει αναλυτικά, προσπάθησε μετέπειτα να διαμορφωθεί σε πιο ενιαίους φορείς. Αυτή η άποψη έχω ακόμη. Υπήρχε μια πολυδιάσπαση τόσο στις μεταφορές, στο σιδηρόδρομο, με διαφορετικούς φορείς, που είναι, ξέρετε, εθνική απόφαση. Επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στους αντίστοιχους φορείς. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πια εθνική απόφαση. Βοήθησε δηλαδή αυτό το νομοθέτημα του κυρίου Καραμαλή και τη ΡΑΣ για να κάνει καλύτερα τη δουλειά της στον τομέα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων? Δεν το ξέρω στη λεπτομέρεια, δεν μπορώ να το κρίνω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Από αυτά που διάβασα, νομίζω πως ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Στη σωστή κατεύθυνση, για να βελτιωθεί η ασφάλεια ακόμη περισσότερο. Να έρθω τώρα στην ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ. Θέλω να μου πείτε πώς κρίνεται το τίμημα των 45 εκατομμυρίων ευρώ που πουλήθηκε η Τρενοσέ, όταν το ελληνικό κράτος δίνει κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια ευρώ κρατική επιδότηση? Δεν συμμετείχα καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε ότι όλη η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά δεν αφορούσε μόνο το τίμημα εξαγοράς, αφορούσε και την διαγραφή παλαιότερων οφειλών σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού που είχε συνολικά όμιλος του ΟΣΕ. Επειδή δεν ήμουνα στη διαδικασία ούτε της διαπραγμάτευσης ούτε των λεπτομεριών της σύμβασης, δεν μπορώ να μην μπω σε γενική αξιολογική κρίση. Μια στιγμή. Έχουμε μια εταιρεία η οποία είναι καταχρεωμένη τη στιγμή που μεταβιβάζεται και έρχεται μια ιταλική εταιρεία, την εξαγοράζει χωρίς να αναλαμβάνει χρέη, σωστά? Διαγράφονται αυτά τα χρέη και πληρώνει μόλις το ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ ως τίμημα εξαγοράς, όταν την ίδια στιγμή με την ίδια σύμβαση συμφωνείται ότι αυτή η εταιρεία η ιταλική θα παίρνει κάθε χρόνο από το ελληνικό δημόσιο 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 5 εκατομμύρια κάθε χρόνο περισσότερο καταρχάς από το τίμημα, και κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια για να ως κρατική επιδότηση από την Ελλάδα, από το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να γίνονται, να εκτελούνται οι άγονες διαδρομές, χωρίς πάλι ο ΣΕ να έχει τη δυνατότητα αυτό εδώ πέρα το πράγμα να το ελέγχει. Εσείς πώς το κρίνετε, συμφέρουσα πώληση για το ελληνικό δημόσιο ή μη συμφέρουσα? Έτσι όπως σας το λέω. Έτσι όπως το περιγράφετε, αριθμητικά προφανώς και δεν είναι συμφέρουσα, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να σας πω γιατί. Γιατί η σύμβαση στην οποία αναφέρεστε για τις άγονες γραμμές, καταρχήν είναι απολογιστική. Δηλαδή πρέπει να διαπιστωθεί η εκτέλεση των δρομολογίων και μάλιστα υπήρχε και μια έντονη αμφισβήτηση αυτών των στοιχείων. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό ΟΣΕ. Δεν μπορούσε να δει αν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια ή όχι, δεν μπορούσε να το ελέγξει. Ως ένα βαθμό μπορούσε να το κάνει. Μην λέμε υπερβολές ότι δεν μπορούσε. Μπορούσε να το κάνει. Και υπήρχε στις αρχές του 19 διαφορετική εκτίμηση σε σχέση με το τι έπρεπε να αποδοθεί στην Τρενοσέ με βάση τα εκτελεσθέντα, να πω έτσι, δρομολόγια. Αυτό όμως δεν αλλάζει αυτό που σας είπα. Ναι, απλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα για να συγκριθούν. Του δίνει... Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Βάζει στη μία τσέπη από το ελληνικό δημόσιο, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Να το κάνω ακόμη πιο λιανό, έτσι, για να μας καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Δίνει το ελληνικό δημόσιο στη μία τσέπη της ιταλικής εταιρείας που εξαγοράζει χωρίς χρέη, όπως είπαμε, 50 εκατομμύρια ευρώ, και ταυτόχρονα από αυτά τα 50 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη χρονιά δίνει τα 45 πίσω στο ελληνικό δημόσιο και κρατάει και 5 εκατομμύρια η ιταλική εταιρεία. Και έχει τη δυνατότητα να το κάνει χωρίς να έχει καινούριο τίμημα εξαγοράς και να παίρνει και άλλα 50 και άλλα 50. Για πόσα χρόνια ήταν αυτή η σύμβαση για τις άγονες γραμμές? Ξεκίνησε για 5 χρόνια. Για 5 χρόνια. Άρα λοιπόν, 5 χρόνια επί 50, 250 εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο στην ιταλική εταιρεία. Πώς λέγονταν η ιταλική εταιρεία?
Φεροβιάρια, ωραία. Για να λέμε και το όνομά του. Άρα στα 5 χρόνια δίνει το ελληνικό δημόσιο στη Φεροβιάρια 250 εκατομμύρια. Η Φεροβιάρια δίνει στο ελληνικό δημόσιο 45 εκατομμύρια και έχει πάρει και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται την Τρενοσέ. Αυτό είναι σύμβαση συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο. Να σας το ξαναπώ. Ναι. Απλά μαθηματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Εξ όσων γνωρίζω, η σύμβαση είχε και ανταποδοτικά σε σχέση με τις επενδύσεις, όμως το άνοιγμα της αγοράς, ένα στοιχείο του οποίου ήταν η δυνατότητα εισόδου και άλλων εταιριών μεταφοράς, θα έδινε τη δυνατότητα αυτό προοπτικά, κατά την προσωπική μου άποψη, να μην περιορίζεται σε ένα ανάδοχο. Αυτό προϋπέθεται την ανάπτυξη, και νομίζω ότι αυτό γίνεται σταδιακά, του δικτύου, ώστε να επιτρέπει περισσότερες της μίας εταιρείας μεταφοράς, είτε στις επιβατικές, είτε στις εμπορικές μεταφορές. Εντάξει, το ότι θα άνοιγε ο ανταγωνισμός δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να το δώσουμε με τόσο χαμηλό τίμημα. Έτσι. Υποχρέωση για επενδύσεις η Τρενοσέ, εκτός από τα 45 που θα δει να ανέλαβε έναντι του ελληνικού δημοσίου. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχω ασχοληθεί και τώρα με εμένα μιλάτε εντελώς φιλοσοφικά σε σχέση με αυτό, έτσι. Δεν το ξέρω. Είχε αναλάβει ζητήματα σε σχέση με τον εξυγχρονισμό των σειρμών, δεσμεύσεις για το ότι έπρεπε να φέρει σύγχρονα τρένα. Έφερε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αρνήθηκα να επισκεφθώ το τρένο που έφερε το 2018 στη ΔΕΘ, γιατί θεωρούσα ότι δεν ήταν επαρκές για το ελληνικό δίκτυο. Μετά από διαβεβαίωση των τεχνικών της ΕΣΤΗ. Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Για την 717 είπατε ότι δεν θα απαντήσετε. Τι γνωρίζετε για την Bombardier? Ήταν μια εταιρεία που αναλάμβανε έργα. Για πέστε μας λίγο για την Bombardier, τι ξέρατε? Συμμετείχε σε διαγωνισμούς? Η Bombardier είναι μια εταιρεία που ασχολείται με πάρα πολλά αντικείμενα και προφανώς συμμετείχε και σε διαδικασίες στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Όταν ανέλαβα στην Εργοσέ το 2015... είδα ότι συμμετείχε σε κοινοπραξίες, για να το πω έτσι, τεχνολογικού εξοπλισμού σε έργα του παρελθόντος. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Με ποιες άλλες εταιρείες ήταν αυτές? Γιατί ήρθαν εδώ μάρτυρες και μας είπαν ότι ήταν συγκεκριμένες 2-3 εταιρείες αυτές που αναλάβαναν την αναβάθμιση και την ανάταξη των τεχνολογικών συστημάτων. Δεν ήταν δηλαδή πολλές. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το σε ποια εργολαβία αναφέρεστε και γιατί το λέω. Γιατί είναι άλλο πράγμα όταν ένα έργο προκυρήσεται και αφορά μόνο συστήματα. Μόνο. Σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, TCS, αυτά. Γιατί συνήθως αυτά τα έργα βγαίνουν και με κατασκευαστικά κομμάτια, που ήταν κοινοπραξίες. Στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, και τη στιγμή που ήμουν εγώ, ήταν πέραν των τριών εταιριών τουλάχιστον. Δηλαδή υπήρχε και η Bombardier, στην οποία αναφερθήκατε, υπήρχε και η Alstom, υπήρχε και η Thales, που είχαν κομμάτια του συστήματος. Η μόνη δέσμευση που υπήρχε είναι ότι θα έπρεπε αυτά τα συστήματα να είναι ανοιχτά και διαλειτουργικά μεταξύ τους για να μπορούν να επικοινωνούν. Την τελευταία εταιρεία, πώς την είπατε, Thales, πώς την είπατε? Ναι. Thales, μάλιστα. Η Bombardier, την περίοδο που ήσασταν εσείς, σε σχέση με τις άλλες εταιρείες που αναφέρατε, έπαιρνε περισσότερα έργα ή λιγότερα έργα, ή το ίδιο με τις τρεις? Στην περίοδο που ήμουν εγώ δεν συμμετείχε σε καμία κοινοπραξία. Η Bombardier. Από αυτές που κατέβηκαν σε διαγωνισμούς, ναι, ποιοι πέραν τα έργα τότε. Ποιοι πέραν τα έργα? Εγώ παρέλαβα έργα σε εκτέλεση που σε αυτό το κομμάτι, σε κοινοπραξίες όμως, γιατί ήταν έργα που δεν είχαν μόνο αυτοτελώς κομμάτι συστημάτων, ήταν και η Alstom και η Thales. Alstom και Thales. Μάλιστα. Τον κύριο Κατσιούλη και τον κύριο Παναγιώτου τους ξέρετε? Τον κύριο Κατσιούλη τον ξέρω, γιατί συνεργαστήκαμε στην Εργοσέ. Τον κύριο Παναγιώτου? Όχι.
Τι ιδιότητα είχε ο κύριος Κατσιούλης συνεργός, τι έκανε? Ο κύριος Κατσιούλης ήταν στην τεχνική διεύθυνση και είχε αρμοδιότητα σε σχέση με τα συστήματα. Τα έλεγχε δηλαδή? Συμμετείχε, κοιτάξτε, είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες σε κάθε έργο. Υπάρχει ο επιβλέπων ή οι επιβλέποντες μηχανικοί, αν είναι πολλά τα αντικείμενα, η διευθύνουσα υπηρεσία και μετά η προϊσταμένη αρχή που είναι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ο κύριος Κατσιούλης συνήθως ήταν επιβλέπων μηχανικός. Το μικρό κάποια... του όνομα ποιο ήτανε? Μου διαφεύγει τώρα. Γιατί υπάρχουν δύο Κατσιούλιδες. Υπάρχει μπαμπάς και υπάρχει και γιος, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν γνωρίζω τον μπαμπά. Θεωρώ ότι είναι ο γιος. Ο Χρήστος και ο Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Θέλετε να μας πείτε. Ο Χρήστος είναι αυτός που εργαζόταν στην Εργοσέ. Αυτός που εργαζόταν στην Εργοσέ. Μάλιστα. Τον μπαμπά Κατσιούλη τον ξέρετε, τον Γιάννη τον Κατσιούλη? Όχι. Όχι. Αυτή. Είπα τον Παναγιώτη, δεν τον γνωρίζετε, να μην σας ρωτήσω γι' αυτό. Καθόλου, δεν σας λέει κάτι το όνομα? Δεν έχω. Ο κύριος Κατσιούλης με την Μπομπαρντιέ είχε καμία σχέση? Ποτέ? Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι είχε σχέση με την Εργοσέ. Εγώ ως εργαζόμενο της Εργοσέ τον γνωρίζω. Αν ο μπαμπάς Κατσιούλης ήταν στην Μπομπαρντιέ, αυτό το ξέρετε? Όχι. Αν δούλευε για την Μπομπαρντιέ? Όχι. Κάποιο διάστημα? Όχι. Ερώτηση κάνω, έτσι, ούτε και εγώ το ξέρω. Ούτε εγώ. Δεν το ξέρετε. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαβδάδη. Ο λόγος στον κύριο Κόκαλη. Κύριε Μάρτης, χρόνια πολλά καταρχήν. Να πω τη θέση σας όσον αφορά την 717 και τον τρόπο που τοποθετηθήκατε είναι ορθή νομικά. Εν αντιθέσει με την επιστολή βέβαια. Ερώτηση. Οι ερωτήσεις μου θα έχουν να κάνουν σχετικά με την εμπειρία σας στον Εργοσέ, στην Εργοσέ και ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών. Γνωρίζετε εάν και θα έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με το δυστύχημα των Τεμπών. Γνωρίζετε εάν υπήρχε τηλεδιοίκηση το επίμαχο χρονικό σημείο 28 Φεβρουαρίου 2023. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, είχα απομακρυνθεί. Σωστά. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη και το οποίο δεν αμφισβητείτε, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση τότε. Είχε καταστραφεί από τις 29 Ιουλίου του 2019. Ερώτηση. Είναι για την αποκατάσταση της πυρκαγιάς, της βλάβης στο κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα. Ποιος είναι αρμόδιος? Προφανώς πρέπει να αναφερθεί, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες έρευνες για το πώς προέκυψε και μετά ο ΣΕ σε συνεργασία με την Εργοσέ να δούνε τον τρόπο επισκευής. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι και αυτή η ερώτηση είναι στα όρια του να αγγίζει την 717. Όχι, έχει να κάνει καθαρά με τηλεδιοίκηση. Αλλά σεβαστό βέβαια, σεβαστό εννοείται. Απόλυτα σεβαστό. Ο κύριος Σπηλιόπουλος, τον ξέρετε τον κύριο Σπηλιόπουλο? Ο κύριος Σπηλιόπουλος ήταν πριν από εμένα, δεν παρέλαβα από τον κύριο Σπηλιόπουλο γιατί μεσολάβησε ένα 7-μηνο μεταβατικό. Εξ όσων γνωρίζω, τον έχω συναντήσει μια φορά στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Γνωρίζετε αν αυτή την επιδότηση που σας είπε ο κ. Τσαυδαρίδης, εάν διατηρήθηκε και επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας των 50 εκατομμυρίων και επεκτάθηκε μάλιστα μέχρι και το 2037. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Ξέρω ότι υπήρχε τρέχουσα σύμβαση. Τώρα μετά δεν μπορώ να σας πω. Μάλιστα.
τι έγινε με τη λήξη της. Περισσότερο θα ξέρετε εσείς ως κοινοβουλευτική παρά εγώ. Εάν σας θέσω κάποια δεδομένα από το πόρισμα της Επιτροπής Γεραπετρίτη, έλλειψη φωτοσήμανσης, είστε σε θέση να απαντήσετε? Αν η φωτοσήμανση ή τηλεδιοίκηση αποτρέπει ένα δυστύχημα... Μου επιτρέψετε να κάνω μια γενική τοποθέτηση, ναι, που νομίζω ότι είναι, ναι, και η πραγματικότητα. Υπάρχει ένας γενικός κανονισμός κίνησης. Ο γενικός κανονισμός κίνησης, και μάλιστα με την αναμόρφωση που έγινε το Γενάρη του 19, προβλέπει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν μια γραμμή έχει ή δεν έχει συστήματα, έχει ή δεν έχει την όποια επιπλέον ενίσχυση στην κυκλοφορία. Άρα, όταν ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας εφαρμόζεται και μάλιστα σε διπλή γραμμή, γιατί ξέρετε, για εμένα προσωπικά, επειδή έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου στον ολοκληρωθεί η διπλή γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης, οργίζομαι ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει ένας γενικός κανονισμός κίνησης που προβλέπει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω, το αν είχε ή δεν είχε το Χ, το Ψ ή το Ζ, δεν έχει καμία σημασία. Ο γενικός κανονισμός κίνησης προβλέπει τις ευθύνες όλου του διοικητικού συστήματος που έχει την ευθύνη της κυκλοφορίας σε όποια περίπτωση. Είτε υπάρχει το Χ, είτε το Ψ, είτε το Ζ, είτε δεν υπάρχει τίποτε από αυτά. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη η μη εφαρμογή, κατά την άποψή μου. Είχα την δυνατότητα, την ευκαιρία στην αναμονή να ακούσω και τον κύριο Τσιαμαντή πριν, ο οποίος νομίζω ότι τοποθετήθηκε πολύ συγκεκριμένα και σαφέστατα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο γενικό κανονισμό κυκλοφορίας δεν υπάγεται και η ύπαρξη τηλεδιοίκησης, Παύλα? Στο γενικό κανονισμό κίνησης περιγράφεται ποιες είναι οι ενέργειες του προσωπικού της κυκλοφορίας όταν έχει τηλεδιοίκηση. Ποιες είναι οι ενέργειες όταν δεν έχει τηλεδιοίκηση. Ποιες είναι οι ενέργειες όταν έχει σηματοδότηση. Ποιες ενέργειες όταν δεν έχει σηματοδότηση. Ποιες όταν έχει ETCS, ποιες όταν δεν έχει. Άρα ξέρουν πώς οφείλουν να λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση, είτε έχουν ένα σύστημα είτε δεν το έχουν. Επειδή είπατε για διπλή γραμμή, πότε ξεκίνησε η διπλή γραμμή? Μπορείτε να μας ενημερώσετε πότε εγκαταστάθηκε, πότε... Κοιτάξτε, η τροποποίηση και η διπλή γραμμή στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εγώ όταν ανέλαβα την Εργοσέ παρέμενε σε εκκρεμότητα το τμήμα Τυθωρέα Δομοκός, η γνωστή, τα 122 χιλιόμετρα στα οποία συμπεριλαμβάνεται η σύραγγα του Καλλιδρόμου. Ήταν ένα έργο, οφείλω να ομολογήσω, προφανώς και λόγω των συνθηκών βαλτωμένο. Ήταν ένα στοίχημα το οποίο το πετύχαμε και ολοκληρώθηκε τέλη του 17 αυτή η γραμμή, γιατί ήταν και ένα πρόβλημα που είχε η χώρα σε σχέση με τους κοινοτικούς πόρους και τις απορροφήσεις με απειλές προστήμων, και το οποίο αποφεύχθηκε και ολοκληρώθηκε και η γραμμή. Μια ερώτηση τώρα από την εμπειρία, μηχανικός δεν είστε? Ναι. Τα συστήματα, αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας, μπορούν να τοποθετηθούν σε μονή γραμμή ή η προϋπόθεση είναι διπλή? Τα συστήματα μπορούν να τοποθετηθούν με τις κατάλληλες προσαρμογές σε κάθε κανονικοποιημένη γραμμή. Σε επίπεδο κυκλοφορίας, να επαναλάβω, γιατί για μένα αυτό είναι πολύ κομβικό και πρέπει να γίνει κατανοητό, μία γραμμή μπορεί να λειτουργήσει έχοντας την επάρκεια, η επιδομή της, να το πω έτσι, οι ράγες και η κατάλληλη υποδομή, με ή χωρίς συστήματα, με την εφαρμογή των κατάλληλων κανόνων. Αυτό που σίγουρα αλλάζει η πρόσθεση συστημάτων, νομίζω το είπε και ο κύριος Τσιαμαντής με μεγάλη σαφήνεια πριν, είναι η χωρητικότητα του δικτύου, καταρχήν όταν αυξάνεις, όταν βάζεις καινούργια συστήματα, αλλά ποτέ δεν σταματάει να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Ποτέ. Η ηλεκτροκίνηση, πότε μπήκε η ηλεκτροκίνηση? Η ηλεκτροκίνηση είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει στον ελληνικό σιδηρόδρομο από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Εξαρτάται σε ποιο τμήμα αναφέρεστε. Στο συνολικό θυμάστε?
Δεν υπάρχει το συνολικό. Ναι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, το κομμάτι από τη Λάρισα και πάνω είναι σε διαδικασία ηλεκτροκίνησης από το 2002. Αλλά δεν ήταν το υπόλοιπο κομμάτι. Και βέβαια και υπήρχαν και προβλήματα όπου χαλούσε ανά πάσα στιγμή αυτό το κομμάτι. Για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, εγώ όταν ανέλαβα το 2015, είχε, και συγγνώμη για την έκφραση, είχε πλατσικολογηθεί το κομμάτι Κόρινθος και Άτο. Δεν λειτουργούσε με η μία γραμμή, λειτουργούσε με τη μία γραμμή, ενώ όταν είχε ολοκληρωθεί το έργο ήταν και οι δύο ηλεκτροκινούμενες, κάτι που μπορέσαμε και αποκαταστήσαμε σε 1,5 χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά πιθανόν να προσκρούν στο σεβαστό και νόμιμο αίτημα του κ. Μάρτυρος, οπότε δεν έχω άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Κόκαλη. Ο κ. Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ αντιλαμβάνομαι την ιδιότητά σας και το δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης. Πράγμα, το κύριο μέρος των ερωτήσεων που θα ήθελα να σας θέσω, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά στη σύμβαση 7-17. Θέλω ωστόσο να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν έχει τεθεί ως ερώτημα και είναι αρκετά πιο γενικό από αυτά που έχουν τεθεί ως τώρα. Με την εμπειρία σας και υπό τις δύο ιδιότητες στις οποίες, και θέσεις στις οποίες έχετε διατελέσει, πού αποδίδεται, πού οφείλεται η τραγωδία των Τεμπών, σε ποια σειρά παραμέτρων, αν θέλετε να πείτε περισσότερο από έναν, ας πούμε. Νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής. Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το σύνολο των εμπλεκομένων στην κυκλοφορία εκείνο το χρονικό διάστημα δεν εφάρμοσε το Γενικό Κανονισμό Κίνησης και όλες τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν. Όταν λέτε το σύνολο των εμπλεκομένων, αναφέρεστε των προσώπων τα οποία ήταν επιφορτισμένα με το να έχουν κάποια εποπτεία όλων αυτών των πραγμάτων. Η κυκλοφορία έχει συγκεκριμένους υπεύθυνους, είτε ανασταθμό, είτε εκεί που γίνεται η έναρξη ενός δρομολογίου, η λήξη, είτε στην κεντρική παρακολούθηση. Θεωρώ ότι υπήρχαν παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Κίνησης. Αξιολογική κρίση, γιατί δεν ήμουνα σε αυτή τη διαδικασία, να σας το πω, αλλά δεν εξηγείται με κανέναν άλλο τρόπο, πέραν το ότι υπήρξε παραβίαση του κανονισμού κίνησης, να συμβεί ένα τέτοιο τραγικό ατύχημα σε διπλή σιδηροδρομική γραμμή. Να σας ρωτήσω τώρα, σε σχέση με την ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων ή, ας το πούμε έτσι, μέτρων ασφαλείας που να προλαμβάνουν τέτοιου είδους σφάλματα, θεωρείτε ότι υπήρχε αρκετή θωράκιση του συστήματος? Όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε, σε αυτά αναφέρθηκα και εγώ. Ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης περιλαμβάνει όλα τα βήματα διαφοροποιημένα ανάλογα με την κατάσταση σε εισαγωγικά της γραμμής, δηλαδή αν έχει ή δεν έχει συστήματα, όλα τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν από τους αντίστοιχους χειριστές προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δρομολογίων. Και αν υποθέσουμε, γιατί λέτε ότι διαφοροποιούνται ανάλογα με τα συστήματα, φαντάζομαι ότι όσο υψηλότερο... Και ανάλογα με την κατάσταση, δηλαδή... Ναι, ότι... Ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη, επειδή το παρακολούθησα και αυτό, καμία χώρα δεν έχει δίκτυο πλήρως αυτοματοποιημένο. Έχουν τις κεντρικές τους γραμμές και όλοι οι υπόλοιποι άξονες κινούνται με ένα γενικό κανονισμό κίνησης στο τι προβλέπεται και ποιοι είναι οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν από τους έχοντες την ευθύνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι έκαναν ό,τι λάθος μπορούσε να συμβεί. Αυτό μας λέτε στην ουσία. Πόσο πιθανό ήταν να συμπέσουν όλα αυτά τα λάθη τα οποία αναφέρεστε? Οι λάθος χειρισμοί. Το αποτελέσματος κρίνονται αυτά. Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε το επίπεδο ασφαλείας να είναι υψηλότερο? Ο προηγούμενος μάρτης μας είπε ότι αν τα συστήματα ασφαλείας υπάρχουν για να προστατεύουν από το ανθρώπινο λάθος. Υπήρχε αρκετή διασφάλιση απέναντι στο ανθρώπινο λάθος? Να επαναλάβω. Κάθε διαδικασία ανάλογα με την κατάσταση της γραμμής προβλέπεται από τους αρμοδίους πώς πρέπει να τη χειρίζονται. Είτε έχει συστήματα, είτε όλοι θα θέλαμε να υπάρχουν τα τέλεια συστήματα. Δεν μπορούν πάντα να υπάρχουν και σίγουρα πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν σε όλο το εύρος των γραμμών. Γι' αυτό και υπάρχουν κανονιστικές διαδικασίες
τι εφαρμόζεται προκειμένου να τηρείται η ασφάλεια στην κυκλοφορία. Οι οποίες όμως τι δικλείδες ασφαλείας είχαν εκ του αποτελέσματος, όπως είπατε, αφού μιλάμε εκ του αποτελέσματος, απέναντι στο να κάνει κάποιος ένα ανθρώπινο λάθος? Δεν υπάρχει καμία διαδικασία που δεν έχει την πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους. Καμία. Ό,τι συστήματα και να βάλετε, αν το φυσικό πρόσωπο δεν τα χειριστεί σωστά, σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Εντάξει, δεν έχω να κάνω άλλες ερωτήσεις, γιατί φαντάζομαι ότι άπτεται περαιτέρω τις 7-17, ίσως άπτεται και αυτά που ήδη ρώτησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουδονή. Το λόγο έχει ο κύριος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Χρόνια πολλά καταρχάς. Με βάση ως πρόεδρος της ως διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΕΝΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕΝΕ, ο ΣΕ αποφάζει για το ποιο έργα ήταν αναγκαία να γίνουνε και η ΕΡΓΟΣΕ αναλάμβανε να δημοπρατήσει τα έργα, έτσι δεν είναι, να κάνει τις συμβάσεις. Ακριβώς, ο ΣΕ κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό και η ΕΡΓΟΣΕ παίρνει εντολή εκτέλεση των έργων. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη, εσείς θεωρείτε, μετά ο ΣΕ μπορούσε να ελέγχει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου την ΕΡΓΟΣΕ για την πορεία εκτέλεσης? Υπήρχε, καταρχήν οφείλει ο ΣΕ να ελέγχει τις προδιαγραφές και όλες τις διαδικασίες για τις προκήρυξεις. Και μετά υπάρχει και συνεχή συνεργασία και είναι αυτό που απάντησα και πριν. Εξαρτάται και από την υφή του έργου, αν είναι κάτι στην υφιστάμενη γραμμή και σε κυκλοφορία ή αν είναι καινούριο. Αλλά ξέρετε, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία σε σχέση με την παραλαβή που πρέπει να υπακούει σε πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλιώς δεν παραλαμβάνει ο ΣΕ. Σύμφωνα. Λέω κατά τη διάρκεια όμως δεν είχε ενημέρωση, γιατί από πολλούς ακούστηκε ότι δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές σχέσεις. Υπήρχαν τακτικές, τουλάχιστον στην περίοδο που μπορώ εγώ να γνωρίζω, υπήρχαν τακτικές επισκέψεις ελέγχου, όχι θεσμοθετημένες, να είμαστε ειλικρινή σε αυτό, της εξέλιξης του κάθε έργου. Στην καλή διάθεση δηλαδή, χοντρικά. Πάντως είναι αδύνατο να παραλυφθεί από τον ΟΣΕ ένα έργο αν δεν πληρεί τις προδιαγραφές και να τεθεί σε κυκλοφορία. Πολλές φορές γινόταν η ανάθεση των έργων τμηματικά. Δηλαδή ήταν μια ολόκληρη εργολαβία και την μοιράζεται σε τμήματα. Με τη δικαιολογία της πιο γρήγορης ολοκλήρωσης. Εκ του αποτελέσματος όμως φαίνεται ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ούτε στην ώρα τους εκτελούσανται, να ολοκληρώσω λίγο την ώρα, ούτε στην ώρα τους εκτελούσανται και υπήρχαν και πολλές φορές και ασυμβατότητα ενδεχόμενα ανάμεσα στις διάφορες εταιρείες των διαφόρων της μιας ενιαίας εργολαβίας ή καθυστερήσεις παράδοσης τμήματος με αποτέλεσμα να χρηστεύεται προηγούμενο. Όλο αυτό γιατί γινότανε και αν ωφέλησε τελικά εκ του αποτελέσματος? Ως κρίση μπορώ να το κάνω σε σχέση με τα έργα που παρέλαβα, που έχετε δίκιο, πολλά από αυτά ήταν τμηματικά με την έννοια ότι ήταν η εγκατάσταση ένα τμήμα συστήματος ή κομματιού επιδομής ή τμηματικές εκτελέσεις, υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης κτλ. Κάτι το οποίο διαφωνώ και ξέρετε ότι από το 2015 και μετά και από όσα έχω διαβάσει είναι κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα. Όλες οι εντάξεις και οι προκηρύξεις γίνονται σε έργα, να το πω έτσι απλά, πακέτο, δηλαδή όλο το σύστημα, και θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αποδοτικό. Όμως, ξέρετε, κάποιες από αυτές τις εργολαβίες, τουλάχιστον έτσι εγώ από αυτό που παρέλαβα, είχαν την εξής διαφοροποίηση. Δεν ήταν έργα κατασκευής, ήταν έργα ανακατασκευής ή εξυγχρονισμού, γιατί για παράδειγμα, να σας αναφέρω αυτό που σας είπα πριν, όταν είχε καταστραφεί η ηλεκτροκίνηση, αναγκαστικά έπρεπε να βγάλεις ένα καινούριο διαγωνισμό. Ή όταν καταστράφηκε η οπτική ίνα και το σύστημα τηλεδιοίκησης στο Αθήνα Κόρινθος, έπρεπε να βγάλεις μια εργολαβία για να αποκαταστήσεις αυτό το κομμάτι. Δεύτερο ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε με τις μέχρι τώρα εργασίες της Επιτροπής και αφορά το τεχνικό σκέλος σχετίζεται με το γεγονός ότι υπήρχε ζήτημα, αναφέρθηκαν πολλοί μάρτυρες, όσον αφορά τη συντήρηση. Δηλαδή γινόταν η εργολαβία, εκτελώς, αλλά μετά η συντήρηση δεν υπήρχε αντίστοιχη μέρημνα
να συντηρείται το συγκεκριμένο έργο για να μην έχει φθορά και γρήγορα να αντιμετωπίζονται οποιασδήποτε ανάγκες έχει ενδεχόμενα. Αυτό όμως υπήρχε ζήτημα. Δεν υπήρχαν τέτοιες δικλείδες ασφαλιστικές για τη συντήρηση των έργων. Ισχύει. Η συντήρηση είναι αρμοδιότητα του ΟΣΕ μετά την παραλαβή του έργου. Δεν είναι αρμοδιότητα της ΕργοΣΕ. Υπάρχουν μόνο σε περιπτώσεις που υπήρχαν τμηματικές παραδόσεις, να το πω έτσι, μέχρι την οριστική παράδοση συνολικά ενός έργου, τότε η συντήρηση ήταν κομμάτι της εργολαβίας. Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ και αυτό που έχω διαβάσει που έπεται, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει με την παράδοση του έργου μεταβιβάζεται και η συντήρηση αυτομάτως στον ΟΣΕ. Και αυτό που λένε ότι 3 χρόνια εφόσον παραδοθεί ένα έργο από τη ισχύει ακόμη στον ανάδοχο. Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια πάγια ρύθμιση που υπάρχει σε όλες τις προκηρύξεις και σε όλες τις συμβάσεις σε σχέση με την εγγύηση καλής εκτέλεσης ενός έργου, είτε είναι σιδηροδρομικό, είτε οτιδήποτε, κάθε είδους έργου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και τη βαριά συντήρηση του έργου. Έχεις την εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έργου. Αυτό υπάρχει σε όλες τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου ως διαδικασία. Γινόταν και στον ΟΣΕ αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι υποχρεωτικό, γίνεται βάσει των συμβάσεων, δεν είναι. Ναι. Το 2006 προκηρύχθηκε η σύμβαση 10.012 για την προμήθεια των συστημάτων GSMR. Το 2007 προκηρύχθηκε σύμβαση 10.004 για την προμήθεια του συστήματος ATS του Συρμούς και 10.005 τον ίδιο έτος πάλι για την προμήθεια συστήματος ATCS στις γραμμές. Οι συμβάσεις αυτές έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός 2 χρόνων, έτσι λέγανε. Όταν εσείς αναλάβατε, είχαν ολοκληρωθεί συγκεκριμένες συμβάσεις? Όχι. Πρέπει να σας πω ότι το δηλαδή, GSMR ήταν μια διαδικασία που παρελήφθη 8 χρόνια μετά από την... Δεν ναι. μπορώ να σας πω τι προηγήθηκε, μπορώ να σας πω τι παρελάβα εγώ. Το GSMR ήταν μια διαδικασία που τη δρομολογήσαμε, ήταν σε εκκρεμότητα η εγκατάσταση κάποιων επιπλέον κεραιών, γιατί είναι το σύστημα των τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω τους περιβαλλοντικούς όρους στο Χαϊδάρι, που ήταν μία από τις κεραίες. Επιλήθηκαν αυτά και το GSMR παρά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μιλάω με εξαίρεση το κομμάτι τη Θωρέα-Δομοκός που ήταν άλλη εργολάβεια, παραδόθηκε το 2018. Λειτουργούσε. Οι άλλες δύο που αναφέρθηκαν. Συγγνώμη, λειτουργούσε το κομμάτι αυτό. Βεβαίως, γι' αυτό και παραδόθηκε. Ήταν λειτουργικό, δηλαδή το χρησιμοποιούσαν και οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες. Μα εδώ μας είπαν χθες ότι δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμη η λειτουργία του. Συγγνώμη, παραδόθηκε. Η ΡΑΣ μας είπε χθες ότι η λειτουργία του ακόμη δεν έχει πιστοποιηθεί και πολύ περισσότερο εκκρεμεί ακόμη να πιστοποιηθεί στους Συρμούς. Μισό λεπτό. Μπήκε στη διαδικασία το 2018. Μετέπειτα υπήρξαν και άλλες παραδόσεις για επιπλέον τμήματα της γραμμής. Εγώ μιλάω το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μα λένε ότι δεν είναι λειτουργικό, δεν λειτουργούσε. Εγώ ξέρω το 2018 παραδόθηκε και λειτουργούσε στον ΟΣΕ. Και είχε πάρει άδεια από τη ΡΑΣ. Προφανώς. Για να λειτουργεί. Και την περίοδο του εγκλήματος στα Τέμπη, γιατί δεν λειτουργούσε? Αυτό δεν είμαι σε θέση να σας πω. Δεν είσαι σε θέση να το ξέρετε. Το ATCS. Αναφερθήκατε, είναι δύο κομμάτια. Είναι το onboard που είναι πάνω στα τρένα. Στους Συρμούς και το άλλο που είναι στην υποδομή. Αυτό είχε εγκατασταθεί. Το 2018 ολοκληρώθηκε και αυτό και μάλιστα επειδή σε 88 Συρμούς, ενώ η αρχική εκτίμηση του 2006 που αναφέρεται ήταν σε περισσότερους από το 120 που υπήρχαν τότε, μείνανε ως πέρος ανταλλακτικά τα υπόλοιπα. Το κομμάτι του ETCS στη γραμμή δεν μπορούσε να εκτελεστεί στο σύνολό του αν δεν είχε ολοκληρωθεί και το κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Επί της ουσίας, δηλαδή, και τα δύο αυτά συστήματα που είναι απαραίτητα για την τηλεδιοίκηση, χωρίς αυτά δηλαδή δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση μαζί με τη φωτοσήμανση, έτσι δεν είναι? Είναι διαφορετικά πράγματα, η τηλεδιοίκηση και η φωτοσήμανση, και το ETCS που είναι για
την κυκλοφορία του τρένου, να σας το πω. Ναι, για, να μπορεί να κάνει όπου πρέπει να έχει και τα συστήματα αυτά. Αλλιώς δεν έχει τηλεδιοίκηση. Τουλάχιστον αυτό μας είπαν άλλοι. Ορθώς το είπαν. Ναι. Άρα, παρόλα αυτά, και μετά από τόσα χρόνια που είπατε ότι είχαν τελειώσει οι εργασίες, δεν λειτουργούσαν τα συστήματα αυτά. Υπήρχε δηλαδή τηλεδιοίκηση σε κάποιο σημείο της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, νομίζω το ανέφερε. Πού υπήρχε τηλεδιοίκηση? Υπήρχε τηλεδιοίκηση, για παράδειγμα, όλο το κομμάτι στην παλαιά γραμμή που μετά αντικαταστάθηκε από τότε. Απλά ήταν προηγούμενες, να το πω έτσι, τεχνολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε. Λέω, το 2023 υπήρχε τηλεδιοίκηση σε τμήματα. Υπήρχε το 2023, υπήρχε, ξέρω το 2019 υπήρχε. Πού υπήρχε το 2019? Υπήρχε, στη γραμμή. Υπήρχε και στο καινούριο κομμάτι που παραδόθηκε στο Τεθωρέα Δομοκός, παραδόθηκε τηλεδιοικούμενο. Και μετά. Δηλαδή, εξ αποστάσεως μπορούσαν να ελέγξουν και να καθοδηγήσουν την. Μπορούν να λειτουργούν τηλεδιοικούμενα και να βλέπουν την κυκλοφορία. Το να καθοδηγήσεις το όχημα, το τρένο, πρέπει να έχεις και το ETCS. Άρα δεν υπήρχε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν το υπήρχε. Να ελέγχεις την κυκλοφορία. Εντάξει. Με την τηλεδιοίκηση. Σύμφωνη, και άλλο να ελέγχεις το τρένο με το ETCS. Άρα το ολοκληρωμένο σύστημα το ευρωπαϊκό δεν υπήρχε της τηλεδιοίκησης. Το ETCR, πώς το λένε αυτό. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε το συγκεκριμένο. Τηλεδιοίκηση όμως πού υπήρχε? Δηλαδή στη Λάρισα λειτουργούσε, υπήρχε τηλεδιοίκηση? Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι το 2019 σε ένα τμήμα υπήρχε. Ποιο τμήμα ήταν αυτό? Υπήρχε και, εντάξει, στο σταθμό που είναι για το χειρισμό του σταθμάρχη, και υπήρχε και το κομμάτι προς τη Θεσσαλονίκη που ήταν σε λειτουργία. Στο κομμάτι του σταθμού, το κέντρο της Ζάχαρης, αυτό που έπιασε φωτιά και βγήκε σε λειτουργία, ήταν τηλεδιοίκηση? Ναι. Δηλαδή μπορούσε να χαράξει αυτόματα τη γραμμή και να ελέγξει το τρένο, γιατί αυτό σημαίνει τηλεδιοίκηση. Αυτό σας λέω. Μπορούσε να χαράξει την κυκλοφορία, όχι να ελέγξει το όχημα. Ναι. Και μία ακόμη θα ήθελα. Τα συστήματα αυτά λοιπόν ήταν λειτουργικά τότε ή υπήρχαν προβλήματα? Σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν προβλήματα. Για παράδειγμα και στη διαδρομή μέχρι την Κόρινθο υπήρχαν προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν γιατί είχε βανδαλιστεί το κέντρο τηλεδιοίκησης στο Κιάτο. Αλλά αντιμετωπίστηκαν και αντικαταστάθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την κυκλοφορία, ξέρετε. Γιατί δεν βάζω. Δεν θα βαρεθώ να σας το λέω. Η κυκλοφορία μπορεί να γίνει με άλλες χωρητικότητες, αρκεί να είναι στιβαρή, σταθερή και φερέγγια η υποδομή και η επιδομή. Και με δεδομένο. Ό,τι λοιπόν άλλο προσθέτεις, ναι, σε σχέση με την κυκλοφορία, σαφέστατα και διευκολύνει, αλλά και χωρίς αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι προσδιορισμένο κανονιστικά πώς λειτουργεί. Και με δεδομένο λοιπόν ότι αυτά τα συστήματα επί της ουσίας δεν λειτουργήσαν στο σύνολό τους ποτέ. Σε ορισμένα τμήματα ευκαιριακά λειτουργούσαν. Πώς δικαιολογείτε εσείς το γεγονός ότι ενώ τα συστήματα αυτά δεν λειτουργούν επί της ουσίας και ταυτόχρονα να μειώνει το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ, το οποίο θα έπρεπε επί της ουσίας να υποκαθιστάται να μην λειτουργούν τα συστήματα? Δεν υποκαθιστά συστήματα το προσωπικό. Το προσωπικό από είναι εκπαιδευμένο από τη να αντιμετωπίζει τα κάθε εκδοχή λειτουργίας του σιδηροδρόμου. Αυτό, από τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα συστήματα, όταν έχεις και λίγο προσωπικό, τότε πώς διασφαλίζεις την ασφάλεια του δικτύου με έναν σταθμάρχη ο οποίος πήρε 6 μήνες εκπαίδευση? Να μου ζητάτε να κάνω μια αξιολογική κρίση την οποία δεν γνωρίζω ότι υπήρχε. Δεν γνωρίζετε δηλαδή ότι μειώθηκε το προσωπικό του ΟΣΕ
σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ γνωρίζω, με αποτέλεσμα... σίγουρα μπορώ να σας πω ότι όταν ανέλαβα το 2015 υπήρχε μια εικόνα, ειδικά της περίοδου 10-11, μεγάλης αποψήλωσης συνολικά της σιδηροδρομικής οικογένειας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και έγινε και μεγάλη προσπάθεια, την οποία τη χειρίστηκα ως Γενικός Γραμματέας μετά, γιατί πριν δεν είχα αρμοδιότητα σχέση με την κυκλοφορία, σταδιακής επαναφοράς. Περισσότερους από 200 ανθρώπους επιστρέψαμε στον ΟΣΕ και ήταν κάτι που νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα, προκειμένου να αποκατασταθούν προβλήματα αντίστοιχου είδους που υπήρχαν. Το γεγονός ότι υπήρχαν τεράστιες ελλείψεις στον ΟΣΕ, σε σταθμάρχες, με αποτέλεσμα να βγαίνουν σταθμάρχες μέσα σε 6 μήνες και να αναλαμβάνουν τη διεύθυνση του σταθμού της Λαρίσης. Το θεωρείται φυσιολογική και νορμάλ εξέλιξη από τη στιγμή που δεν υπάρχουν η νέα τεχνολογία? Δεν μπορώ να ξέρω. Μου λέτε κάτι το οποίο εκφεύγει τις δικές μου γνώσεις. Δεν το ξέρω. Σταθμάρχες με δελτία παροχής υπηρεσιών είναι λογικό να υπάρχουν? Με ρωτάτε κάτι που δεν το γνωρίζω. Όχι, εντάξει, υπάρχουν όμως, υπήρχαν όμως. Εσάς το βλέπετε λογικό όλο αυτό? Καλά ισχύει, καλά συμβαίνει? Έχει ευθύνη ο ΟΣΕ και το Υπουργείο όταν βάζει σε θέση κλειδιά τα οποία έχουν σημαντική ευθύνη για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου, ανθρώπους με μικρή εμπειρία, με λίγη γνώση? Πώς το βλέπετε αυτό? Και τη στιγμή που δεν λειτουργούν και τα συστήματα, είναι φυσιολογικές κινήσεις αυτές? Συνάδουν δηλαδή με τη λογική διασφάλισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων? Θεωρώ ότι και με βάση τις προβλέψεις που υπάρχουν, η Διεύθυνση Κυκλοφορίας του ΟΣΕ διασφαλίζει όλες τις δικλείδες. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχω γνώση τι πραγματικά συνέβαινε. Διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελείται κανονικά η κυκλοφορία έτσι όπως προβλέπεται. Δηλαδή δεν γνωρίζετε ότι έχει μειωθεί το προσωπικό του ΟΣΕ και δεν φτάνει να καλύψει βασικές ανάγκες? Αυτό δεν το ξέρετε? Είναι κάτι καινούριο που ακούτε πρώτη φορά? Ήξερα ότι υπάρχουν υποστελεχωμένες διευθύνσεις, αλλά υπήρχε και μια υπερπροσπάθεια από πλευράς του τελεχειακού δυναμικού και ειδικά της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας. Τουλάχιστον αυτό που έχω εγώ αντιμετωπίσει στη δική μου περίοδο, ήταν κάτι που κανένας δεν έκανε εκτός στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας. Και γιατί τότε, πώς δικαιολογείται το γεγονός το 19 να καταργήσετε τον προϊστάμενο αμαξοστοιχίας στο όνομα ότι θα εγκατασταθούν τα συστήματα αυτά? Και χωρίς εγκατάσταση των συστημάτων καταργήθηκε ο προϊστάμενος. Επειδή το έχω ξανακούσει αυτό το επιχείρημα, καταρχήν δεν καταργήθηκε ο προϊστάμενος. Δεν καταργήθηκαν οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου αμαξοστοιχίας. Μεταβιβάστηκαν στο Συνοδό. Που μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και έλεγχο και ασφάλεια της κυκλοφορίας. Ότι στο συγκεκριμένο γενικό κανονισμό κίνησης, για πρώτη φορά και με τη σύμφωνη γνώμη, γιατί αυτή η διαδικασία σύνταξη του γενικού κανονισμού, την οποία την παρακολούθησα πολύ στενά, έγινε σε διάρκεια 1,5 χρόνου με τη συμμετοχή ειδικών όλων των φορέων του σιδηροδρόμου, όλων των συνδικαλιστικών φορέων. Αλλά το βασικότερο που υπάρχει, που διασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας, είναι οι δύο μηχανοδηγοί με τη δυνατότητα συγκεκριμένου ωραρίου για τη διασφάλιση όλων των δικλείδων που αναφερθήκατε για την ασφάλεια. Δεν καταργήθηκαν οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου. Είναι αρμοδιότητες που απλά μεταφέρθηκαν στο Συνοδό. Μειώνοντας το προσωπικό της αμαξοστοιχίας, μειώνοντας το προσωπικό του σταθμού, μειώνοντας το προσωπικό των κλειδών. Το κέριο σημείο στην κυκλοφορία του τρένου είναι ο μηχανοδηγός. Και η θέσπιση δύο μηχανοδηγών ήταν η μεγαλύτερη ασφαλιστική δικλίδα που μπορούσε να υπάρχει. Οι περισσότεροι όμως που μίλησαν πριν από εσάς τόνισαν το ρόλο, τον κομβικό ρόλο που είχε ο προϊστάμενος αμαξοστοιχίας, που σε αυτόν υπάρχει και ο μηχανοδηγός. Τώρα, η θέσπιση δύο μηχανοδηγών όμως δεν σας δίνει ειδοποιώ διαφορά? Καμία. Γιατί περισσότεροι ήταν βοηθοί μηχανοδηγοί και προσπαθούσαν να εξελιχθούν. Γιατί δεν είναι. Δεν γράφει αυτό ο κανονισμός, ξέρετε. Γράφει για δύο μηχανοδηγούς. Πάντως, οι συγκεκριμένοι που ήταν και στις δύο αμαξοστοιχίες που συγκρούστηκαν είχαν αυτό το χαρακτηριστικό. Μηχανοδηγός και βοηθός μηχανοδηγού. Και οι δύο. Και στις δύο. Οι τέσσερις που ήταν στις δύο αμαξοστοιχίες. Δεν το ξέρετε.
Συγγνώμη για την τέτοια. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Παπαδάκης από την Ελληνική Λύση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, είπατε ή λίγο θυμίστε μου λίγο την ιδιότητα από το 17 μέχρι το 19 ήσταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Άρα ήταν μέσα στις αρμοδιότητές σας. Χειριστικά, όχι πολιτικά. Δεν άκουσα. Οι αρμοδιότητες έχει ο Γενικός Γραμματέας. Ναι, εντάξει. Εν έτη 2023, λοιπόν, για 1/4 της ώρας, 2 τρένα κινούνται στην ίδια ράγα. Εν έτη 2023. Και αφήνονται αυτές οι ψυχές των ανθρώπων που στον σταθμάρχη και στον μηχανοδηγό, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες δικλείδες ασφαλείας με τα αυτοματοποιημένα μέσα που λέμε τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση κτλ. Εν έτη 2023, ξαναλέω, αφήνονται αυτές οι ψυχές σε έναν ή δύο ανθρώπους, ο οποίος μπορεί ο ένας να έκανε πάρτι και ο άλλος να έχει πάθει εγκεφαλικό. Δεν υπάρχουν άλλες δικλείδες ασφαλείας πέραν αυτών των δύο ή τριών ή ενός ανθρώπου. Παρακαλώ. Νομίζω καταρχήν έχω ήδη απαντήσει πάνω σε αυτό και θα σας πω ότι δώσατε μία επιπλέον απάντηση μόνο σας. Το ότι η γραμμή ήταν διπλή. Ναι. Άρα, με βάση το γενικό κανονιστικό πλαίσιο, αν γινόταν η σωστή εφαρμογή του, δεν έπρεπε να είναι δύο σειρμοί στην ίδια γραμμή. Άρα, πέραν από αυτόν των δύο ανθρώπων που εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι φυλακή τώρα, δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτή είναι η εκτίμησή σας. Ήμουν ασαφής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην κυκλοφορία πρέπει να ελεγχθεί ποιος δεν εφάρμοσε κομμάτια του γενικού κανονισμού εκείνο το χρονικό διάστημα. Εσείς μου λέτε τώρα τον τύπο και ο προηγούμενος μάρτυρας είχε αναφέρει και κατέθεσε ότι αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα ασφαλείας, το οποίο παρέχουν παραπάνω δικλείδες ασφαλείας, μερικές φορές είπε θα μηδενιζόταν, άλλες φορές είπε θα ελαχιστοποιούνταν, αλλά σίγουρα δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, όπως και ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Ρέπας, κάτι τέτοιο κατέθεσε. Και για να ρωτήσω και κάτι άλλο που έχει συνάφεια, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να, σαν Ελλάδα, να προμηθευτούμε και υπήρχαν και ευρωπαϊκά κονδύλια για να αγοραστούν όλα αυτά τα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης κτλ. Και υπήρχαν σε κάποιες αποθήκες. Δεν είχαμε υποχρέωση να τα τοποθετήσουμε όλα αυτά. Και αν είχαμε, από πότε? Μισό λεπτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν, όλα τα έργα που εκτελούνται είναι με κοινοτικούς πόρους. Ναι, εγώ σας λέω για το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα έπρεπε να τα έχουμε αγοράσει και να τα τοποθετήσει? Εγώ μιλάω συνολικά. Όλα τα έργα στη χώρα, ειδικά στο συντηρόδρομο, έχουν γίνει με κοινοτικούς πόρους. Και εφαρμόζοντας τους κανονισμούς σταδιακά, άρχισε η χώρα στους διαγωνισμούς του συντηροδρόμου να εντάσσει επιπλέον συστήματα. Γιατί, ξέρετε, συζητάμε στην Ελλάδα για το ETCS Level 1, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει στο 3. Και σταδιακά θα πρέπει να το μετασχηματίσουμε σε αυτό. Αλλά να σας το ξαναπώ, αυτό αφορά γραμμές που επιλέγει ο κάθε εθνικός διαχειριστής να τα εγκαταστήσει. Σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει το σύνολο του δικτύου με το σύνολο των συστημάτων. Είναι επιλογή της χώρας. Γι' αυτό και οι κανονισμοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα πολύ σωστά και τον κύριο Τσιαμαντή που τοποθετήθηκε με πολύ μεγάλη σαφήνεια πριν, ειδικά για το γαλλικό ή το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο που θεωρούνται τα πιο προηγμένα.
Γι' αυτό υπάρχουν οι γενικοί κανονισμοί κίνησης και ο δικός μας σε αυτά τα δεδομένα προσαρμόστηκε, στις κοινοτικές οδηγίες και στα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών, για να καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις. Άρα αυτά που είχαμε προμηθευτεί και ήμασταν υποχρεωμένοι να τοποθετήσουμε, αυτά που είχαμε αγοράσει, ήταν στην κρίση της δικής μας που θα τα βάλουμε, δηλαδή μπορούσαμε σε ένα σημείο να μην τα βάλουμε και στο άλλο σημείο να μην τα βάλουμε. Να σας πω την εμπειρία τη δική μου. Τι μου λέτε, αυτά κατάλαβα. Που είχαμε προμηθευτεί. Δεν υπήρχε διαδικασία αυτόνομης προμήθειας κάποιου εξοπλισμού, το οποίο όταν θα βγει ένα έργο να γίνει μια καινούργια γραμμή θα τον εγκαταστήσουμε. Αυτές οι προκηρύξεις βγαίνουν συνολικά, ότι θέλω στις χιλιομετρικές αποστάσεις από τάδε μέχρι τάδε να κάνω ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο θα έχει υποδομή, επιδομή, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ηλεκτροκίνηση. Δεν υπήρχε κάποια προμήθεια. Η μοναδική εξαίρεση που, για να σας πω τι έζησα εγώ, ήταν η εκκρεμούσα εργολαβία που είχε καταργηθεί σε σχέση με το σταθμό Λαρίσης, που όντως υπήρχε όταν ανέλαβα το 2015 ένας πολύ μεγάλος εξοπλισμός που αφορούσε το σταθμό Λαρίσης και την ηλεκτροκίνηση περιοχής Αθηνών Πειραιός. Εκκρεμούσε μια σύμβαση που είχε εκπέσει, η οποία ανατάχθηκε και μπορέσαμε το 2017 και δεν υπήρχε δηλαδή ad hoc, να το πω έτσι, προμήθεια υλικού και μετά το βάζεις όποτε θες. Δαπανήθηκαν χρήματα πάντως για αυτό το έργο. Δαπανήθηκαν χρήματα για να γίνει αυτό το έργο, για περισσότερη ασφάλεια. Προφανώς. Έτσι δεν είναι? Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν το τοποθετήσαμε όμως. Δεν τα εφαρμόσαμε. Κάθε έργο έχει. Διότι, συγγνώμη που σας διακόπτω για να το ολοκληρώσω. Το γνωρίζετε ότι η Κομισιόν στις 15 Δευτέρου του 2023 παρέπεψε την Ελλάδα, είχε ενημερώσει και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, για όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας που συζητάμε τώρα, από το 2010, 11, 12 και μετά. Άρα, έπρεπε και ήμασταν αναγκασμένοι, υποχρεωμένοι να τα τοποθετήσουμε, αλλά εμείς δεν τα τοποθετήσαμε. Γιατί? Γι' αυτό είστε εδώ πέρα σήμερα, να μας απαντήσετε το γιατί. Δεν τα τοποθετήσαμε τελικά. Να το ξαναπώ. Η χώρα δεσμεύεται με βάση τις αιτήσεις που κάνει για το δίκτυό της στο τι θα δρομολογήσει. Και δρομολογεί και τα αντίστοιχα έργα. Και σταδιακά προχωρά και κρίνεται για την πορεία αυτών των διαδικασιών. Αυτό είναι μια διαδικασία που σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στην πορεία μιας κυβέρνησης. Τις περισσότερες φορές είναι στην πορεία πολλών κυβερνήσεων, γιατί είναι η υφή αυτών των έργων τέτοια. Απλά φτάσαμε 23 χρόνια μετά και δεν είχαν τοποθετηθεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαδικασίες. Υπάρχουν τα έργα που εγκαθιστάς κάτι και υπάρχουν τα έργα που εξυγχρονίζεις κάτι. Στο ελληνικό δίκτυο, κυρίως η κεντρική του γραμμή, του Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν ήταν στη φάση της εγκατάστασης, με εξαίρεση το κομμάτι τη Θωρέα Δομοκός που άλλαξες πλήρως τη χάραξη. Ήταν στη φάση του εξυγχρονισμού. Ναι. Ο εξυγχρονισμός λοιπόν αυτός. Εάν είχαν μπει αυτά τα συστήματα, το ατύχημα, το έγκλημα, θα είχε αποφευθεί? Αν είχαν μπει, πες το ότι μπαίνανε. Ότι δεν ζούμε στην Ελλάδα, ζούμε στην Ελβετία και τελικά μπαίνουν αυτά μέσα σε, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην Ελβετία συμβαίνουν ατυχήματα. Ξέρετε, οι καθυστερήσεις. Ναι, η Ελβετία, οι καθυστερήσεις, εγώ μιλάω για τον τρόπο που λειτουργεί. Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων, πρώτον, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι σε όλα τα έργα η κύρια πηγή, και να κάνω και μια υπέρβαση απάντησης, και στην εν λόγω σύμβαση, όπως τρεις αξιολογήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και μία της ΕΔΕΛ αναφέρουν, στην εν λόγω σύμβαση η πηγή του κακού ήταν οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησής της. Έτσι, και συνήθως όλες οι καθυστερήσεις των έργων προκύπτουν από αυτό, σε ελλιπή ορίμανση ενός έργου πριν ξεκινήσει. Δεν μου απαντήσατε όμως. Θα είχε αποφευθεί το ατύχημα εάν είχαμε βάλει αυτά τα συστήματα? Σας απαντώ όπως σας απάντησε ο κύριος Τσιαμαντής. Πολύ πιθανόν ναι. Πολύ πιθανόν ναι. Η ΡΑΣ γνώριζε φυσικά για όλα αυτά τα προβλήματα. Τα κατέθεσε και πριν ο προηγούμενος Μάρτης. Θα έπρεπε
να χορηγεί τα πιστοποιητικά ασφαλείας που χορηγούσε, γιατί η ΡΑΣ ήταν η εγγυήτρια υπηρεσία ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Θα έπρεπε να τα χορηγεί, εφόσον πολύ ορθά λέμε ότι αν είχαν μπει τα συστήματα αυτά, πολύ πιθανόν το ατύχημα να μην είχε συμβεί. Άρα κάτι δεν πήγαινε καλά. Είχαμε θέμα ασφαλείας, το βλέπαν όλοι, το έβλεπαν οι συνδικαλιστές, το έβλεπε ο Υπουργός, το έβλεπε η ΡΑΣ, το έβλεπαν οι πάντες, το έβλεπε η Hellenic Train, το βλέπαν οι επιχειρήσεις. Και παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζαμε, βάζαμε τους ανθρώπους μέσα, γιατί τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας, δηλαδή οι κανόνες ασφαλείας που το λέτε και το ξαναλέτε. Είναι σαν να μου λέτε, έχω ένα αεροπλάνο, το αεροπλάνο έχει μία μηχανή, δεν χρειάζεται δεύτερη. Με τη μία μηχανή πάει. Για ποιο λόγο να πάρω και μια δεύτερη? Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει η πρώτη, να λειτουργήσει η δεύτερη, είναι η απάντηση. Και εκεί πάνω είναι και η ερώτηση συγκεκριμένη, ότι γι' αυτό το κάνουμε, γι' αυτό βάλαμε τα συστήματα τηλεδιοίκηση, να ενισχύσουμε όλο αυτό το σύστημα και το δίκτυο και την ασφάλεια σε τυχόν ανθρώπινου λάθους που μπορεί να τα ήπιε ο σταθμάρχης και ο μηχανοδηγός να έπαθε εγκεφαλικό, να λειτουργήσουν αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα που δεν λειτουργήσαν. Και αυτή ήταν η υποχρέωση που έπρεπε να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος κάπου? Με βάζετε να λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ο σιδηρόδρομος μπορεί να λειτουργήσει και να πιστοποιηθεί ως ασφαλής, αρκεί να έχει ασφαλή υποδομή και επιδομή, και προφανώς κάθε τι επιπλέον που του βάζεις από την ηλεκτροκίνηση μέχρι το πιο εξελιγμένο σύστημα προσθέτει επιπλέον αίσθημα ασφάλειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν πληρεί αυτά τα δύο δεν είναι ασφαλής, εφόσον εφαρμόζονται οι κανόνες που είναι καταγεγραμμένοι για όλους. Σας διαψεύδει η πραγματικότητα όμως, διότι έγινε το έγκλημα. Διότι αν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχαμε το ατύχημα. Γι' αυτό σας το λέω. Κάποιος δεν εφάρμοσε κάτι. Ποιος δεν το εφάρμοσε? Αυτό τον κάποιον ψάχνουμε, το φάντασμα. Ποιος δεν το εφάρμοσε? Δεν το εφάρμοσε ο Υπουργός, δεν το εφάρμοσε η Γενική Γραμματής, δεν το εφάρμοσε η Hellenic Train, ποιος δεν το εφάρμοσε? Συγγνώμη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι... Αναγκάζεται να πω τα πράγματα που... Ο Γενικός Κανονισμός περιλαμβάνει τους έχοντες την ευθύνη της κυκλοφορίας. Mm-hmm. Δεν πάει πέρα από εκεί. Δεν πάει πέρα από εκεί. Άρα το σύστημα τηλεδιοίκησης είναι θέμα σταθμάρχη και θέμα μηχανοδηγού. Αυτό μου λέτε, δεν πάει πέρα από εκεί. Αυτό δεν μου λέτε. Ότι δεν πάει πέρα από εκεί. Δηλαδή η ευθύνη είναι εκεί. Αυτό μου λέτε. Η ευθύνη μένει εκεί. Δεν πάει πέρα από εκεί. Είναι στους έχοντες. Φάγαμε τόσα λεφτά για να φτιάξουμε το σύστημα τηλεδιοίκησης. Δεν το φτιάξαμε ποτέ. Ξανακάναμε την 717 να θεραπεύσει όλα τα υπόλοιπα. Πάλι δεν κάναμε τίποτα. Και μένουμε εκεί. Αυτό μου λέτε δηλαδή. Μάλιστα. Όταν πουλήθηκε η Τρενοσέ, τι είχε προβλεφθεί? Δηλαδή είχε προβλεφθεί να κάνει κάποιες, η Hellenic Train είχε προβλεφθεί να κάνει κάποιες επενδύσεις? Το γνωρίζετε αυτό? Στο τροχαίο υλικό. Στο τροχαίο υλικό. Θυμάστε το ποσό? Δεν το θυμάμαι. Πάνω κάτω. Δεν το θυμάμαι. Θα σας γελάσω τώρα, μην σας πω ψέματα. Όχι. Οι επενδύσεις αυτές γίνανε? Έπρεπε την πάροδο του χρόνου να γίνουν. Εγώ ξέρετε αν γίνανε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα πριν, επειδή είχα βαρεθεί να διαβάζω για εκείνο το, πώς το λέγανε, βέλος. Όταν πήρα την αναφορά της ΕΣΤΗ για την κατάσταση στο οποίο το παρέλαβε το 2018 στη Θεσσαλονίκη, δεν πήγα καν στην παρουσίαση. Το δημόσιο είχε υποχρέωση βάσει αυτής της σύμβασης να επιδοτεί τη Hellenic Train? Και αν ναι, πόσο? Βάσει τη σύμβαση αυτή, νομίζω ήταν η συζήτηση που έγινε πριν. Βάσει τη σύμβαση αυτή, όχι. Βάσει των ειδή σε σχέση με τις άγονες γραμμές, είναι κάτι διαφορετικό. Καταβλήθηκαν από το δημόσιο. Απολογιστικά προφανώς και καταβλήθηκαν. Ενώ επενδύσεις από τη Hellenic Train δεν έγινε. Εσείς την περίοδο της θητείας σας, 17-19, γιατί βλέπουμε τώρα κάποια έγγραφα που έχουν στείλει στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και 4 μέρες πριν, τόσο η ΡΑΣ όσο και η Ομοσπονδία των υπαλλήλων, των μηχανοδηγών κτλ., ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Η Κομισιόν μας παραπέμπει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εσείς κάποια τέτοια ενημέρωση εγγράφως επίσημα
είτε λέγεται συνδικαλιστής, είτε λέγεται ΡΑΣ, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλο φορέας, είχατε στο Υπουργείο? Κοιτάξτε, πάντα οι φορείς, ειδικά οι συνδικαλιστικές, στέλνουν τα αιτήματά τους. Αν θέλετε, και η διαδικασία της αναμόρφωσης του Γενικού Κανονισμού Κίνησης, η οποία κράτησε 1,5 χρόνο, όπως σας περιέγραψα, προέκυψε μέσα αυτή την ανάγκη όταν ανέλαβα ως Γενικός Γραμματέας, όλης της άποψης τόσο των συνδικαλιστικών φορέων όσο και επιστημόνων του χώρου, ότι έπρεπε να φτιάξουμε έναν Γενικό Κανονισμό Κίνησης προσαρμοσμένο και στις ευρωπαϊκές οδηγίες και σε όλα τα μοντέλα κίνησης και με βάση τις απαιτήσεις που είχαν οι συνδικαλιστές. Άρα είχατε ενημερωθεί. Ήταν λειτουργική. Άρα είχατε ενημερωθεί για το πρόβλημα επίσημα από τους αρμόδιους φορείς? Εξαρτάται σε τι αναφέρεστε, είναι πολύ γενική για αναφορά. Για τα θέματα ασφαλείας που τίθονται, για την τηλεδιοίκηση, για την σηματοδότηση. Δεν λέω τώρα για. Κάθε περίοδος έχει την διαθήκανη που κλέβουν τα. Μιλάω για αυτό, για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είχαμε τέτοια πληροφόρηση σαν Υπουργείο. Είχατε σε εξέλιξη εργολαβίες και ξέραμε, ήξεραν όλοι, πώς πρέπει να λειτουργήσουν μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές. Μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές. Το γεγονός διακοπής δρομολόγησης σε εκείνο το σημείο, έστω που υπήρχε πρόβλημα, γιατί μπορεί σε άλλα σημεία να μην υπήρχε πρόβλημα. Είχε περάσει ποτέ από το μυαλό του Υπουργείου, εφόσον υπήρχε επίσημη ενημέρωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας, να ανασταλεί έστω μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα? Να σας ξαναπώ, εξαρτάται τι εννοείται πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Η δικλίδα ασφαλείας. Δεν υπήρχε. Ο εξυγχρονισμός. Συγγνώμη, είναι εξυγχρονισμός. Είναι άλλο πράγμα και άλλο έχω πρόβλημα. Να σας το ξαναπώ, το είπα και πριν. Υπήρχε πρόβλημα. Όταν υπάρχει η υποδομή και η επιδομή και είναι στέρεες, ο σιδηρόδρομος μπορεί να κυκλοφορήσει και κάθε τι που προστίθεται τον βοηθάει. Αρκεί να εφαρμόζονται οι κανόνες. Αυτό έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι αν είχαν μπει τα συστήματα τηλεδιοίκησης, πολύ πιθανόν δεν θα είχαμε το ατύχημα. Τώρα μου λέτε ότι όλα γίναν καλώς. Δεν είναι σε σύγκρουση. Κάνετε σε σύγκρουση, σε πλήρη σύγκρουση. Σας ξαναλέω, κάθε τι που προστίθεται βοηθάει. Αυτό λέω. Είχαμε υποχρέωση να το προσθέσουμε. Ότι αν εφαρμόσεις τον κανονισμό με ευλάβεια, και να σας το ξαναπώ πάλι, δεν μιλάμε για μονή γραμμή. Μιλάμε για διπλή γραμμή που δεν έγινε ένα ατύχημα. Και αυτό εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Με δύο οχήματα στην κάθοδο ή δύο οχήματα στην άνοδο. Έτσι. Άρα, αν μιλούσαμε για μονή γραμμή, προφανώς που σημαίνει ακόμη πιο μειωμένη χωρητικότητα, τώρα μιλάμε για διπλή γραμμή. Άρα πολλά πράγματα δεν εφαρμόστηκαν σε σχέση με τον κανονισμό κίνησης. Τι είδος... Ναι, κύριε Πρόεδρε, εντάξει, προχωράω. Θέλω λίγο να μου πείτε τι τύπους αμαξοστοιχειών είχε φέρει τότε η Hellenic Train το 2017, τα θυμάστε? Τώρα μου ζητάτε κάτι το οποίο ούτε το θυμάμαι, ούτε. Ήτανε το... κάποιες αμαξοστοιχίες ETR 470 ελβετικά, τα θυμάστε αυτά? Δεν μπορώ ούτε να το απορρίψω. Στα μουσεία είναι της Ελβετίας τώρα, κάπου σε μουσείο είναι αυτά, δεν είναι? Ό,τι και να μου πείτε τώρα, ξέρετε, η διαδικασία της παραλαβής ενός σειρμού προβλέπει ότι πρέπει να περάσει συγκεκριμένους ελέγχους. Όταν εγώ ενημερώθηκα ότι ο σειρμός πέρασε τον έλεγχο και δεν εγκρίνεται, ούτε καν τον επισκέφτηκα. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Η εταιρεία, η Ιταλική, η Hellenic Train, γνώριζε για όλα αυτά τα προβλήματα? Είχε κάποια ενημέρωση για όλα αυτά? Ή ήταν άμυρος ευθυνών? Σε ποια προβλήματα αναφέρεστε? Για αυτόν τον εξυγχρονισμό που τελικά δεν έγινε, που αν γινόταν δεν θα γινόταν το ατύχημα. Ναι, αλλά έχουμε διαφορετική εκτίμηση αν αυτό είναι πρόβλημα ή όχι. Ναι, τον εξυγχρονισμό που, το ξαναλέω, αν γινόταν δεν θα είχαμε το ατύχημα. Άρα επί της ουσίας είναι πρόβλημα. Εσείς δεν το θεωρείτε πρόβλημα γιατί το θεωρείτε εξυγχρονισμό. Αυτό. Εγώ το θεωρώ πρόβλημα. Θεωρώ ότι έχω ήδη απαντήσει. Εγώ το θεωρώ πρόβλημα. Δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Μάτση, καλησπέρα. Χρόνια σας πολλά. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Σεβόμενος το ότι σας έχει ασχεθεί ποινική δίωξη, δεν θα ρωτήσω πράγματα που σχετίζονται με την 717 και να μην σας αυτοενοχοποιήσω. Το λέω από τώρα. Αν τυχόν θεωρήσετε ότι κάτι σας αυτοενοχοποιεί, μπορείτε να μου το πείτε, να πείσετε το δικαίωμα σιωπής. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Αλλά από το 2015 στην ΕΡΟΣΕ, έτσι, στα ΕΡΟΣΕ. Είπατε ότι με τον ΟΣΕ είχατε προβλήματα. Υπήρχε προβληματική σχέση, είχατε ομαλή σχέση. Πώς ακριβώς ήταν η σχέση μεταξύ των δύο εταιριών, δηλαδή της Ιγαντρικής και της Μητρικής του ΟΣΕ?
υπήρχε η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε μητρική και θυγατρική, που πάντα υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν και κοινές δραστηριότητες. Θεωρείτε ότι το μοντέλο αυτό της διάσπασης των δύο εταιρείων, δηλαδή της μητρικής εταιρείας του ΟΣΕ και της θυγατρικής, λειτουργήσε ομαλώς, λειτουργήσε σωστά, ή θα έπρεπε να ήταν ενιαίος ΟΣΕ? Γιατί ο κύριος Τσιαμάνης πριν μας είπε, είμαι πριν του ενιαίους. Εσύ τι γνώμη έχετε βασικά γι' αυτό? Θεωρώ ότι υπήρχε μια υπέρμετρη πολυδιάσπαση, γιατί αν περιορίζεται μόνο το θέμα στο ΣΕΡΓΟ, αλλά εδώ όταν έγινε η διάσπαση μιλάμε ότι είχαν δημιουργηθεί 8 εταιρείες, όχι αυτές οι δύο. Μια πολυδιάσπαση που δεν εξυπηρέτησε το σιδηρόδρομο. Δεν εξυπηρέτησε, λέτε, πολυδιάσπαση βασικά. Είπατε ότι αντιμετωπίσετε πάρα πολλά προβλήματα. Σε πολλά προβλήματα υπήρχαν δολιοφθορές, υπήρχαν κλοπές στο δίκτυο, έτσι από ό,τι κατάλαβα. Υπήρχε προβλήματα. Όπως προβλήματα, συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Ναι, σε όλο τον πλανήτη. Στην Ελλάδα συνέβαινε περισσότερο ή είχαμε την ίδια συχνότητα βασικά φαινομένων, να πω την αλήθεια? Είχαμε αρκετά συχνά φαινόμενα, κυρίως σε σχέση με τα καλώδια της ηλεκτροκίνησης. Τα καλώδια χαλκού, και τις οπτικές ίνες. Υπήρχαν κυκλώματα που εμπορεύαν το χαλκό, δηλαδή αυτά από εκεί προκαλούνταν. Τώρα μου ζητάτε να σας απαντήσω σε κάτι που δεν μπορώ να το. Όχι, το λέω γιατί απνευρωτικά, αν το γνωρίζετε βασικά, όχι τίποτα άλλο. Δεν το γνωρίζω. Αυτή είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Δεν είναι δουλειά των. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Λοιπόν, οι εργοσέ, ποιε ήταν οι αρμοδιότητε? Ήταν ουσιαστικά παίρνετε εντολή από τον ΟΣΕ για να κάνετε τι εργολαβίε βασικά? Αυτά ήταν, λοιπόν. Το είπα και πριν, η ΕΡΓΟΣΕ, το είπα λίγο σχηματικά. Ναι. Είναι ο εργολάβος, να το πω έτσι, του σιδηροδρόμου, που παίρνει εντολή από τον διαχειριστή της υποδομής, από το λειτουργό, να εκτελέσει είτε έργα ανάταξης δικτύου, είτε έργα καινούριου δικτύου. Θέλω να ρωτήσω, υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, υπήρχαν προβλήματα στην εκτέλεση των εργολαβιών? Πάντα. Πάντα. Όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Τα οποία, να το ξαναπώ, συνήθως πηγάζουν, αν θέλετε, την εμπειρική μου κρίση, πηγάζουν πρώτον κυρίως στις προδιαγραφές των έργων που δημιουργούν προβλήματα κατά την εκτέλεσή τους, αλλά και στο γεγονός ότι αυτή καθεαυτή συνήθως η διαγωνιστική διαδικασία κρατάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που στο ενδιάμεσο πάρα πολλά πράγματα έχουν καταστεί παροχημένα. Θέλω να πω κάτι άλλο, επειδή είπαμε για την υπόλοιπη Ευρώπη και ακούσαμε τη Γερμανία και τη Γαλλία βασικά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Οι χώρες αυτές εδώ, η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν το ίδιο εύρος δικτύου με την Ελλάδα ή έχουν πολύ πιο εκτεταμένο βασικά? Έχουν πολύ πιο εκτεταμένο ή έχουν το ίδιο? Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε ένα κορμό βασικά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Σας πω, έχουν πολύ πιο εκτεταμένο. Η Ελλάδα έχει κάτι διαφορετικό όμως από αυτές τις δύο χώρες. Έχει άλλη μορφολογία. Γιατί ξέρετε, πολύ μεγάλο ρόλο στο σιδηρόδρομο παίζει η μορφολογία. Γιατί επειδή είναι πολύ εύκολο να λες ότι περνάει ο δρόμος από εκεί, θα περάσει και ο σιδηρόδρομος. Δεν γίνεται αυτό, γιατί οι κλίσεις που μπορεί να έχει ένας δρόμος και η κλίση που μπορεί να έχει ο σιδηρόδρομος είναι εντελώς διαφορετικές. Άρα η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα μορφολογίας σε σχέση με το δίκτυο του σιδηροδρόμου. Θέλω να ρωτήσω όμως για κάποιες ορίσεις μου, για παράδειγμα στην Πελοπόννησο. Μου είχε πει ο κ. Ρέπας, είχαμε κλείσει το δίκτυο βασικά. Όπως και θυμάμαι παλιά υπήρχαν και δρομολόγια Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Επειδή είμαι Θεσσαλονίκη, αυτό το λέω. Αυτές οι περιοχές δεν μπορούσαν να έχουν σιδηροδρομική σύνδεση? Δηλαδή ήταν και εκεί θέμα αναγλύφου βασικά? Δεν μπορούσαν να αποκατασταθεί? Αυτό θα ρωτήσω. Αυτή είναι η απορία μου βασικά από την αρχή της Επιτροπής. Εξαρτάται τι γραμμές θέλετε να φτιάξετε. Υπήρχε ένας σχεδιασμός, γιατί να σας πω, αναφερθήκατε στη γραμμή της Πελοποννήσου. Η γραμμή της Πελοποννήσου με την υφιστάμενη χάραξή της, δεν εννοώ τη γραμμή προς Πάτρα, θέλω να πιστεύω ότι εννοείται την εσωτερική γραμμή. Ακριβώς, από την Κόρινθο προς εσωτερική, ναι. Αν θέλεις να κάνεις ηλεκτροκινούμενη γραμμή με ταχύτητες που θα φτάνουν τα 120 χιλιόμετρα, πρέπει να αλλάξεις πάρα πολλές από τις καμπύλες της χάραξης. Αν θες να κάνεις μια τουριστική γραμμή που δεν θα απαιτείς ταχύτητες πάνω από 60 χιλιόμετρα, μπορείς να το κάνεις και στην υφιστάμενη γραμμή, αρκεί να υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας που να λέει ότι το συγκεκριμένο project μπορεί να πετύχει. Θα ρωτήσω κάτι ακόμα. Λοιπόν, είχατε γιατί, πει ότι... και συγγνώμη, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο σιδηρόδρομος κυκλοφορεί πια παράλληλα σε όλη τη χώρα, παράλληλα με ένα ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο. Οπότε αν θέλεις να υπάρχει διάθεση κυκλοφορίας στο σιδηρόδρομο, πρέπει να είναι ή ειδικού σκοπού η μεταφορά, εμπορική ή τουριστική, ή να είναι ανταγωνιστική προς την
οδική μετακίνηση. Δηλαδή, θεωρείτε ότι απλώς δόθηκε βάση στους οδικούς άξονες περισσότερο. Αυτό από το καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας. Δηλαδή, δόθηκε πιο πολύ βάση στο οδικό δίκτυο. Είναι σαφές. Παρά στο σιδηρόδρομο. Είναι σαφές. Είπατε πριν για αποψήλωση προσωπικού στον ΟΣΕ. Το είχε πει και ο κύριος Ρέπας. Ο κύριος Ρέπας μου είχε πει ότι οι μετατάξεις έπρεπε να γίνουν, ωφέλη στον οργανισμό. Θεωρείτε, είπατε επί το νούμερο, έγιναν 200 προσλήψεις, αν θυμάμαι καλά. 200, καλά θυμάμαι. 200. Ναι. 200 μετατάξεις. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Επί των ημερών σας υπήρχαν λήψεις σε προσωπικό. Έγινε προσπάθεια να καλυφθούν, βασικά. Προφανώς. Γι' αυτό και σας είπα ότι ξεκίνησαν διαδικασίες. Είχαν ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, να σας πω, είναι άλλες οι ανάγκες που μπορεί να έχει ο ΣΕ, άλλες οι ανάγκες που είχε η ΕργοΣΕ. Η ΕργοΣΕ είχε ανάγκη σε τεχνικό προσωπικό. Δεν ήταν οι ανάγκες του σε άλλου είδους προσωπικό και ήταν μια διαδικασία που μπορέσαμε, αν θυμάμαι καλά, εντός του 2017 με την αναμόρφωση. Της ΚΤΥΠ να πάρει κάποιους μηχανικούς η ΕργοΣΕ από τις κτηριακές υποδομές. Ο ΣΕ ήθελε ακόμα πιο ειδικό προσωπικό, άρα για επίοδα πράγματα ο μόνος λόγος είναι η απομακρύνση μετατάξης περίοδου 10-11 που εκεί έγινε η μεγάλη αποψήλωση, να μπορέσει να επαναφέρεις ανθρώπους που έχουν την εμπειρία αυτής της διαδικασίας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Η Ιταλική εταιρεία που πήρε τη λειτουργία του σιδηρόδρομου, έτσι, από όσο ξέρω, οι υποδομές είναι κρατικές και η λειτουργία είναι στην Ιταλική εταιρεία. Έτσι, κάνω λάθος ή λέω τα λέω σωστά? Οι υποδομές, ξέρω, παραμένουν και είναι κρατικές. Την κίνηση έχει. Η κίνηση, η λειτουργία. Η λειτουργία, λοιπόν. Η Ιταλική αυτή εταιρεία, μήπως γνωρίζετε αν έχει συμμετοχή το Ιταλικό Δημόσιο μέσα, το Ιταλικό Καθολικό Κράτος? Το γνωρίζω τώρα, θα σας γελάσω. Θυμάμαι ότι έχει πάντως. Νομίζω ότι έχει ποσοστό το Ιταλικό Δημόσιο. Θυμάστε αν έχει δημοψηφία ή όχι, ή τη μειοψηφία. Δεν το γνωρίζετε. Το ρωτάω, ξέρετε για ποιο λόγο? Μήπως αντί για ιδιωτικοποίηση, ουσιαστικά δώσαμε σε ένα ξένο κράτος τη λειτουργία του σιδηροδρόμων? Δηλαδή, γιατί αν έχει δημοψηφία το Ιταλικό κράτος, δώσαμε στο Ιταλικό κράτος του σιδηροδρόμου μας. Αυτό θέλω να ρωτήσω βασικά. Γι' αυτό κάνω την ερώτηση. Δεν μπορείτε να το απαντήσετε, λοιπόν. Είπατε πριν ότι ο σειρμός, όταν παρέλυσαν τα τρένα, οι σειρμοί, είπατε, δεν εγκρίθηκαν. Καλά κατάλαβα, γιατί δεν πήγε στην παρουσίαση. Ναι. Δεν ήταν σε διαδικασία έγκρισης. Ναι. Το είχε φέρει η Τρένοσέ για να παρουσιάσει ποιο τρένα σκοπεύει να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μετά το 20. Εμείς τότε ζητήσαμε από την ΕΕΣΤΗ να το περάσει από τεχνικό έλεγχο στο αμαξοστάσιο και στο χώρο τεχνικού ελέγχου της Θεσσαλονίκης. Όταν ενημερώθηκα ότι ήταν προβληματικό, αρνήθηκα και να πάω να το δω. Αυτά τα τελικά τι έγιναν με αυτές τις αμαξοστοιχίες, τι συνέβησαν τελικά? Μπήκαν σε αποθήκες, τι έγιναν με 5? Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε βασικά? Εγώ, αν θυμάμαι, τότε είχε έρθει απλά ως τρένο επίδειξης, για να το πω έτσι, ότι αντίστοιχο θα κυκλοφορήσει. Θα ήθελα να κάνω ακόμα 3 ερωτήσεις βασικά, σχετίζονται με το έγκλημα στα Τέμπη. Θα σας πω, εκτίμηση είναι, δεν θα σας κάνω εξειδικευμένες ερωτήσεις. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Είπατε πριν για τα συστήματα ασφαλείας, είχατε πει ότι τροποποίησατε τον Ιανουάριο του 19 τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Σωστά, λοιπόν. Και είπατε, υπάρχουν δύο διαδικασίες. Μία είναι χειροκίνητη, εκπαιδεύεται το προσωπικό, και μία είναι με συστήματα ασφαλείας. Κάνω λάθος ή τα λέω σωστά, βασικά, αν καταλάβα καλά? Όχι, υπάρχουν σειρά διαδικασίων. Σειρά διαδικασίων. Που προβλέπει πώς γίνεται η κυκλοφορία σε κάθε περίπτωση. Είτε δεν έχει τίποτε και έχει μόνο υποδομή και επιδομή, είτε έχει μόνο ηλεκτροκίνηση, είτε έχει επιπλέον τηλεδιοίκηση, είτε έχει τηλεδιοίκηση σηματοδότηση, είτε έχει επιπλέον ETCS. Κάθε από αυτές τις υποπεριπτώσεις προσδιορίζεται με σαφήνεια πώς πρέπει να γίνεται η κίνηση, ποιος έχει την ευθύνη γιατί, για να διασφαλίζεται η ασφάλεια της κίνησης. Θεωρείτε ότι το προσωπικό είναι επαρκώς εκπαιδευμένο για να ακολουθεί τις διαδικασίες, ή υπάρχουν ελλείψεις βασικά? Η εικόνα που έχω εγώ της περίοδου μου ήταν ότι υπήρχε ένα προσωπικό που ακόμα και σε περιόδους που δυσκολευότανε, είχε πολύ καλή εκπαίδευση. Δεν μπορώ να σας πω τι γίνεται σήμερα. Μπορώ να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ικανό προσωπικό στη διαχείριση ακόμα και δύσκολων καταστάσεων. Θα ρωτήσω κάτι ακόμα. Όπως είπαμε πριν, δεν υπήρχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας το 2023, τη μοιραία βραδιά που έγινε το έγκλημα στα Τέμπη. Θεωρείτε δικαιολογημένο για την Ελλάδα το 2023 να μην έχουν αυτές τις υποδομές σε ένα τέτοιο νευραλγικό σημείο, σε ένα τέτοιο κομβικό σημείο, βασικά? Θεωρείτε δικαιολογημένο, δικαιολογείται αυτή η απουσία? Γενικά, αν με ρωτάτε, θα ήθελα κι εγώ να είναι όλα τέλεια. Θεωρώ εντελώς αδικαιολόγητο σε μια διπλή γραμμή να γίνεται ένα τέτοιο ατύχημα. Τα υπόλοιπα, δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένα, δηλαδή
κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε συστήματα ασφαλείας εκεί. Στην Ελλάδα του 2023 μιλάω, δεν μιλάω το 1800 βασικά. Μιλάμε για μια Ελλάδα του 21ου αιώνα βασικά. Γι' αυτό το λέω. Νομίζω έχω απαντήσει ήδη σε αυτό. Δεύτερον, ποιοι νομίζετε ότι φέρουν την ευθύνη για την μη εγκατάσταση αυτών των υποδομών? Ποιοι φέρουν την ευθύνη βασικά? Ποιος ευθύνεται γιατί δεν εγκαταστάθηκαν το 2023 εκείνες οι υποδομές που θα έπρεπε? Και σε αυτό θεωρώ ότι έχω απαντήσει και είναι και πολύ γενικό λόγο. Δηλαδή δεν... το λέω έτσι, μια εκτίμηση να κάνετε λοιπόν. Και τίποτα άλλο δεν έχω να ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Δημητριάδη. Ο λόγος τώρα στην κυρία Πέρκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπόθηκαν αρκετά, δόθηκαν πολλές απαντήσεις, αλλά έχουν αφαιθεί και κάποια πράγματα λίγο, οπότε θα επανέλθω. Και θα επανέλθω καταρχάς στην τρένοσέ και την υποχρέωση για ιδιωτικοποίηση. Εάν έχετε υπόψη σας, γιατί μάλλον ο εισηγητής δεν το έχει υπόψη του, ότι ήταν μια υποχρέωση της χώρας από το πρώτο μνημόνιο, που την ακολούθησε στο δεύτερο και στο τρίτο, και ήταν υποχρεωτική προκειμένου να διαγραφούν περίπου 800 εκατομμύρια κρατικές ενισχύσεις που είχαν σωρευτεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω το είπα και πριν ότι δεν ήταν μόνο το τίμημα, ήταν και το τι αφαιρέθηκε από τον, ως χρέος στον προϋπολογισμό. Και ότι αφορούσε μόνο μεταφορικό έργο και οι προηγούμενες προτάσεις αφαιρούσαν και πάγια. Ωραία. Το δεύτερο που αφορά πάλι την Hellenic Train πλέον, επειδή αναφέρθηκε η σύμβαση, σας έγινε η σχετική ερώτηση. Αν έχετε υπόψη σας και πώς το εκτιμάτε αυτό, στην τελευταία σύμβαση που υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προηγούμενη με τη Hellenic Train, το ποσό για επενδύσεις μειώθηκε από τα 750 εκατομμύρια στα 150 εκατομμύρια. Δεν έχω εικόνα για να είμαι ειλικρινής. Τι περιλαμβάνει, δεν το έχω παρακολουθήσει. Εντάξει. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα λέμε. Πριν πάω τώρα στο ατύχημα. Α, επίσης. Νομίζω κάτι είπατε τώρα, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω αν μιλούσατε για αυτά τα τρένα τα ETR 470 ιταλικής κατασκευής, τα οποία πολύ διαφημίστηκαν, τα έφερε η Hellenic Train και τα αποφάσισε να δρομολογήσει στη χώρα, τα οποία θεωρήθηκαν άκρως προβληματικά και μάλιστα άλλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ελβετία τα έχουν απορρίψει. Το έχετε υπόψη σε αυτό? Έχετε δίκιο, γιατί ήταν αυτό που περιέγραψα πριν. Μετά τον έλεγχο της ΕΣΤΗ το 2018, πριν μπει καν στη διαδικασία η Hellenic Train να τα πιστοποιήσει, κρίθηκαν ως ακατάλληλα και προβληματικά. Αν θυμάμαι καλά από την αναφορά που είχαμε από την ΕΣΤΗ τότε, μιλούσαμε για σειρμό ήδη 28 χρόνων. Έτσι. Νομίζω επανήλθαν όμως μετά από χρόνια οι πρώτες. Δεν έχω εικόνα να σας πω. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν κάποια στοιχεία του ΟΣΑ, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον για τις διαχρονικές επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Εδώ έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτός ο διάλογος στην Επιτροπή, πολύ σωστά, και έχουν γίνει και παραδοχές. Πρώτα εγώ είχα πει ότι 10 δις, το 2010, 10 δις χρέος είχε ο ΟΣΕ, έκρυβε τα χρέη. Τα κρατικά, γινόταν κάποια δάνεια ακόμα και στο Τόκιο, ένα δις λειτουργικά το χρόνο, χρόνια πολλά. Στη βάση λοιπόν δεδομένου του ΟΑΣΑ έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τις επενδύσεις στο δίκτυο, στο σιδηροδρομικό. Το 2003 λέει φτάνει το 0,9 του ΑΕΠ, δηλαδή 1,7 δις. Στα μνημονιακά χρόνια κυμαίνονται μεταξύ 0,1-0,2% του ΑΕΠ. Το 2016 ανεβαίνουν στο 0,3%. Και υπάρχουν δύο χρονιές που οι επενδύσεις στο σιδηρόδρομο είναι σχεδόν ιδανικές. Είναι το 2014 με 59 εκατομμύρια και το 2020 που είναι ακόμα μικρότερες, 49 εκατομμύρια. Ρεκόρ. Τι έγινε? Υπάρχει μια αναστάτηση. Άρα ένα ερώτημα είναι πώς εξηγείται αυτό τον εκτροχιασμό των επενδύσεων, για να έρθω αμέσως μετά να σας ρωτήσω κατά τη θητεία σας, σε ποιο στάδιο παραλάβατε τα έργα και σε ποιο βαθμό ολοκληρώθηκαν? Να σας πω, τώρα δεν μπορώ να κρίνω άλλες περιόδους. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τουλάχιστον την διετία 15-17 μπορέσαμε και φτάσαμε τις ετήσιες δαπάνες έργων στην ΕργοΣΕ στα 362 εκατομμύρια. Και η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε μία σειρά βαλτωμένων ελλιπών έργων που έπρεπε να επανεκκινηθούν.
Αυτό ήταν κυρίως το κομμάτι της εργολαβίας που εκκρεμούσε από το 1997 για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη, το κομμάτι τη Θωρέα-Δομοκός, που ήταν το πιο προβληματικό και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως προέκυπτε από το κομμάτι που είχε σταματήσει, είχε διακοπεί η κυκλοφορία το 10, αν θυμάμαι καλά, στο Κιάτο Πάτρα, γιατί ήταν έργα τα οποία είχαν ήδη ενταχθεί σε δύο κοινοτικά πλαίσια στήριξης και είχαμε την άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανένταξη έργων για χρηματοδότηση. Εκεί νομίζω ότι με μεγάλη υπερπροσπάθεια, το οποίο το γνωρίζετε, καταβλήθηκε και μπόρεσαν και μπήκαν ξανά σε χρηματοδότηση, είτε το κομμάτι της Παναγοπούλας, είτε το επόμενο κομμάτι μέχρι τον Ψαθόπυργο. Και σταδιακά άρχισαν να δουλεύουν ζητήματα όπως είναι η ψηφιακή παρακολούθηση των σιδηροδρομικών γεφυρών, που με χαρά τώρα αυτές τις μέρες και στην προετοιμασία είδα ότι υλοποιούνται και όλα αυτά, και υπήρξαν και πολύ καλές συνεργασίες και με τους τοπικούς φορείς. Για παράδειγμα, πρέπει να σας πω ότι ό,τι δρομολογήθηκε σε επίπεδο Θεσσαλίας με την περιφέρεια τότε που δέχθηκε ο Περιφερειάρχης και εντάξαμε ένα από τα κομμάτια του έργου στο ΠΕΠ και είναι σε διαγωνιστική διαδικασία να αποκτήσει εσωτερικό δίκτυο. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό ζητούμενο ήταν να ξαναέρθει ο σιδηρόδρομος στην επικαιρότητα ως μέσο μεταφοράς. Και νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό επετεύχθη. Τώρα, ο βαθμός των επενδύσεων, ξέρετε, πάντα εξαρτάται και από το βαθμό της ωριμότητας των έργων. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, πώς προκηρύχθηκε η υπογειοποίηση των σεπολίων. Η υπογειοποίηση των σεπολίων ήταν μια μελέτη που είχε τελειώσει το 2012 και συμφωνήσαμε να πάμε με μια μηδενική ΣΑΕ, για να σας το πω έτσι, σε προκήρυξη του έργου, ούτως ώστε να μπορέσουμε βαθμολογικά μετά την και πριν τη συμβασιοποίηση να πάρουμε καλή βαθμολογία και να μπορέσουμε να το εντάξουμε στο ΣΕΦ, στο Connecting Euro Facility, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί όταν κάτι είναι σε φάση συμβασιοποίηση έχει υψηλή βαθμολογία. Έτσι μπορέσαμε και εντάξαμε στα σεπόλια. Τώρα με προκαλείτε για την 717 που δεν πρέπει να σας ρωτήσω, γιατί ήταν μια κλασική περίπτωση κακιά σύμβασης που δεν μπόρεσε να προχωρήσει, όμως πάω παρακάτω. Θα έρθω λίγο στο τραγικό δυστύχημα που εξετάζουμε. Έχει απαντηθεί και από τον προηγούμενο μάρτυρα και από εσάς ευκρινώς. Δεν ξέρω γιατί ο συνάδελφος δεν το επέμενε τόσο πολύ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Και όταν ισχύει ένας γενικός κανονισμός και τηρούν όλοι τον γενικό κανονισμό, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τέτοια δυστυχήματα με τοπική σύγκρουση, διπλή γραμμή, πραγματικά δεν μπορεί να γίνει. Ένα από τα στοιχεία αυτών των δικλείδων ήταν, είναι προφανώς ο σταθμάρχης, η έλλειψη του δεύτερου, είναι η τηλεδίκηση στη Λάρισα που δεν υπήρχε, είναι το δευτεροβάθμιστο Καρόλου που δεν λειτουργούσε. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε σε αυτά ως αυτά. Αλλά είναι και η μη λειτουργία του GSMR. Γι' αυτό έχω την... ξέρω ότι το 2018 πρέπει να είχε παραδοθεί, να γίνανε και κάποιες πιλωτικές ή δοκιμαστικές λειτουργίες. Υπάρχει έγγραφο του ΟΣΕ που καλεί την Hellenic Train να το χρησιμοποιήσει. Είναι η ραδιοεπικοινωνία που και αυτό μόνο το αν υπήρχε με πολλές πιθανότητες δεν είχε αποφευχθεί το μοιραίο. Το 2018 παραδόθηκε το κομμάτι του GSMR που ήταν σε διαγωνιστική διαδικασία, σε εξέλιξη και του Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δεν είχε όλη τη διαδρομή, το είπα και πριν. Αν θυμάμαι καλά, δεν είναι εκτός περίοδου μου, το κομμάτι του τη Θωρέα-Δομοκός παραδόθηκε αργότερα, αλλά το 2018 παραδόθηκε όλο το κομμάτι στη γραμμή που ήταν σε λειτουργία χωρίς τη Θωρέα-Δομοκός, δηλαδή το Σκάθρι Άσιο Κιάτο. Παραδόθηκε το Ινόητη Θωρέα και το ΣΚΑ Αεροδρόμιο και το Δομοκός Θεσσαλονίκη. Προφανώς τα υπόλοιπα παραδόθηκαν το μετέπειτα χρονικό διάστημα. Γιατί ακόμα δεν λειτουργεί το GSMR? Εγώ θεωρώ ότι ό,τι παραδίδεται λειτουργεί. Αλλά αυτό είναι θέμα του λειτουργού πια.
Ναι, εδώ υπάρχει θέμα, δεν έχει πιστοποιηθεί, δεν έχει παραλυφθεί, δεν θέλει η Hellenic Train να του λειτουργήσει, είναι πολύ σημαντικό. Το κομμάτι που ανέφερα πριν είχε παραλυφθεί και είχε κληθεί να εντάξει το on-board κομμάτι η Τρενοσέ τότε, ναι, στους σειρμούς της. Το αν το λειτουργήσε ή όχι δεν είμαι σε θέση να σας... Ναι, πάντως είναι μια απορία, τέλος πάντων θα το διευκρινίσουμε και με τους αρμόδιους. Γνωρίζετε τον χρόνο ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων στην Ευρώπη? Καλή ερώτηση, αλλά είναι καθαρά υποκειμενική. Με ποια έννοια? Ανάλογα με το τι έργο αναφέρουμε. Η Ελλάδα δεν απέχει κατά πολύ, γιατί επειδή ακούω των καθυστερήσεων και όλα αυτά, είναι κάτι που δεν έχουμε το προνόμιο μόνο εμείς. Συμβαίνει σε πάρα πολλά. Τώρα, χαριτολογώντας, μπορώ να σας πω την εμπειρία που έζησα με την ΟΜΠΕΜΠΕ στη Γερμανία. Γιατί όταν πήγα στο γερμανικό σιδηρόδρομο το 2016, μου είπαν, ξέρετε, το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι ότι έχετε πάνω από 10 χρόνια για να τελειώσετε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Βέβαια, τους απάντησα ότι το πιο σύντομο ανέκδοτο είναι ότι κάνουν 22 χρόνια να τελειώσουν το αεροδρόμιο στο Βερολίνο. Εκεί αρχίσαμε να συζητάμε σε μια πιο normal βάση. Όμως δεν απέχουμε στο μέσο χρόνο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Καθυστερήσεις υπάρχουν. Ξέρουμε, ανέφερα πριν, δύο βασικούς λόγους, που είναι οι μελέτες και οι προδιαγραφές που αποτελούν τη βάση της εκτέλεσης ενός έργου. Και το δεύτερο είναι, το οποίο όμως είναι νομικό ζήτημα, είναι τροποποίηση νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη ενός έργου μέχρι την έναρξή του, που είναι πολύ μεγάλο και στο μεσοδιάστημα πολλές φορές έχουν ξεφύγει πάρα πολλά πράγματα με την εξέλιξη των πραγμάτων. Και τώρα για να δούμε λίγο. Η ΕργοΣΕ εμπλέκεται με κάποιο τρόπο από τον νόμο και τις αρμοδιότητες της στη διαχείριση της κυκλοφορίας? Όχι, η ΕργοΣΕ δεν έχει καμία σχέση με την κυκλοφορία. Μάλιστα. Τώρα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά νομίζω ότι ήταν αρκετά, γιατί έχετε απαντήσει ήδη σε πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Οικονομόπουλος από την Νίκη. Γεια σας, κύριε Μάρτης. Χρόνια πολλά και από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, πέσατε σε μια αντίφαση σε σχέση με όσα μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Τσιαμαντάς. Μας είπατε ότι η αντικατάσταση του Συνοδού είχε ακριβώς τα ίδια στοιχεία με τον προϊστάμενο ασφαλείας που καταργήθηκε. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στον παλιό κανονισμό ασφαλείας, τον οποίο ακούγοντας την κατάθεσή σας δίνεται μεγάλη έμφαση, ίσχυε 38 ολόκληρα χρόνια. Και όπως είπατε στους Γερμανούς για τα 22 χρόνια του Βερολίνου, έτσι θα σας πω κι εγώ, ότι μετά από 38 χρόνια αλλάξαμε έναν κανονισμό και τον κάναμε χειρότερο από ό,τι προηγούμενα. Και εξηγούμε ποια ήταν η αντίφαση. Όπως μας είπε και ο κύριος Τσιαμαντάς, ο προϊστάμενος είχε πλήρη ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού κυκλοφορίας και ο μηχανοδηγός τελούσε υπό τις διαταγές του. Αυτά τα λέει ο κανονισμός του 1958, που αναθεωρήθηκε το 1981, και έρχεται τώρα το 2019, και αν διαβάσετε το ΦΕΚ, μπορώ να σας το πω κιόλας, είναι το ΦΕΚ 698 του 19, 10/77/243, αντικαθιστά το Συνοδό, τον βάζει στο τέλος του βαγωγιού για να κλείνει πόρτες και να ελέγχει στήρια. Αν λοιπόν συμβουλευτείτε τον κανονισμό, δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο προϊστάμενος που υπήρχε στην αμαξοστοιχεία με το Συνοδό που τοποθετήθηκε μετά. Συμφωνείτε σε αυτό ή έχετε αντίρρηση και εμένετε στην προηγούμενη δήλωσή σας? Νομίζω ότι έχω τοποθετηθεί με σαφήνεια. Οι αρμοδιότητες του προϊσταμένου μεταφέρθηκαν στο Συνοδό και μπήκαν δύο μηχανοδηγοί. Και επιτρέψτε μου να σας πω, όταν μιλάμε για τον προηγούμενο κανονισμό ως βάση... Δεν σας ρωτάω για τους μηχανοδηγούς, ρωτάω για το Συνοδό Ασφαλείας. Είπατε για το Συνοδό προηγουμένως. Έχω απαντήσει ήδη και σε αυτό. Και να απαντήσω και σε αυτό που είπατε. Όταν η βάση του κανονισμού που υπήρχε ήταν του 1974 κατά κύριο λόγο ο κανονισμός, δεν μπορούμε να λέμε
ότι το 2019 που για πρώτη φορά μπήκαν στον κανονισμό όλες οι διαφορετικές εκδοχές λειτουργίας του σιδηροδρόμου πήγε προς το χειρότερο. Συγγνώμη, δεν με καταλάβατε. Μιλάω για τον ορισμό. Είναι το άρθρο 1065. Ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας ευθύνεται κατά την πορεία για την τήρηση από τον κανονισμό γενικά οριζομένης τάξης, ελέγχεται δε στην άξη των καθηκόντων του από τους ελεγκτές των αμαξοστοιχών. Αυτός ο ορισμός υπάρχει από το 1958 μέχρι το 1981. Θέλετε να σας διαβάσω τι λέει το 2019 για τον Συνοδό? Έχει εμφανώς λιγότερες αρμοδιότητες. Να μην κουράζουμε την Επιτροπή. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε? Για να πάμε παρακάτω. Δεν είστε σαφείς. Μου αντικαθιστάτε τους μηχανοδηγούς με τον προϊστάμενο κυκλοφορίας, ενώ εγώ αναφέρομαι στον Συνοδό, ο οποίος δεν έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον προϊστάμενο. Και όπως μας εξήγησε ο κύριος Τσιαμαντάς προηγουμένως και μας είπατε πριν μπείτε στην αίθουσα, τον ακούσατε με προσοχή, ο προϊστάμενος είχε κομβικό ρόλο, διότι είχε σώσει, μας έφερε και το παράδειγμα από ένα φορτηγό που πήγαινε να γίνει φοβερή σύγκρουση και το πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο προϊστάμενος κυκλοφορίας. Πέστε μου σας παρακαλώ, είχαμε πρόσφατα όλο αυτό το τελευταίο χρόνο που ασχολούμαστε, μας ενημέρωναν για τις συνομιλίες επίπεδου καφενείου που γινόντουσαν μέσα στην αμαξοστοιχία. Ήθελα να ρωτήσω γιατί μας είπατε ότι τα τελευταία, ότι η εποχή σας όλα λειτουργούσαν άψογα. Τα τελευταία 5 χρόνια τι άλλαξε και άρχισαν να γίνονται έτσι καφενείο εντός εισαγωγικών? Καταρχήν δεν είπα ποτέ ότι όλα λειτουργούσαν άψογα. Δεν υπάρχει άψογη λειτουργία. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Το τι υπάρχει τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί το έχω ρωτήσει σε πολλούς μάρτυρες, αλλά κανείς δεν ήξερε να μου πει. Μήπως το ξέρετε εσείς, γιατί έγινε επί εποχή σας. Το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, στο οποίο αναφέρεται το πόρισμα Γεραπετρίτη, σε ποια εργολαβία ήταν, πότε έγινε? Μας είπε ο κ. Θεοφανόπουλος ότι έγινε μετά τον 3ο του 16 που εκείνος έφυγε. Μήπως θυμάστε εσείς πότε εγκαταστάθηκε? Δεν έχω εικόνα να σας πω. Πάντως, για να το πω, το είπα ακροθυγώς πριν, είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την 717. Μα δεν μιλάω για το σκέλος του 2022 και τα έγγραφα που λένε ότι θα μπει 717, θα αποκατασταθεί το καμένο κλπ. Μιλάω μόνο για την εγκατάσταση. Πότε, σε ποια σύμβαση ήτανε? Προ 717. Δεν το θυμάστε. Εντάξει, μα βοήθεια ζητάω, δεν θέλω να σας ελέγξω. Μήπως μας βοηθήσετε, γιατί μετά θα πάω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος κ. Κουτσοσταθόπουλος για το Αντριετία, ποιος όφιλε να το επισκευάσει, αν όφιλε κάποιος κλπ. Αν ήταν ευθύνη του αναδόχου, δηλαδή στην ουσία προσπαθούμε να πούμε ότι δεν φταίνε η πολιτική και φταίει ο ανάδοχος. Αλλά αυτό είναι ελαφρυντικό για σας, δεν είναι επιβαρυντικό. Καταλάβατε με αυτή την έννοια. Ψάχνω να δω αν ο ανάδοχος ήταν μέσα στην Τριετία και αν ο ανάδοχος είχε ή δεν είχε την ευθύνη να το αποκαταστήσει αυτό το κέντρο που το πόρισμα Γεραπετρίτη μας είπε ότι κάηκε και μπορεί να ήταν η αιτία που έγινε το κακό. Η απάντηση που ακροθυγώς σας έδωσα πριν σας δίνει η απάντηση. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η συμβατότητα των συστημάτων Bombardier, Astrom και Siemens από την εμπειρία σας έπαιξε ρόλο στο ότι δεν έχουν μπορέσει να ολοκληρωθούν αυτά τα συστήματα? Γενικά πρέπει η συμβατότητα να διασφαλίζεται. Επειδή αν μπούμε σε επιμέρους λεπτομέρειες είμαστε πάλι στο κομμάτι της 717, δεν θέλω να πω κάτι παράπανο. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω να μου πείτε για την πυρασφάλεια και τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και ISO με βάση την κοινωνική οδηγία στα επίμαχα βαγόνια αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Με βάση την κοινωνική οδηγία έχουμε διαβάσει, καταθέσαμε στα πρακτικά ότι έπρεπε η πυρασφάλεια με βάση την κοινωνική οδηγία που ισχύει να έχει
ISO ΕΗ 45545 Παύλα 2. Το μάθαμε και απ' έξω. Είχαν τα βαγόνια εδώ εν Ελλάδα, έχουν τα βαγόνια αυτές τις προδιαγραφές, και αν όχι, γιατί? Νομίζω ότι ρωτάτε αναρμόδιο επ' αυτό. Είστε αναρμόδιος για την πυρασφάλεια των βαγονιών? Ήσασταν Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, αν κάνω? Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς που έχουν αυτή την ευθύνη. Δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Δηλαδή δεν έχετε γνώση αν τα κάηκαν, εξαϊλώθηκαν 30 άνθρωποι. Τα βαγόνια στα οποία ήταν μέσα πληρούσαν τις προδιαγραφές, μπορούσαν να βγουν εκτός Ελλάδος. Οι αρμόδιοι φορείς το διασφαλίζανε και το αναφέραν ως ασφαλές. Μάλιστα. Πάντα, και όπως είπατε, τηρώντας τις κοινοτικές οδηγίες. Πληρούσαν τις κοινοτικές οδηγίες εφόσον δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας? Τώρα τι να σας απαντήσω σε αυτό? Δεν είναι θα σας απαντήσω εγώ. Επίσης ξέρουμε εδώ πέρα ότι πήραν και κάναν ένα ωραίο ρετούς σε βαγόνια του 2007 και δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. Για κάποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Ποιος έχει ευθύνη κατά την άποψή σας? Δεν το γνωρίζετε. Δεν πειράζει. Για πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράζω. Το 2005 έγινε ένα φοβερό δυστύχημα της Ήλιος και μια είστε από το χώρο των σιδηροδρόμων, πλέον είστε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπως μας είπατε, θα ξέρετε να μου πείτε, αυτό το πόρισμα Τσολάκη, για να βγει, είχαν αποκλείσει το χώρο για να μπορέσουν με την ησυχία τους να κάνουν δουλειά, να βρουν τα ευρήματα, να τα απομονώσουν όλα, και βγήκε ένα πόρισμα το οποίο είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί δεν έγινε το ίδιο κατά την άποψή σας και στη Λάρισα? Εδώ κι αν είμαι αναρμόδιος, να σας πω. Από τις πληροφορίες σας. Ήταν δεν σωστό. Έχω. Ήταν ό,τι σωστό έχω διαβάσει που είναι από δημοσιεύματα. Δεν μπορώ ήταν να σας πω. Σωστό που η τροχέα ανέλαβε να ψάχνει να βρει οστά και μετά ασφαλτόστρωσε? Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Οικονομόπουλε. Το λόγο έχει η κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας. Νικούς, για ποιο λόγο δεν κάνετε μια προσπάθεια ακόμα? Όχι. Λίγο οι τεχνικοί να έρθουνε. Σας έχω σταματήσει. Ναι, ναι. Και αυτό λέει. Έλα εδώ, ναι. Έλα εδώ, παρέα. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ, προς Θεού. Ελάτε, καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρτυρα, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην Επιτροπή. Χρόνια σας πολλά. Μας δηλώσατε στην επιστολή σας ότι νιώθετε υπερήφανος που υπηρετήσατε στην Εργοσέ. Θεωρείτε δηλαδή ότι επιτελέσατε την αποστολή βάσει των προσόντων που είχατε και γι' αυτά επιλεγήκατε για να υπηρετήσετε την Εργοσέ. Τι ακριβώς ήταν αυτό που σας προσπορίζει αυτό το συνέστημα? Είναι η προσπάθεια που καταβλήθηκε, που δεν είναι προσωπική, ξέρετε. Δεν είναι, κανείς δεν μπορεί από μόνος του. Κυρίως να μπορέσει να κάνει έναν οργανισμό να λειτουργεί συλλογικά και να μπορέσει να παράξει ένα σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι μπορέσαμε και ξεμπλοκάραμε μία σειρά από έργα και μπήκε και μια διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους. Συνεπώς, θέλετε να πείτε ότι υπήρξε μία πρόοδος και ότι η χαοτική κατάσταση που συνέβαινε στα τρένα, ακόμα και στην εποχή που υπηρετήσατε εσείς τόσο στην Εργοσέ και όσο και ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών,
κατέστη λιγότερο προβληματική λόγω της παρουσίας σας και της συμμετοχής σας. Θαύματα δεν έκανα. Έβαλα ένα θεωρώ σημαντικό λιθαράκι να πάρει μια όθηση. Όταν μιλάμε για την Εργοσέ, μιλάμε για την υλοποίηση των έργων. Η Εργοσέ είχε ως αντικείμενο ότι τα τεχνικά έργα περισσότερο, την υλοποίηση έργων. Σωστά. Ακριβώς. Σε σχέση με τον κανονισμό, τι σημαίνει ότι ο μηχανοδηγός φεύγει χωρίς το υπόδειγμα 1001. Μας το είπε πριν ο κύριος Τσιαμαντής. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο? Δεν είμαι σε θέση να σας πω αναλυτικά όλες αυτές τις λειτουργίες. Είναι ένας κανόνας, ωστόσο, είναι ζητήματα που αφορά τον κανονισμό και τη λειτουργία του κανονισμού. Είναι ζητήματα των ειδικών σε σχέση με την κυκλοφορία. Δεν είμαι εγώ αυτός που μπορεί να σας εξηγήσει. Σίγουρα ο κύριος Τσιαμαντής με την εμπειρία που έχει μπορεί να πει πολύ περισσότερο. Εντάξει. Με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία σας, όταν ο γενικός κανονισμός κίνησης δεν εφαρμόζεται, αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Δεν ήθελε ο μηχανοδηγός ή ο σταθμάρχης να τον εφαρμόσουν, θέτοντας σε κίνδυνο ζωής τόσους πολλούς επιβάτες όταν ήταν στη θέση και υπηρετούσαν? Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, ότι κάποιος αυτό δεν θέλει. Συνεπώς αποκλείεται. Γιατί σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι και οι ίδιοι ακόμη είχαν αυτοκτονικές τάσεις, δεδομένου ότι ο μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του. Άρα, το πώς συμβαίνει ένας εργαζόμενος σε τέτοια θέση ευθύνης να έχει εμπεδώσει κανόνες πολύ σοβαρούς που αποτρέπουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ως αυτό της τραγωδίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σηματοδότηση, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν υπάρχουν όλα εκείνα τα μέσα τα οποία απαραίτητος σαφώς και θα πρέπει να υπάρχουν ώστε να προλαμβάνουν το ανθρώπινο λάθος. Έστω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, καταλήγουμε στο τελευταίο σκέλος της πυραμίδας, αν το θέλετε, των προϋποθέσεων για να μην συμβεί ένα τέτοιο δυστύχημα ή αλλιώς έγκλημα στην προκειμένη περίπτωση, να πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη να έχει κατανοήσει πλήρως τον κανονισμό, να τον έχει εμπεδώσει και να έχει εκείνη την εμπειρία και την τεχνογνωσία, ώστε εάν δεν του συμβεί εκείνη τη στιγμή το απρόπτο, ανακοπή καρδιάς, οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον καταστήσει ανίκανο στο να ανταπεξέλθει, να μπορέσει να παράξει το αποτέλεσμα για το οποίο καλείται σε μια δύσκολη κατάσταση. Άρα ποιος έχει την ευθύνη τελικά της εκπαίδευσης αυτού του προσωπικού και της αξιολόγησης μέσα από θέσεις ευθύνης που είχατε τόσο στην Εργοσέ όσο και ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών? Δεν μπορεί να μην έχει ενσταλάξει μέσα σας ο τρόπος που λειτουργεί ένα σύστημα ώστε να αποφεύγει σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πώς συμβαίνει να διακριβώνει το κράτος που φτάνουμε ως κράτος έως και τον Πρωθυπουργό ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει αξιολογηθεί ως προς το πώς έχει εμπεδώσει τους κανόνες, έχει εκπαιδευτεί σωστά και τελικά ποιος ελέγχει ακόμα και αυτόν που τον εποπτεύει? Υπάρχει πολιτική ευθύνη εν κατακλείδη αν πούμε ότι για κάποιο λόγο ο σταθμάρχης δεν εκπαιδεύτηκε σωστά? Ποιος είχε την ευθύνη που δεν εκπαιδεύτηκε? Ο μηχανοδηγός μπορεί να μην είχε κατανοήσει. Εργαζόμενος ναι μεν πάρα πολλά χρόνια στο σιδηρόδρομο, μπορεί τον κανονισμό του 2019 να μην τον είχε κατανοήσει. Ποιος λογοδοτεί για το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν εκπαιδευτεί και είχαν τοποθετηθεί εκεί παρόλα αυτά? Εντάξει, καταρχήν υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες διαδικασίες και το κέντρο εκπαίδευση του ΟΣΕ όσον αφορά το πώς εκπαιδεύεται και πώς πιστοποιείται με αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Ποιος υποπτεύει το κέντρο εκπαίδευση του ΟΣΕ? Ποιος εποπτεύει τον ΟΣΕ? Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων είναι πάνω αυτό. Ποιος εποπτεύει τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων? Είναι άλλο πράγμα η πολιτική ευθύνη και άλλο η πραγματοποίηση εν τη πράγμαση μιας διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί. Και ξέρετε, μου είπατε και ισχύει σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε αντικείμενο και ειδικά σε εξειδικευμένα αντικείμενα.
Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ακολουθεί κάποιες διαδικασίες που είναι βασικές προϋπόθεσεις εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης της γνώσης του, μετεκπαίδευσης για τα καινούργια δεδομένα, να μην έχει και ευθύνη εφαρμογής. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Άρα, μας λέτε ότι επαφίεται η τύχη της ζωής των επιβατών στα ελληνικά τρένα από το αν τελικά, όταν δεν υπάρχουν συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης, φωτοσήμανσης, αν κάποιος έχει κατανοήσει από την εκπαίδευσή του τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κίνησης και αν τους εφαρμόζει είτε θέλει είτε δεν θέλει. Εκόν άκον, γιατί θα μπορούσε κάποιος να θέλει, αλλά να μην μπορεί τη δεδομένη στιγμή, γιατί παθαίνει ένα κόπη καρδιάς. Και για αυτά υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Λειτουργήσε καμία από αυτές? Δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε εκείνο το βράδυ. Τι έκανε η πολιτεία όσο είσαστε εσείς στις θέσεις αυτές? Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχει αυτό το πηγαδάκι δίπλα μου, εγώ δεν μπορώ πολύ καλά να συγκεντρωθώ, να παρακαλέσω για λίγη ησυχία μετά από τόσες πολλές ώρες. Ευχαριστώ. Για τη μάστιγα των κλοπών στο τροχαίο υλικό, αλλά και στο δίκτυο, στα καλώδια, και τη διοχέτευση αυτού του υλικού παράνομα σε κλεπταποδόχους και όλα αυτά, τι μέτρα παίρνατε στην Εργοσέ και πώς αντίστοιχα κινηθήκατε στο αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών στη διάρκεια της δικής σας θητείας? Είχατε υπάρξει μάρτυρας κάποιας προσπάθειας για την αναχέτηση αυτού του κακού που προκαλούσε? Καταρχήν, η Εργοσέ δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε σχέση με αυτό. Έχει αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα έργα, τα τεχνικά, και συνεπώς δυσκόλευε το γεγονός ότι πάντα υπήρχε... Έχει αρμοδιότητα ασφάλισης της εργολαβίας εκεί που εκτελείται ένα έργο. Εκείνη η ευθύνη της Εργοσέ. Δεν έχει επί παντός επιστητούς στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Να το ξαναπώ, είναι ο εργολάβος εκτέλεση των έργων του σιδηροδρόμου. Άρα είχε την αρμοδιότητα ασφάλισης στο χώρο διεξαγωγής μιας εργολαβίας. Αυτό σε σχέση με την Εργοσέ. Σε σχέση συνολικά με το Υπουργείο, δεν είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προφανώς και υπήρχαν αναφορές και προφανώς υπήρχε και δραστηριοποίηση και ξέρετε υπήρχαν πάρα πολλές κινητοποιήσεις, αν θέλετε, όχι με την έννοια των κινητοποιήσεων στους δρόμους, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη διαφύλαξη των γραμμών σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μετά από αναφορές που είχαν γίνει είτε από το Υπουργείο είτε από τον ΟΣΕ. Σας άκουσα πριν να λέτε σε σχετική ερώτηση ότι δεν υπήρχε ζήτημα ασφάλειας των σιδηρόδρομων ακόμα και χωρίς τηλεδιοίκηση, ακόμα και χωρίς σηματοδότηση, γιατί όταν υπάρχει ασφαλής υποδομή και επιδομή υπάρχει ασφάλεια, οπότε δεν σταματάει να δουλεύει ο σιδηρόδρομος, να λειτουργεί, συνεχίζεται. Θέλετε να μας πείτε πολύ περιληπτικά τι σημαίνει ασφαλής υποδομή και επιδομή? Σημαίνει να μας ότι... το εξηγήσετε. Η υποδομή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η επιδομή είναι οι ράγες, να σας το πω απλά. Mm-hmm. Αν αυτά είναι στέρεα και μπορούν, έτσι λειτουργούσε πάντα ο σιδηροδρόμος. Υπάρχουν από εκεί και πέρα όλες οι εναλλακτικές για τον τρόπο λειτουργίας. Προσθέτει ηλεκτροκίνηση, προσθέτει τηλεδιοίκηση, προσθέτει σηματοδότηση, μπορεί να προσθέσει θυσίες, μπορεί να προσθέσει διάφορα πράγματα. Αλλά η βάση λειτουργίας του από ιδρύσεως σιδηροδρόμου είναι αυτά τα δύο πράγματα. Έχετε λάβει γνώση τι μέτρα πήρε το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών μετά την πυρκαγιά του 2019 στον υποσταθμό της Λάρισας με την καταστροφή του συστήματος? Δεν ήμουν εκεί, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλη ερώτηση. Ο κύριος Φλώρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Μάρτα. Χρόνια πολλά για όλες για το όνομα σας. Ευχαριστώ. Θα αποφύγω και εγώ να σας κάνω ερωτήσεις σχετικά με τη σύμβαση 717, σεβόμενος πάντα το δικαίωμα που έχετε, το ένομο δικαίωμα, να μην απαντήσετε πάνω σε αυτό λόγω της δίωξης που έχει ασκηθεί. Λοιπόν,
Διετελέσατε Διευθύνων Σύμβουλος του ΕργοΣΕ την περίοδο 2015 με 2017. Ως ηγέτης λοιπόν σε αυτή τη σημαντική θέση εντός του σιδηροδρομικού τομέα, πώς ενθαρρύνατε την κουλτούρα ασφαλείας και την αναφορά πιθανών προβλημάτων από το προσωπικό? Κοιτάξτε, σε επίπεδο ΕργοΣΕ, αυτό που οφείλεις να διασφαλίσεις είναι ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στην εκτέλεση μιας εργολαβίας. Γιατί δεν εμπλέκεσαι στην κυκλοφορία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ήταν, το παρέλαβα, δεν το έφτιαξα, ήταν κομβικό σημείο τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας σε επίπεδο εκτέλεσης εργολαβιών. Αλλά η ΕργοΣΕ δεν εμπλέκεται πουδενή στην κυκλοφορία. Έχεις μεγάλη ευθύνη στην υγιεινή και ασφάλεια στην εκτέλεση μιας εργολαβίας, αλλά δεν εμπλέκεσαι στην κυκλοφορία. Ποιες διαδικασίες ελέγχου και επιθεωρήσεων υλοποιούσατε για να διασφαλίσετε τη συνεχή ασφάλεια και συντήρηση των σιδηροδρομικών γραμμών και του στόλου των τρένων? Δεν είναι αρμοδιότητα της ΕργοΣΕ αυτό. Ποιανού αρμοδιότητα είναι? Του ΟΣΕ. Του ΟΣΕ. Πώς διασφαλίσατε ότι το προσωπικό των σιδηροδρόμων ήταν καλά εκπαιδευμένο και ενημερωμένο σχετικά με τα σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις διαδικασίες εκτάκτων αναγκών? Σε επίπεδο ΕργοΣΕ ισχύει η ίδια απάντηση, ότι δεν ήταν αρμοδιότητα του. Σε επίπεδο Υπουργείου οφείλεις να παρακολουθείς ότι ο ΟΣΕ λειτουργεί καλά τη σχολή εκπαίδευσης που έχει και υπήρξε με πρωτοβουλία του αείμνηστου Κώστα του Πετράκη πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι της αναβάθμισης της σχολής των σιδηροδρόμων. Μιλάμε για την σχολή η οποία καταργήθηκε μετέπειτα, του ΟΣΕ. Δεν ξέρω να έχει καταργηθεί. Η σχολή εκπαίδευσης του ΟΣΕ. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου ότι έχει καταργηθεί. Είναι μια σχολή του ΟΣΕ εκπαίδευσης των εργαζομένων, η οποία ενώ συνάπτυνταν συμβάσεις με εργολάβους, οι ανάγκες καλύπτονταν με δανεικό προσωπικό ή αυτοαπασχολούμενους με μπλοκάκια. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου να έχει καταργηθεί ποτέ η σχολή. Και αν λέτε ότι μπορεί οι εκπαιδευτές να ήταν με συμβάσεις έργου, προφανώς και οι εκπαιδευτές. Γιατί ο καθηγητής πανεπιστημίου που θα έρθει, δεν θα έρθει ως υπάλληλος της σχολής του ΟΣΕ. Θα έρθει απλά ένας εκπαιδευτής για να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες. Και αντί να λαμβάνουν έτοιμο προσωπικό εκπαιδευμένο, λάμβανε προσωπικό με μπλοκάκι. Δεν έχω εικόνα για κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ωραία. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας, ποιες καινοτόμες τεχνολογίες ή συστήματα εφαρμόσατε για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου? Δεν υπάρχει κανείς που να εφαρμόζει από μόνος του καινοτόμες διαδικασίες. Ο σιδηρόδρομος υπακούει σε πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Και σταδιακά οφείλεις να εγκαθιστάς, κυρίως στις κεντρικές γραμμές, επιπλέον συστήματα που δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα ως χώρα, υπάρχουν και σταδιακά εγκαθίστανται στις γραμμές. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς αντιμετωπίσατε προηγούμενες κρίσεις ή ατυχήματα στους σιδηροδρόμους? Ναι. Υπήρχε η άμεση κινητοποίηση, αντίστοιχο δεν υπήρχε για να περιγράψει κανείς. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι το αντίστοιχο του αδένδρου που δεν έχει καμία σχέση στην έκτασή του με αυτό, που ήταν και πολύ πιο σαφή οι καταστάσεις με ένα σειρμό ο οποίος μπήκε με 140 χιλιόμετρα μέσα σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό που έπρεπε να κυκλοφορεί με 50. Υπήρξαν λοιπόν διδάγματα από αυτές τις εμπειρίες που εφαρμόστηκαν για να βελτιωθεί η ασφάλεια? Νομίζω πως ναι, και αυτό ήταν εμφανές μετά στη διαδικασία της συζήτησης που ακολούθησε από όλους τους φορείς του σιδηροδρόμου, τους εμπειρογνώμονες και τους συνδικαλιστικούς φορείς, που ήταν βασικοί λόγοι που διαμορφώθηκε ο καινούριος Γενικός Κανονισμός Κίνησης. Ποια μέτρα εφαρμόσατε για να διασφαλίσετε τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στις διαδικασίες δημοπρασιών για τα σιδηροδρομικά έργα? Οι διαγωνισμοί στα σιδηροδρομικά έργα υπακούν σε ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες. Δεν κάνεις πατέντες. Εφαρμόζεις ό,τι προβλέπει ο εθνικός και ο κοινοτικός νόμος. Υπήρξαν περιπτώσεις αμφισβήτησης ή προβλημάτων σε αυτές τις διαδικασίες? Πάντα στους διαγωνισμούς είναι θέμα των υποψήφιων αναδόχων σε ποια διαδικασία θα μπουν. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες
ότι κάποια έργα προωθούνταν με βάση πολιτικά κριτήρια και όχι την πραγματική τους ορίμανση ή τη βιωσιμότητά τους. Ισχύουν αυτά? Δεν μπορώ να σας πω κάτι. Στη διάρκεια της θητείας μου δεν έχω να πω κάτι τέτοιο. Δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Θα σταθώ λίγο σε μία δήλωσή σας, όπου έχετε παραδεχθεί πως τα έργα ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου κουβαλούν πολλές αμαρτίες και υποστηρίξατε πως τα πολυετή προβλήματα οφείλονται κυρίως σε δύο λόγους. Πρώτον, προωθούνταν έργα με πολιτικά κριτήρια, δήλωσή σας είναι αυτή, και όχι με βάση την πραγματική ορίμανση ή τη βιωσιμότητά τους. Και δεύτερον, τα χρονοδιαγράμματα καθορίζονταν από το πότε αρχίζει και τελειώνει ένα ΕΣΠΑ και όχι από το επίπεδο προετοιμασίας του έργου. Μελέτες, απαλωτριώσεις κλπ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό σας ρώτησα πριν. Αλήθεια είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό. Και ξέρετε, σας ρώτησα λοιπόν πολλές φορές. Να σχολιάσετε ουσιαστικά την κατηγορία ότι κάποια έργα προωθούνταν με βάση πολιτικά κριτήρια και όχι την πραγματική τους ορίμανση. Το δεύτερο που είπατε είναι πολύ πιο σημαντικό. Τη δήλωσή σας διάβασα. Ναι, το δεύτερο που είπα, αν θέλετε να σας το πω έτσι. Ναι, εγώ θέλω να μου σχολιάσετε και το πρώτο, γιατί αναφέρατε και το πρώτο, αυτό που σας ρώτησα. Ότι κάποια έργα όντως προωθούνταν με βάση πολιτικά κριτήρια και όχι πολιτικό την πραγματική ορίμανση. Το κριτήριο σχετίζεται κυρίως με την περιοχή που προκυρήσει ένα έργο, όχι με το έργο αυτό καθεαυτό. Ναι, δηλαδή, πείτε μου, το πολιτικό κριτήριο ποιο ήταν και για ποιο λόγο να προωθηθεί ένα έργο το οποίο δεν έχει οριμάσει ουσιαστικά. Ξέρετε, τα έργα δεν είναι κατά ανάγκη προκήρυξη έργου εκτέλεσης, είναι και μελέτη. Άρα αξιολογείς με βάση, και γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό που συνεχίζεται και σήμερα εξ όσων γνωρίζω, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, φτιάχνει και ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, ούτως ώστε να έχεις προσδιορισμένους στόχους και να μην μπορείς να παρεκκλίνεις από αυτό και ο καθένας πολιτικός να παρεμβαίνει και να βάζει κάτι επιπλέον. Αυτό ακριβώς εννοούσα, ότι χρειάζεσαι λοιπόν μια συγκροτημένη διαδικασία που να υπακούει σε ένα σχεδιασμό που να μην μπορεί ο καθένας να παρεμβαίνει να κάνει κάτι έξτρα από αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ προτιμότερο να πεις ότι χρηματοδοτείς και ρίχνεις όλους τους διαθέσιμους μία χρονική περίοδο πόρους για την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου, παρά να πεις ότι πλατιάζεις και κάνεις και επιπλέον 15 μελέτες για καινούργιες διαδρομές. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Θεωρώ ότι υπεκφεύγετε τις απάντησή σας και θα έχετε τους λόγους σας. Πολύ σαφής η απάντησή μου. Δεν είναι σαφής η απάντησή σας. Σε ποιο βαθμό λοιπόν τα χρονοδιαγράμματα των σιδηροδρομικών έργων επηρεάστηκαν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τις περιόδους του ΕΣΠΑ, αντί να βασίζονται στο επίπεδο προετοιμασίας του έργου, και πώς αυτό επηρεάζει την τελική υλοποίηση και την ασφάλειά τους? Πάρα πολλές φορές και ειδικά την περίοδο των μνημονίων, ένα έργο επηρεάζεται με βάση το ΕΣΠΑ, γιατί όταν είσαι στη φάση της μετάβασης από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, του phasing από μια προγραμματική περίοδο σε μια άλλη, μπορεί να έχεις χρηματοδοτικό κενό, πράγμα που να σου δημιουργεί καθυστέρηση στην εξέλιξη ενός έργου. Ταυτόχρονα, νομίζω το είπα και πριν, ότι η επιρροή στο χρονοδιάγραμμα είναι κυρίως επιρροή που χειρίζεται στη βάση προκήρυξης ενός έργου, στις προδιαγραφές του και στις μελέτες του και στο χρόνο υλοποίησης, να σας το πω έτσι, της διαγωνιστικής διαδικασίας. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί ένα έργο να το ξεκινήσεις με χρονοδιάγραμμα ότι θα εφαρμοστεί στους 6 μήνες θα έχεις ανάδοχο και αυτό να γίνει 3,5 χρόνια. Εκεί διακινδυνεύεις και τη χρηματοδοτική ένταξη του συγκεκριμένου έργου. Γιατί να πάει ένα έργο από τους 6 μήνες στα 3,5 χρόνια? Λογικά υπάρχουν κάποια προβλήματα που εμφανίστηκαν για να πάει από τους 6 μήνες σε 3,5 χρόνια. Υπάρχουν και διαδικασίες που δεν σχετίζονται με αυτή καθεαυτή τη διαδικασία. Σχετίζονται με τις διαμάχες που μπορεί να έχουν και τις προσφυγές στην ελληνική δικαιοσύνη που κάνουν υποψήφια ανάδοχοι. Υποψήφια ανάδοχοι και λοιπές κοινοπραξίες, να φανταστώ. Υποψήφια ανάδοχοι είναι. Υποψήφια ανάδοχοι, όπως μαζί. Okay. Άρα λοιπόν, γιατί να μην κηρυχθούν έκτοτε αυτοί οι ανάδοχοι, αφού καθυστερούν το έργο και θέτουν σε κίνδυνο και τη χρηματοδότηση? Για διαγωνισμό μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει ανάδοχος, υποψήφια ανάδοχοι. Υποψήφια ανάδοχοι. Εγώ σας λέω ότι ένα έργο πάει από το εξάμηνο στα 3,5 χρόνια. Ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Δεν μίλησα, να το ξαναπώ, εγώ μιλούσα για τη διαγωνιστική διαδικασία. Εγώ σας ρώτησα για ένα έργο που έχει ξεκινήσει. Εκεί είναι και το κενό. Θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Εσείς μου λέγατε για διαγωνισμό. Εγώ σας μίλησα για έργο που έχει ξεκινήσει. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορούν να καθυστερήσουν ένα έργο. Θέλετε εξαρτάται να από το έργο. Όχι, εξαρτάται από το έργο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο τώρα.
κάποιους παράγοντες που θα μπορούσαν σε ένα έργο να το θέσουν σε καθυστέρηση. Η ανεπάρκεια των προδιαγραφών με βάση τις οποίες προκηρύχθηκε. Και που το καθιστούν μη εφαρμοστέο. Και ποιος φέρει την ευθύνη εκεί πέρα? Αυτός που συνέταξε τις μελέτες και τις προδιαγραφές. Μάλιστα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης εδώ στην Επιτροπή μας δήλωσε ότι το 2013 που είχε παραλάβει το Υπουργείο ξανά, όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν κατεστραμμένο, βανδαλισμένο. Εσείς σε τι κατάσταση το παραλάβατε? Υπήρχαν πολλά σημεία. Νομίζω αναφέρθηκα και πριν. Τα έχω ήδη αναφέρει. Αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν στην ηλεκτροκίνηση, στην οπτική Ίνα, κυρίως στο κομμάτι του Αθήνα Κιάτο. Αναφέρθηκα εκτενώς πριν. Αφορούσαν βανδαλισμούς κυρίως? Αφορούσαν κλοπές υλικού. Βανδαλισμού, δολιοφθορά. Ακριβώς. Ουσιαστικά. Θα μπορούσε να γίνει υπογειοποίηση αυτών των καλωδίων? Άκουσα πριν αναφέρατε και για τα Σεπόλια, για τους Αθμολαρίσεις. Μα πολλά από αυτά τα καλώδια ήταν μέσα στη γη, ξέρετε. Ήτανε μέσα στη γη. Η οπτική Ίνα δεν ήταν υπέργεια. Ήτανε μέσα εγκυβωτισμένη. Εγκυβωτισμένη ή μέσα στη γη? Όμως, το εγκυβωτισμένη το ξέρουμε. Το έχουν πει και άλλοι μάρτυρες. Και ο κύριος Ρέπας το είπε αυτό. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο το εγκυβωτισμένη πώς ακριβώς είναι? Δηλαδή είναι σε ένα κουτί πλαστικό? Στο πλάι της γραμμής πλαστικό, υπάρχει μέσα στο χώμα ένα τσιμεντένιο κυβότιο, να το πω έτσι, ως τετραγωνισμένος σωλήνας μέσα από το οποίο περνάνε τα καλώδια και τα υλικά. Υπάρχει λόγος που το ρωτάω αυτό, γιατί έχουν περάσει και άλλοι μάρτυρες από εδώ και έχουν πει ότι δεν ήταν τσιμεντωμένο κυβότιο ουσιαστικά και μέσα στο χώμα. Γι' αυτό τα ρωτάω. Λοιπόν, αναφέρατε πριν επίσης και το γενικό κανονισμό κίνησης κυκλοφορίας, πώς θέλετε να το πούμε, κίνησης. Ένας γενικός κανονισμός κίνησης, χωρίς συστήματα ασφαλείας, και ο οποίος δεν τηρείται, τι σημασία έχει η ύπαρξή του γενικότερα? Είναι βασικός. Είναι βασικός, ο οποίος όμως δεν τηρείται. Αυτό, εγώ τι πρέπει να πω γι' αυτό? Την άποψή σας. Κακώς δεν τηρείται. Κακώς δεν τηρείται. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν, γιατί έχουν ακουστεί όλα αυτά εδώ πέρα και από τις ερωτήσεις που έχω παραλείψει να κάνω και σας έχουν κάνει οι υπόλοιποι συνάδελφοι, προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο λοιπόν επενδύει όλη η ανθρωπότητα εκατομμύρια για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, είτε είναι τα ETCS, είτε είναι, να σας πω, για την ανάταξη των σιδηροδρομικών έργων. Αντί λοιπόν απλώς να κάνει copy-paste το Γενικό Κανονισμό Κίνησης του 2019, για ποιο λόγο να επενδύει η ανθρωπότητα εκατομμύρια? Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί σταδιακά προφανώς και κάθε τι που προσθέτεις δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες ασφαλείας και κυρίως επειδή μιλάμε για εμπορικό μέσο. Νομίζω είναι σαφές και από προηγούμενους μάρτυρες, κάθε τι που προσθέτεις αυξάνει τη χωρητικότητα του δικτύου, που σημαίνει περισσότερα δρομολόγια, περισσότερη εμπορική κίνηση. Τα οποία δεν τηρούνται και δεν λειτουργούν. Νομίζω ήμουν πολύ σαφής αυτό που είπα. Το ξέρω. Διαπίστωση είναι. Μας αναφέρατε πριν ότι εγκαταστάθηκε, και είναι και η τελευταία μου ερώτηση, εγκαταστάθηκε εξοπλισμός ETCS στα τρένα. Το ETCS on board, ναι. On board. Προέβλεπε 120 τρένα, αν δεν κάνω λάθος, μας είπατε. Όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Απλά δεν υπήρχαν αντίστοιχοι σειρμοί το 18 και εγκαταστάθηκαν σε 88. Σε 88. Από αυτά τα 88 έχει αποσυρθεί κάποιος σειρμός? Δεν μπορώ να το ξέρω. Εάν αποσυρώταν κάποιος σειρμός με τον εξοπλισμό πάνω, εγκατεστημένο, αυτός ο εξοπλισμός αφαιρούταν στο τέλος? Δεν μπορώ να σας το πω. Ποιανού αρμοδιότητα είναι αυτό? Αυτό είναι αρμοδιότητα του λειτουργού της κίνησης και της γεωσέως ιδιοκτήτης των σειρμών. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Αυτός που νοικιάζει το σειρμό και η ΓΕΟΣΕ που είναι ιδιοκτήτης. Αυτό θέλω την απάντηση για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Γιατί θέλω από εσάς την απάντηση, δεν θέλω να το πω είναι εγώ. Είναι σαφής. Η αρμοδιότητα είναι στον ενοικιαστή, να πω έτσι, του σειρμού που είναι η Hellenic Train ή στον ιδιοκτήτη που είναι η ΓΕΟΣΕ. Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα έχουμε τον κύριο Φωτίλα και τον κύριο Πέτσα, ολοκληρώνουμε. Και σιγά σιγά να προσέλθουν και οι κοινοβουλευτικές ομάδες για να συζητήσουν μια σειρά από διαδικαστικά θέματα. Ο κύριος Φωτίλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτης, χρόνια πολλά για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος, νομίζω έχετε απαντήσει τα περισσότερα. Ένα θέμα είναι, όπως αναφέρεται και στο πόρισμα της ΡΑΣ, δηλαδή,
οι τυχόν ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με την επάρκεια, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή είτε με την κατάρτιση, είτε με την εμπειρία των σταθμαρχών, δηλαδή ότι ο εσωτερικός κανονισμός λέει ότι πρέπει κανονικά να υπάρχει ένα διάστημα εμπειρίας προτού να μπουν σε ένα σταθμό που είναι σοβαρός, μεγάλος. Εδώ λοιπόν μπορεί όντως να υπάρχει κάποια παράληψη, κάποιο αυτό. Όμως, για να το πούμε και να ξεκαθαριστεί, αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εκεί, όλοι οι εμπλεκόμενοι, αν η εταιρεία, εάν ο ρυθμιστής, αν οι μηχανοδηγοί, εάν οι σταθμάρχες, αν όλοι οι εμπλεκόμενοι κάναν τη δουλειά τους σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως λένε στο χωριό μου, by the book, θα είχαμε ατύχημα, θα ήμασταν εδώ να μιλάγαμε σήμερα. Ένα ναι ή ένα όχι. Νομίζω το είπα από την αρχή. Όχι. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι εφαρμόζονται τον γενικό κανονισμό, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχει λόγος και δεν είναι και σωστό να προσπαθούμε να αιτιάσουμε το ατύχημα με τη σύμβαση αποκλειστικά και μόνο. Δεν είναι λάθος αυτό? Δεν μπαίνω στα χωράφια τα... Δεν θέλω να μου πει... Μία σύμβαση από μόνη της δεν διασφαλίζει το σύνδεσμο. Όμως μιας και τώρα είναι και της μόδας οι δικλείδες ασφαλείας, πείτε μου κάτι. Εκεί στη Λάρισα, στο σταθμό, υπήρχε ένα μηχάνημα. Μην τσακωθούμε πώς θα το ονομάσουμε, αν θα το ονομάσουμε τοπική τηλεδιοίκηση, αν θα το ονομάσουμε πίνακα ελέγχου. Δεν έχει σημασία πώς θα το ονομάσουμε. Εγώ θέλω να καταλάβω τι ακριβώς έκανε και τι δυνατότητες έδινε στο σταθμάρχη αυτό το μηχάνημα. Αν έχω καταλάβει σωστά, και είναι αξιολογική εντελώς η κρίση που κάνω τώρα, γιατί δεν έχω εικόνα του μηχανήματος, έλεγε τις αλλαγές σε ένα φάσμα εντός του σταθμού και σε ένα δηλαδή, έμπρος, λίγο πριν, λίγο μετά. Και οι απλοί πολίτες που μας παρακολουθούν, έδινε τη δυνατότητα στον σταθμάρχη να χαράξει ηλεκτρονικά τη χάραξη του τρένου, αντί για και να με το χέρι, τις αλλαγές. Και να βλέπει για ένα διάστημα, ένα μικρό διάστημα, πού ακριβώς βρίσκεται το τρένο. Δηλαδή, αν είχε κάνει ηλεκτρονικά τη χάραξη, δεν θα είχε μπει στη λάθος ράγα. Και δεν είχε γίνει με το χέρι. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι, αφού έγινε το λάθος με το χέρι, αν έβλεπε το μηχάνημα για 2, 3, 5 λεπτά, δεν ξέρω, όσο του δίνει τη δυνατότητα το μηχάνημα, θα έβλεπε ότι είναι στη λάθος γραμμή. Δεν μπορώ να ξέρω τι. Αυτό δεν σημαίνει αυτό το μηχάνημα. Σίγουρα. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν, από πότε υπάρχει στη Λάρισα και λειτουργεί? Υπάρχει. Από τον Νοέμβριο του 22, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να σας το πω συγκεκριμένα, γιατί δεν είναι. Δεν υπήρχε όταν εσείς ήσασταν στο γενικό. Υπήρχε το κομμάτι της ζάχαρης. Αυτό ήταν άλλο. Αυτό καταστράφηκε με την. Ήδη νομίζω από το 2015 είχε υποβαθμιστεί όλο το κομμάτι λίγο τη τηλεδιοίκηση, εκείνο το κομμάτι όλο. Αλλά το 2019 καταστράφηκε ολοσχερός ούτως ή άλλως από την πυρκαγιά. Αλλά από το Νοέμβριο του 2022. Λειτουργούσε ο τοπικός πίνακας. Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω. Δεν το ξέρετε. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Πραγματικά, όντως, είναι λίγο, σε όλους μας δημιουργεί έτσι μια εντύπωση αυτή η κατάργηση του προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας. Είπατε ότι επί της ουσίας τα καθήκοντά του πέρασαν στο συνοδό. Γιατί όμως, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί να γίνει αυτή η αλλαγή? Ήταν κάτι που το επέβαλαν, ας πούμε, κάποιοι ευρωπαϊκοί κανόνες? Ήταν ή δεν... μπορώ να σκεφτώ ότι υπήρχαν πιέσεις από τους μηχανοδηγούς να μπει δεύτερος μηχανοδηγός? Υπήρχε η σύμφωνη γνώμη όλων των συνδικαλιστικών φορέων στις αλλαγές που γίνανε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν θέμα συνδικαλιστικής απόφασης δηλαδή? Όχι, όλοι οι φορείς συμμετείχαν. Μισό λεπτό τώρα. Άμα μου λέτε όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς, δεν πάμε με πρώτο κομμάτι το ποιο είναι το καλύτερο, πάμε τι θέλουμε. Όχι. Συνδικαλιστές. Όχι, όχι, όχι. Δεν πάμε σε αυτό όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Υπήρχε κοινή αντίληψη όλων των συμμετεχόντων που σας είπα, ήταν οι φορείς του σιδηροδρόμου, οι συνδικαλιστικοί φορείς και οι εμπειρογνώμονες, ότι αυτό διασφαλίζει τις ίδιες διαδικασίες όσον αφορά το κομμάτι της απλής μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Ότι δίνει την ίδια δηλαδή ασφάλεια που έδινε, και αν δίνει την ίδια, αν μου λέγατε ότι δίνει περισσότερη, θα έλεγα πάει στο καλό. Αλλά όταν μου λέτε ότι δίνει την ίδια ασφάλεια, γιατί να αλλάξουμε κάτι για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα? Γι' αυτό ξαναπάω. Μήπως οι μηχανοδηγοί ασκούσαν πιέσεις
να είναι περισσότεροι και να έχουν περισσότερη δουλειά. Σε σχέση με το μηχανοδηγό, δίνει προφανώς περισσότερη ασφάλεια. Mm. Και ξέρετε, δεν ισχύει αυτό που λέτε και θα σας πω γιατί. Επειδή είναι μια ειδικότητα ο μηχανοδηγός που δεν υπάρχει σε ευρεία κυκλοφορία, να το πω έτσι, γενικώς στην ευρωπαϊκή αγορά και απαιτεί, δηλαδή δεν ήταν να πεις ότι μπορούμε να το κάνουμε εύκολα αυτό, και αυτό βοηθάει, αν θέλετε, στο να βρούμε και καινούργιους μηχανοδηγούς. Είναι πρόσθετη ασφάλεια όμως. Ο δεύτερος εφεδρικός μηχανοδηγός. Μάλιστα. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλη. Ο κύριος Πέτσας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, κύριε Μάρτης, και από μένα. Δύο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Καταρχάς, όταν έγινε το τραγικό δυστύχημα στο Άδενδρο το 2017, ήσασταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Θέση του Γενικού Γραμματέα, ναι. Ωραία. Είπατε πριν τις ερωτήσεις πολλών συναδέλφων, του κ. Τσαβδαρίδη, του κ. Κογκάλη, της κ. Πέρκα, της κ. Καραγεροπούλου, του κ. Φωτήλα τώρα, και το συμπυκνώνω ότι αν δεν υπήρχε παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, δεν θα γινόταν τέτοιο δυστύχημα σε διπλή γραμμή κυκλοφορίας. Ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι μιλάτε για αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με το συγκοινωνιακό έργο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν στη θέση τη δική σας, σαν Γενικός Γραμματέας εκείνη τη στιγμή, είχε κάποια ευθύνη για την παραβίαση ενός τέτοιου Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας? Δεν σχετίζεται με την κυκλοφορία ο Γενικός Γραμματέας. Ευχαριστώ. Και μία ακόμη ερώτηση. Όσον αφορά το τίμημα της πώλησης Τρένοσε, άκουσα ότι απαντήσατε στην ερώτηση της κυρίας Πέρκα. Και είχατε ρωτηθεί και από τον κύριο Τσαβδαρίδη για τα 45 εκατομμύρια ευρώ της πώλησης ότι υπήρχε ένα παράπλευρο όφελος για το κρατικό προϋπολογισμό. Αντιλαμβάνομαι λόγω της μη αναζήτησης των κρατικών ενισχύσεων, της επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, αλλά αν κατάλαβα καλά, αυτή η απειλή για τα δημόσια οικονομικά υπήρχε από το 2010-2011. Δεν ήταν καινούργια το 2017, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν άνοιξε το 2017, ξεκίνησε από το πρώτο μνημόνιο. Ωραία. Τότε πώς θα θέλατε να σχολιάσετε τη δήλωση του κυρίου Σταθάκη, του τότε υπεύθυνου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος για να δω λίγο ακριβώς, μάλλον τον Ιούλιο, 15 του 2013, όταν μιλούσε για την προκλητική χαμηλή τιμή των 300 εκατομμυρίων ευρώ για τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση. Κάτι λοιπόν που ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ χαρακτηριζόταν ως προκλητικά χαμηλό, με την ίδια απέτηση για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, πουλήθηκε μετά για 45 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να ρωτάτε εμένα γι' αυτό όμως. Αυτό που έκανε τη δήλωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ οι εισηγητές των κομμάτων να έρθουν για να ξεκινήσουμε μια σειρά διαδικαστικών. Κύριε Μάρτυρα, θα σας καλέσουν από τη γραμματεία για να υπογράψετε την κατάθεσή σας. Μπορείτε να αποχωρήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Να είστε καλά. Και πάλι. Παρακαλώ οι εισηγητές των κομμάτων να εισέλθουν στην αίθουσα. Να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Δουδονής, αν είναι εύκολο να ενημερωθεί από τη γραμματεία για να εισέλθει. Βλέπω την κυρία Πέρκα. Να ενημερώσω πριν έρθουν όλοι ότι έχουμε τρεις αναπληρώσεις. Τον κύριο Στυλιανίδη αναπληρώνει ο κύριος Στήλιος, τον κύριο Κούβελα αναπληρώνει ο κύριος Βεσιρόπουλος και τον κύριο Παπά Θεοφάνη αναπληρώνει η κυρία Οικονόμου. Να εισέλθουν, παρακαλώ, οι εισηγητές να ξεκινήσουμε, αλλιώς σε ένα λεπτό ξεκινάω τη διαδικασία. Θα ήθελα όμως να ενημερωθούν. Ήδη οι συνάδελφοι είναι αρκετή ώρα εδώ. Ωραία, τώρα... Λοιπόν, ο επόμενος μάρτυρας, όπως τον έχουμε ορίσει, είναι ο κύριος Χρήστος Διονέλης, πρώην Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΕργοΣΕ. Ο κύριος Διονέλης εξουσιοδότησε, όπως μας έχει έρθει εδώ ένα σχετικό έγγραφο, προφανώς θα διανεμηθεί, τον δικηγόρο του. Έχουμε κάποιο μικρόφωνο ανοιχτό. Κύριο Φουσκαρίνη Γεώργιο, να μας στείλει υπόμνημα.
Λοιπόν, έχω εδώ το σχετικό υπόμνημα, το οποίο θα διανεμηθεί, δεν ξέρω αν έχει σταλεί ήδη με email. Ωραία, παρακαλώ να διανεμηθεί σε όλους. Θέλω τις τοποθετήσεις σας σύντομα, παρακαλώ, των εισηγητών, αναφορικά με αυτό. Κύριε Τσαυδαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω τη δήλωση που είχα κάνει όταν ξανατέθηκε το ίδιο ζήτημα, ότι στις εξεταστικές επιτροπές εφαρμόζονται μεταξύ άλλων σύμφωνα με το άρθρο 145 του κανονισμού της Βουλής, η διατάξη του κώδικα ποινικής δικονομίας, όπου κυρίαρχο ρόλο έχει ο σεβασμός των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 104 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ο ύποπτος έχει το δικαίωμα της σιωπής και σύμφωνα με το 106 το δικαίωμα εγγράφου υπομνήματος. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 273, παράγραφος 2 του κώδικα ποινικής δικονομίας, ο κατηγορούμενος έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα σιωπής και εγγράφου υπομνήματος. Τα δικαιώματα αυτά έχουν γίνει αποδεκτά σε όλες τις προηγούμενες εξεταστικές και ειδικές προανακριτικές επιτροπές, όπου στους ελεγχόμενους που το επιθυμούσαν, το τονίζω αυτό, που το επιθυμούσαν, γιατί ο προηγούμενος μάρτυρας και αυτός έχει καταστεί κατηγορούμενος, αλλά επέλεξε να έρθει και να απαντήσει σε ερωτήσεις και να δηλώσει ότι δεν θα απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις για τις οποίες κατηγορείται, φέρεται ως κατηγορούμενος. Όπου όμως άλλοι επιθυμούν να τους δοθεί η δυνατότητα της υποβολής υπομνήματος, σε όλες τις προηγούμενες εξεταστικές αυτή η δυνατότητα τους δόθηκε. Άρα πιστεύω ότι αυτό που ίσχυσε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές προφανώς ισχύει και στη δική μας επιτροπή. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην προανακριτική για τον Νίκο Παπά ο κύριος Παπάς είχε έρθει και είχε καταθέσει υπόμνημα. Στην εξεταστική για τις υποκλοπές επίσης υπήρξε η άσκηση τέτοιου δικαιώματος και στην εξεταστική για το Βατοπέδι και αλλού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να καταθέσει το υπόμνημά του, αφού αυτό έχει επιλέξει ο ίδιος να κάνει σε σχέση με την κλίση που του έχουμε δώσει. Σαφές. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όταν λάβαμε τις επιστολές των δύο συγκεκριμένων, του κυρίου Βούρδα και του κυρίου Διονέλη, ακριβώς. Τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι υπουδενή δεν υπάρχει υποχρέωση, μάλλον δεν δύναται να υπάρχει άρνηση στην υποχρέωση για την μαρτυρία. Αν υπήρχε άρνηση, αν ήταν εξαιρεταίοι μάρτυρες, το ορίζει ξεκάθαρα το άρθρο 210, το οποίο λέει συγκεκριμένα ότι εάν είναι εξαιρεταίοι μάρτυρες, συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση για μαρτυρία, εάν είχαν ασκήσει εισαγγελικά ή προανακριτικά καθήκοντα ή ήταν γραμματείς στην ανάκριση ή αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, προσέξτε εδώ, και ως μέχρι ως ότου καταστεί αμετάκλητα η διαδικασία. Εν προκειμένου, για τους δύο μάρτυρες αυτούς δεν συνέτρεχε η αυτή η διαδικασία. Ο ένας, αυτός που μόλις εξετάσαμε, πράγματι έπραξε το ορθό, ήρθε και απήντησε σε όσα νόμιζε ο ίδιος και δεν απήντησε ασκώντας το απόλυτο δικαίωμα. Βέβαια, από την κατάθεσή του, και έχουμε αυτό το δικαίωμα να σχολιάζουμε πάντα την κατάθεση ενός μάρτυρα, προκύπτει ότι χρησιμοποίησε ξεκάθαρα επιχειρήματα κατηγορουμένου, ξεκάθαρα επιχειρήματα ανθρώπου τον οποίον δεν τον βολεύει η θεωρία ότι εκτός από το ανθρώπινο λάθος δεν λειτουργήσαν και τα συστήματα ασφαλείας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, στον κύριο Διονέλη. Ο κύριος Διονέλης, παρόλο δεν θα προτείνουμε να εφαρμοστεί ο κώδικας ποινικής δικονομίας, για ποιο λόγο, διότι εικάζουμε ότι θα αναπτύξει την ίδια επιχειρηματολογία, ότι για όλα αυτά ο ανθρώπινος παράγοντας και μόνο είναι λογικό για κάποιον ο οποίος κατηγορείται, έστω και για μια άλλη υπόθεση, να υποστηρίζει αυτά που νομίζει ότι θα προστατεύσουν τον εαυτό του. Γι' αυτό και εμείς αυτή την κατάθεση δεν τη θεωρούμε κρίσιμη για την ανάδειξη της αλήθειας. Από πουθενά όμως, στον κώδικα ποινικής δικονομίας, δεν προκύπτει η δυνατότητα μάρτυρα, αυτό το λέω έτσι για τα πρακτικά, να καταθέτει υπόμνημα. Χρησιμοποιεί τη λέξη ο κώδικας εξέταση. Η εξέταση είναι πάντα διαζώσεις.
η λέξη ο μάρτυρας εξετάζεται, οι μάρτυρες εξετάζονται, μετά την εξέταση γίνεται αυτό. Θα δείτε ότι ο κώδικας επαναλαμβάνει τη λέξη εξέταση. Η δια υπομνήματος δεν θεωρείται εξέταση. Εν πάση περιπτώσει όμως δεν θα προτείνουμε να εφαρμοστεί ο κώδικας ποινικής οικονομίας, ο οποίος προβλέπει σε αυτή την περίπτωση την βίαιη προσαγωγή. Και δεν θα προτείνουμε, διότι πιστεύουμε ότι η κατάθεσή του θα είναι μια κατάθεση, ναι μεν μαρτυρική, αλλά τύπης μαρτυρική. Και ο ίδιος είπε πριν και ο ίδιος θα έλεγε ότι πιθανότατα για λόγους σιωπής κάποια πράγματα εκτός που να τα αποκρύπτει και κάποια να μην τον συμφέρει, γιατί είναι σε άλλη υπόθεση κατηγορούμενος. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι πράγματι από την κατάθεση του κυρίου Βούρδα προέκυψε ότι η ιδιότητά του ως κατηγορουμένου επηρέαζε όσα μας δήλωσε. Η αιμονή στον ανθρώπινο παράγοντα ανεξαρτήτως της υπάρξεως συστημάτων ασφαλείας είναι απολύτως ενδεικτική του ότι μίλαγε υπό το πρίσμα της ιδιότητάς του ως κατηγορουμένου. Παρά τα αυτά, και πάντα με τη λογική της μη αυτοενοχοποίησης, εν τέλει προσήλθε και είπε όσα είπε. Νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να ζητηθεί από τον κύριο Διονέλη. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας, νομίζω ότι συνιστά και περιφρόνηση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου το να μην προσέλθει κάποιος. Άρα νομίζω ότι πρέπει να πράξουμε τα δέοντα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καραθανασόπουλος. Είχαμε τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και όταν προέκυψε το θέμα με τους δύο, με τον κύριο Βούρδα και τον κύριο Διονέλη, η γνώμη μας παραμένει ίδια, κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να έρθουν να εξεταστούν. Ο κύριος Βούρδας ήρθε, εξετάστηκε. Είπε αυτά που είπε, κρίνεται βεβαίως και το κατά πόσο απόφυγε να απαντήσει, προσπάθησε να οροποιήσει, να στρέψει αλλού τις ευθύνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιμείνουμε και για τον κύριο Διονέλη. Τώρα δεν ξέρω, δεν είμαστε υπέρ των καταναγκαστικών μέτρων, με τη βία δηλαδή να τον προσάγουμε. Να κάνουμε πάλι μια, με βάση και την εμπειρία που έχουμε από τον κύριο Βούρδα, να τον καλέσει πάλι η Επιτροπή μας, παρά ότι μας έδωσε το υπόμνημα, η επευκαιρία και του υπομνήματος να του θέσουμε διευκρινιστικές ενδεχόμενες ερωτήσεις στο υπόμνημα. Δεν το έχουμε δει ακόμη το υπόμνημα, αλλά και με βάση αυτή τη δικαιολογία θα μπορούσε να τον ξανακαλέσουμε πάλι στην Επιτροπή μας. Σαφές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδάκης από την Ελληνική Λύση. Σύμφωνα με το άρθρο 145 του κανονισμού της Βουλής, εφαρμόζεται ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν αναφέρει πουθενά κατάθεση υπομνήματος στην περίπτωση του μάρτυρα. Αυτό που είπε ο συγγητής της Νέας Δημοκρατίας έχει να κάνει με την προδικασία όταν είσαι ύποπτος τέλεσης αδικήματος και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, όπου μπορείς να πάει να καταθέσεις έγγραφες εξηγήσεις σου, το απολογητικό, χωρίς φυσική παρουσία, με μια αξιοδότηση σε ένα δικηγόρο. Από εκεί και πέρα, εδώ δεν μιλάμε για ύποπτο. Δεν είναι κανένας ύποπτος από αυτούς που έρχονται και καταθέτουν. Μιλάμε για μαρτυρικές καταθέσεις. Άρα, εφόσον μιλάμε για μαρτυρικές καταθέσεις και εφόσον θέλουμε να εφαρμόσουμε και πρέπει να εφαρμόσουμε, οφείλουμε να εφαρμόσουμε τα νόμιμα ήτη, τον κανονισμό της Βουλής και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, υποχρεούται να έχει φυσική παρουσία ο μάρτης. Δεν υποκαθίσταται με κανένα υπόμνημα, φανταστείτε να γίνονται δικαστήρια ή ανακρίσεις και να έρχεται ο μάρτυρας και να καταθέτει ένα υπόμνημα και να φεύγει. Η ένορκη εξέταση του ιωδήποτε έχει μεγάλη σημασία για να βγάλει τα συμπεράσματά της η Επιτροπή, να υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων όλων ημών, έτσι ώστε να έχουμε ένα ασφαλή συμπέρασμα για τα λεχθέντα. Σε ένα έγγραφο να μου δώσει μια κατάθεση και να μου πει την ιστορία του, δεν μου λέει τίποτα. Άρα δεν είναι το τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε, είναι το τι πρέπει να εφαρμόσουμε και ο νόμος μας δίνει τις κατευθυντήρες οδηγίες. Άρα φρονώ ότι πρέπει, έχοντας εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα, να τον καλέσουμε να έρθει να καταθέσει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε τοποθετηθεί και πριν, την προηγούμενη φορά. Θεωρούμε ότι στην Εξεταστική Επιτροπή έχουμε μάρτυρες οι οποίοι, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τον κανονισμό, εξετάζονται. Άρα θα πρέπει να είναι εδώ με τη φυσική τους παρουσία. Δεν είναι ύποπτη τέλεσης κάποιου αδικήματος για να καταθέσουν υπόμνημα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής και να καταθέσουν.
Κατά την άποψή μας, αυτό θα πρέπει να γίνει και με τον κύριο Διονύλη, θα πρέπει να κληθεί να καταθέσει. Όπως απεδείχθηκε από την εξέταση του κύριου Βούρδα, μπορούμε κάλλιστα να εξετάσουμε για άλλα ζητήματα και να αποφύγουμε την αυτοεχονοποίηση του μάρτυρα, αποφεύγοντας να τον ρωτήσουμε κάποια σημεία που σχετίζονται με την 717, με την ποινική δίωξη, και μπορούμε κάλλιστα να ρωτήσουμε κάποια άλλα ζητήματα. Επομένως, λοιπόν, θεωρούμε πως θα πρέπει να προσέλθει ο κύριος Διονύλης εδώ, να κληθεί από την Επιτροπή μας και να καταθέσει. Και κατά την άποψή μου, αυτή η στάση του είναι και απαξίωση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Πέργα, παρακαλώ. Πιστεύω και εγώ ότι είναι καλό να επανέλθουμε με κλίση του μάρτυρα. Όπως ακριβώς ήρθε ο κύριος Βούρδας, αποφεύγοντας να απαντήσει σε αυτά που ακουμπούν στην 717, νομίζω ότι πρέπει να έρθει. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Οικονομόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, φαντάζεστε όποιος μάρτυρας δεν θέλει να έρχεται να μας στέλνει ένα υπόμνημα και να απαξιώνει τις εξεταστικές του Κοινοβουλίου? Δεν μιλάω εδώ για το συγκεκριμένο, μιλάω γενικότερα. Αν αχθούμε σε τέτοια απόφαση, φοβάμαι ότι θα ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου. Φρονώ ότι πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Δεν έχω δει καν το υπόμνημα, να δω πόσο ουσιώδης είναι και αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται. Είναι θέμα αρχής. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονομόπουλε. Κυρία Καραγεωργοπούλου. Εντάξει, είναι σαφές ότι υπάρχει μια παρότρινση από τον εισηγητή της πλειοψηφίας να καταλήγουμε σε υπομνήματα μαρτύρων που για κάποιο λόγο δεν εξυπηρετεί την πλειοψηφία, κατά το πιθανότερο να έρχονται στην Επιτροπή, αλλά σαφώς χρειάζεται να έρθουν. Σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωμα της σιωπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φλώρος, για να ολοκληρώσουμε τις τοποθετήσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θεωρώ ότι πρέπει να κληθεί ο κύριος Διονέλης, όπως ήρθε σήμερα ο κύριος Βούρδας. Μπορούμε να μην κάνουμε ερωτήσεις για την 717 όπως και έγινε. Θεωρώ τη στάση του κυρίου Διονέλη απαξιωτική προς την Επιτροπή, αλλά και στο αποτέλεσμα της τραγωδίας των Τεμπών που ήταν οι 57 νεκροί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να υπάρχει ομοφωνία. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προσαγωγή του μάρτυρα, εκτός αν δια των εισηγητών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της Επιτροπής δεχθούμε το υπόμνημα. Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Παρακαλώ, κύριε Κόκαλη. Εμείς δεν παρακαλώ. Έχουμε πρόβλημα. Σας είπα τι ισχύει. Και να πω λίγο ότι ο δόλος έχει σχέση, έχουν σχέση οι αποφάσεις προηγούμενων εξεταστικών. Καμία σχέση. Γιατί από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι εφαρμόζεται ο κώδικας ποινικής οικονομίας, οι εξεταστικές επιτροπές δεν παράγουν νομολογία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Άρα, ως επιχείρημα, γιατί έγινε πριν 5 χρόνια, 6, κάτι αντίστοιχο, ουδόλος είχε υποχρέωση και έχει υποχρέωση να ασκήσει το δικαίωμά του όπως ο προηγούμενος ο μάρτυρας. Εμείς τι είπαμε? Επειδή είναι ήδη κατηγορούμενος ο κύριος Διομήδης, ο κύριος Διονέλης πιθανότατα θα αντιμετωπίσει και τις ερωτήσεις μας ως κατηγορούμενος και πιθανότατα για συμφέρον του να μην απαντά, να μην τον συμφέρει, πιθανόν ότι η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας οδήγησε και η έλλειψη μάλλον, έτσι να είμαι ακριβής, οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα. Από εκεί και πέρα όμως, εάν το κρίνει η Επιτροπή να έρθει, να έρθει. Καθαρό. Κύριε Τσαβδαρίδη, θέλει κάτι ο κύριος Καραγκούνης, ζητώ συγγνώμη κύριε Τσαβδαρίδη, για να τοποθετηθείτε ολόκληρο συνολικά. Παρακαλώ, αλλά σύντομα κύριε Καραγκούνη. Ναι, ναι. Δεν θέλω να πω περισσότερο, ούτως ή άλλως θα τοποθετηθεί και ο εισηγητής μας. Από τη στιγμή που έχει γίνει νόμη κλήτευση κατά το 2013, μπορούμε σύμφωνα με το 231 κώδικα ποινικής δικονομίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, να προσέλθει ο μάρτυρας και να καταθέσει. Βεβαίως το τι θα πει, ούτως ή άλλως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θα το κάνει σύμφωνα με τα συμφέροντα ως κατηγορούμενος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, νομίζω να ακούσουμε και τον εισηγητή μας το τι μπορεί να γίνει. Ούτως ή άλλως την οικονομική δυνατότητα την έχουμε, έτσι, ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ κύριε Καραγκούνη και να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Τσαβδαρή. Κύριε Πρόεδρε, ας τον ξανακαλέσουμε. Αφού... Να προχωρήσουμε στην κλήση του κυρίου Διονέλη εκ νέου, τηλεφωνικά και πλέον για την Τρίτη, 10 η ώρα το πρωί.
θα με ενημερώσετε και σε περίπτωση εκ νέου άρνησής του θα προχωρήσουμε στα δέοντα για την προσαγωγή. Τώρα, να περάσουμε σε μία ανακοίνωση έχει αποστείλει στην Επιτροπή μας αίτημα εξέτασής του ως μάρτυρα ο κύριος Κωνσταντίνος Γενιδούνιας, τέως πρόεδρος του Σωματείου της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Παρακαλώ κιόλας να αποσταλεί σε όλα τα μέλη να διανεμηθεί. Α, την έχετε λάβει. Ωραία, άρα είναι σε γνώση του σώματος. Πολύ ωραία. Ο κύριος Γενιδούνιας ζητεί να έρθει να καταθέσει στην Επιτροπή μας με μια επιχειρηματολογία, αιτείται να κληθεί σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα ορίσουμε, ώστε ενώπιον μας να καταθέσει ως μάρτυρας και να συμπεριληφθεί στη λίστα των εξεταζομένων μαρτύρων. Παρακαλώ για τις θέσεις των εισηγητών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κύριε Τσαυδαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσουμε συνολικά για τους μάρτυρες. Θέλετε να τοποθετηθούμε συνολικά. Συνολικά για τους μάρτυρες, γιατί δεν έχει ωραία. Νόημα να πηγαίνουμε ένα-ένα. Ξεκινάμε τότε τη συζήτηση για τους μάρτυρες και βέβαια θα συμπεριλάβετε και το αίτημα του κυρίου Γενιδούνια. Παρακαλώ, κύριε Τσαυδαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, εμείς έχουμε από τις 20 Δεκεμβρίου φτιάξει ένα κατάλογο με προτινόμενους μάρτυρες, τον οποίο τον εμπλουτίσαμε και με 33 τον αριθμό. Τον εμπλουτίσαμε και με δύο ακόμη όταν συζητήθηκε αυτός ο κατάλογος με τον κύριο τότε Πλεύρη και Αγοραστό και φτάσαμε στο συνολικό αριθμό των 35 μαρτύρων. Εξετάσαμε αυτούς που έχουμε εξετάσει. Εγώ θα πρότεινα σήμερα να κάνουμε προγραμματισμό συνολικά μέχρι να εξαντλήσουμε αυτούς τους 35 μάρτυρες και μάλιστα επειδή προέκυψε από την μαρτυρική κατάθεση κυρίως του κυρίου Χατζηδάκη, έτσι όπως είχαμε υποσχεθεί ότι αν προκύπτει από την κατάθεση των μαρτύρων που έχουμε καταρχάς καλέσει η ανάγκη να κληθεί και άλλος μάρτυρας, γιατί πράγματι κρίνεται αναγκαίος, τότε η κυβερνητική πλειοψηφία θα το κάνει. Γι' αυτό αφήσαμε και τον κατάλογο ανοιχτό μέχρι την εξάντλησή του, έτσι ώστε ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται με βάση τις μαρτυρικές καταθέσεις, αν προκύπτει ανάγκη, να καλείται και οποιοδήποτε άλλος μάρτυρας. Όποιος και αν είναι αυτός, όσοι και αν είναι αυτοί. Επειδή λοιπόν από τη μέχρι τώρα διαδικασία θεωρώ ότι προέκυψε η ανάγκη να έρθει ως μάρτυρας ο κύριος Τερεζάκης, είναι αυτός ο μάρτυρας που η αντιπολίτευση σύσσωμη έλεγε γιατί δεν τον καλείτε και γιατί δεν τον καλείτε και στο τέλος δεν θα τον καλέσετε, πάλι Κασάνδρες, τις διαψεύδουμε για άλλη μια φορά αυτές τις Κασάνδρες. Προτείνω λοιπόν να κληθεί και ο κύριος Τερεζάκης. Και ο προγραμματισμός που προτείνω εγώ μέχρι εξαντλήσεως αυτού του καταλόγου για να είναι σαφές πότε θα κληθεί ο καθένας, προτείνω λοιπόν να έχει ως εξής αυτός ο προγραμματισμός μας. Την Τρίτη, 23 πρώτου, να έρθουν να καταθέσουν ο κύριος Ιωάννης Δίτσας και ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος. Είναι οι συνδικαλιστές εργαζόμενοι. Εδώ θα πρέπει λίγο να σας διακόψω και ζητώ συγγνώμη κύριε Τσαυδαρίδη. Ναι. Έχουμε πλέον την εκκρεμότητα του κυρίου Διονέλη και τον κύριο Θεοχάρη. Βλέπω εδώ στο. Εγώ του συμπεριλαμβάνω. Δεν έχουμε. Εντάξει, το ξέρω ότι έχουμε εκκρεμότητα από αυτούς που ήδη είχαμε προγραμματίσει. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε και τον. Επειδή δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο κύριος Διονέλης, να βάλουμε τον κύριο Ντίτσα, τον κύριο Παρασκευόπουλο και τον κύριο Διονέλη. Την Τρίτη στις 23 Ιανουαρίου. Θεοχάρης. Ορίστε. Είναι και ο κύριος Θεοχάρης. Θα σας πω για τον κύριο Θεοχάρη. Αυτόν τον έχω συμπεριλάβει ήδη. Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου την κυρία Μαρία Καριστιάνου ή Καριστιανού και τον κύριο Ανδρέα Αλκανιώτη που είναι τα θύματα, η οικογένεια των θυμάτων και ο ίδιος ο επιζήσας. Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου τον κύριο Θεοχάρη από τον ΟΣΕ και τον κύριο Καποτόρτο από τη Hellenic Train γιατί είπαμε ότι χρειαζόμαστε τη γερουσία από ό,τι έχετε πει και χρειάζεται διερμηνία. Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου τον κύριο Προφιλίδη και τον κύριο Πυργίδη που είναι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Γεραπετρίτη. Επαναλάβατε. Την Τρίτη 30 Ιανουαρίου τον κύριο Προφιλίδη και τον κύριο Πυργίδη.
την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου τον κύριο Χαλκιά, τον τρίτο από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και τον κύριο Πατέρα από τον ΟΣΕ. Την Πέμπτη 1 Δευτέρου τον κύριο... Τετάρτη Χαλκιάς, που είναι από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, ο τρίτος, και τον κύριο Πατέρα από τον ΟΣΕ. Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου τον κύριο Τερεζάκη από τον ΟΣΕ και τον κύριο Κοταρά από τον ΟΣΕ. Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου τον κύριο Σπίρτζη μόνο του. Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου τον κύριο Ακριτίδη και τον κύριο Τσοτσορό από την Εργοσέ. Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου τον κύριο Βίνη και τον κύριο Λασπονίκο από την Εργοσέ. Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου τον κύριο Καραμαλή μόνο του. Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου. Τρίτη και 13. Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου την κυρία Ρογκάκου και τον κύριο Μπίνη από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Την Πέμπτη τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Καραβάκη από την Κοινοπραξία, είναι ο κύριος Καραβάκης εκεί την Άλστομα αν θυμάμαι καλά, και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου τον κύριο Πλεύρη. Αυτή είναι η πρότασή μας. Είναι και οι 36 τώρα πλέον μάρτυρες με τον κύριο Τερεζάκη που είχαμε από την αρχή προτείνει για να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Και πάλι, τον κύριο Γενιδούνια καταρχάς δεν τον προτείνουμε, γιατί θα δούμε τι θα καταθέσουν οι δύο συνδικαλιστές που θα έρθουν. Όχι κι αν μας αρέσει, θα δούμε. Όπως το κάναμε με τον κύριο, αν προκύψει και από την κατάθεση των ανθρώπων αυτό, πάλι ανοιχτός ο κατάλογος. Απλά το κάνουμε για να έχουμε, επειδή ρωτούσαν οι συνάδελφοι της Αντιπού πότε θα έρθει ο κύριος Πίρτζης και πότε θα έρθει ο κύριος Καραμαλής. Τώρα είναι συγκεκριμένο αυτό. Είναι οι 36 μάρτυρες. Ανοιχτός ο κατάλογος πάλι. Και αν προκύψει από τις καταθέσεις του όποιου μάρτυρα, πάλι έτσι δεν εξαντλείται, δεν τελειώνουμε. Αυτό. Σαφές. Ευχαριστώ τον κύριο Τσαβδαρίδη. Ο κύριος Κόκαλης έχει το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Πέρκα. Ναι, παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας, κυρία Πέρκα. Δεν ακούγεστε. Κυρία Κόκαλη, λίγο το μικρόφωνο σας, αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Ναι. Από ποια σωματεία είναι, από ποιο τομέα? Είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών Ελλάδος. Τώρα έτσι μου το δώσαν, Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Και μάλιστα ο ένας είναι και μηχανοδηγός στην ιδιότητα. Γι' αυτό το λόγο. Ωραία. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ το λόγο. Κύριε Κόκαλη. Κύριε Πρόεδρε, το περιμέναμε δυστυχώς. Περιμέναμε δυστυχώς ότι θα κάνετε τα πάντα ως πλειοψηφία για να μην έρθουν σημαντικοί και ουσιαστικοί μάρτυρες. Η φράση «θα δούμε τι θα καταθέσουν οι δύο συνδικαλιστές και αναλόγως θα αποφασίσουμε». Ο ένας ο συνδικαλιστής, εξ όσων γνωρίζω, στο τραγικό δυστύχημα είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί από το 2022. Και ο κύριος Γενιδούνιας, για να δούμε αν προέκυψε, ήταν ο πρώτος επαναλαμβάνω, που κλήθηκε από τον εφέτη ανακριτή. Αυτό δεν σας λέει κάτι? Ότι πιθανότατα να γνωρίζει κάποια πράγματα. Ήταν ο πρώτος στον οποίο απευθύνθηκε η φυσική δικαιοσύνη για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Χτες είδαμε στο εξώδικο ότι είναι γνώστης και του θέματος των μηχανοδηγών, ιατρικά πιστοποιητικά, εξετάσεις υγείας κτλ. Δηλαδή δεν προέκυψε όταν ο φυσικός δικαστής τον καλεί πρώτο για μάρτυρα και έρχεται και υποβάλλει αίτημα για να εξεταστεί αυθορμήτως
και λέτε θα δούμε τι θα πούνε οι δύο οι συνδικαλιστές. Και τι είναι αυτοί οι δύο συνδικαλιστές? Το βαρόμετρο, το μαρτυρικό βαρόμετρο, εάν υπάρχει αναγκαιότητα για να έρθει ο κύριος Γενιδούνιας. Καταρχήν, εάν δεν απαντήσει σήμερα η Επιτροπή, δημιουργούνται δύο θέματα. Πρώτον, απαξιώνεται η ίδια η Επιτροπή. Το ότι δεν απαντά. Περιφρονεί το αίτημα ενός πολίτη, τον οποίο τον κάλεσε η δικαιοσύνη και η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, το απαντά, θα δούμε τι θα πούν δύο συνδικαλιστές εάν προκύψει. Προφανώς φοβάστε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Συνεπώς, το να μην απαντήσει σήμερα η Επιτροπή, γιατί σήμερα πρέπει να απαντήσετε, και το όχι σήμερα πρέπει να το πείτε, το να απαξιώνετε, το να απορρίπτετε και να μην απαντάει η Επιτροπή σε έναν πολίτη ο οποίος απευθύνεται στη Βουλή των Ελλήνων, στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Πρώτον, απαξιώνει τη Βουλή, απαξιώνει την Εξεταστική. Δεν θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και δημιουργεί και λόγο και ακυρότητας το να, αν δεν απαντήσει η Επιτροπή σε ένα αίτημα ενός πολίτη, ο οποίος θέλει να έρθει να καταθέσει. Το εύλογο πλανάται. Και πλέον πλανάτε πάνω από τα κεφάλια σας το γιατί, το μελών της πλειοψηφίας. Γιατί δεν θέλετε με τόσο πείσμα να μην έρθει να καταθέσει ο κύριος Γενιδούνιας? Ποιος είναι ο λόγος? Και κρίνετε την προσέλευσή του από το τι θα πούν. Μήπως γνωρίζετε τι θα πούνε? Δεν θέλω να το πιστέψω. Οι δύο συνδικαλιστές. Και θα κρίνεται εάν θα έρθει ο κύριος Γενιδούλιας, τον οποίο τον κάλεσε πρώτον ο ανακριτής. Πρώτον, εμείς κύριε Πρόεδρε θα επιμείνουμε σε περίπτωση που δεν ληφθεί σήμερα απόφαση, γιατί δεν μπορεί αυτό να αιωρείται, ότι δεν απαντά η Εξεταστική Επιτροπή σε κάποιον ο οποίος έχει, επαναλαμβάνω, όσο κουραστικό και να ακούγεται, έχει ήδη καταθέσει την Επιτροπή, γιατί θα είναι ντροπή, πραγματικά θα είναι ντροπή. Ειλικρινά δεν μπορούσα να το διανοηθώ ότι υπάρχει τόσος φόβος να έρθει ένας μάρτυρας, ο οποίος εκ των πραγμάτων ίσως κάτι γνωρίζει. Θα το καταγγείλουμε. Και έχουμε προτείνει ουσιώδεις μάρτυρες. Έχουμε προτείνει τον κύριο Τσαλίδη επιπλέον. Τον κύριο Σπηλιόπουλο, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών. Ο κύριος Τσαλίδης χειρίστηκε την σύμβαση του 2022 που ψηφίστηκε από τη Βουλή του Υπουργείου Μεταφορών. Και πρέπει να έρθει και ένας πραγματογνώμονας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ανεξαρτήτων Πραγματογνωμών, ο κύριος Λακαφώσης, πρέπει επιτέλους να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης. Γιατί κατά την άποψή μας, εκτός από το μοιραίο λάθος του ανίκανου, όπως απεδείχθηκε, διορισμένου μεροσφέντη σταθμάρχη, έφτεξαν και άλλα πράγματα, ξεκάθαρα. Και πρέπει επιτέλους να μπούμε στο ζουμί, στην ουσία. Κάτι το οποίο προφανώς δεν θέλετε. Και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αρνείστε στο νομίμως υποβληθέν αίτημα ενός πολίτη, το οποίο τον κάλεσε η φυσική δικαιοσύνη, αλλά η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά σας κύριε Πρόεδρε και σωστά λέτε ότι είναι και ανακριτική επιτροπή, δεν τον θεωρεί αναγκαίο και εξαρτά την κλήτευσή του και την κατάθεσή του από το τι θα πούν δύο συνδικαλιστές.
θα περιμένουμε την απάντηση, την απόφαση της Επιτροπής, πρώτον για τον κύριο Γενιδούνια και δεύτερον για τους υπόλοιπους μάρτυρες, τον κύριο Λακαφώση, τον κύριο Σπηλιόπουλο και τον κύριο Τσαλίδη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Κόκαλη. Ο κύριος Λουδωνής από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Κύριε Πρόεδρε, κατά την αναγγελία αυτής της συζήτησης, είπαμε ότι θα συζητήσουμε τους μάρτυρες της επόμενης εβδομάδας. Ο κύριος Τσαβδαρίδης μας είπε τους μάρτυρες μέχρι τη λήξη της εξεταστικής. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν προκύψουν νέες μαρτυρικές καταθέσεις, δηλαδή αν δεν αποδεχθεί η πλειοψηφία αυτά τα οποία προτείνουμε. Αυτό συνιστά υπέρβαση του θέματος το οποίο συζητάμε σήμερα. Και κατά κάποιο τρόπο αποδεικνύει ότι εδώ πέρα η πλειοψηφία κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινούμε να συζητάμε για τους μάρτυρες της επόμενης εβδομάδας και να ακούμε ένα προγραμματισμό ο οποίος καλύπτει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Δηλαδή αυτό, αν είναι να το συζητήσουμε, πρέπει να πούμε ότι θα το συζητήσουμε, να καταθέσει ο καθένας τις προτάσεις του και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι πιστεύει ο καθένας για αυτή την επιτροπή. Εγώ επαναλαμβάνω επίσης ότι αφού μπαίνουμε σε μια τέτοια κουβέντα, και θα μπω ελάχιστα όσο πρέπει για να απαντήσω, έχουμε προτείνει τόσους μάρτυρες ακόμη. Τον κύριο Σπηλιόπουλο, Κατσιούλη, την κυρία Γεροντίδου, Γιάκο Μανώλη, Γενιδούνιας μεταξύ άλλων που ζήτησε και ο ίδιος, Λεβέτης Βαρελάς και Τσικαλάκης. Και βέβαια το στέλεχος της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τον κύριο Γενιδούνια που τον έχουμε προτείνει και εμείς. Έρχεται ένας πολίτης και ζητά ο ίδιος να καταθέσει. Ένας πολίτης ο οποίος είναι και στην έρευνα την ποινική. Και εμείς του το αρνούμαστε. Δηλαδή, τι κύρος έχει αυτή η Επιτροπή μετά από αυτό? Μια Επιτροπή που ξεκινά να συζητά για τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα και καταλήγει να συζητά τι θα κάνει μέχρι να τελειώσει. Λοιπόν, παρακαλώ λίγο να μείνουμε στο πλαίσιο της συζήτησης όπως το θέσατε εσείς, κύριε Πρόεδρε, για να ξέρουμε αν το θέτει το Προεδρείο ή η πλειοψηφία το πλαίσιο της συζήτησης. Διότι δεν θέλω να πω ότι υπάρχει ταυτότητα αυτών, τουλάχιστον ξέρετε. Και στη διάκριση των εξουσιών υπάρχει και η έννοια της διάκρισης των εξουσιών και στο μυαλό αυτών οι οποίοι τις ασκούν. Τουλάχιστον όταν ασκείται μια εξουσία επί της Επιτροπής, να ασκείται ως εξουσία Προεδρείου της Επιτροπής. Και να μην γίνεται νόσφυση της εξουσίας αυτής από την πλειοψηφία. Είναι φοβερό. Λοιπόν, πρέπει και επιμένω να μείνουμε στα της επόμενης εβδομάδας. Λέμε λοιπόν το εξής. Ναι, να κληθεί ο κ. Γενιδούνιας. Αλλά εδώ έχουμε την κατάθεση όλων των υπουργών πλην του κ. Σπίρτζη και του κ. Καραμανλή. Δεν πρέπει να έρθουν τώρα, δεν ήρθε η ώρα να καταθέσουν. Και κατά το προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας, βλέπω ότι ο κύριος Καραμαλής είναι αρκετά προς το τέλος, ούτως ώστε να διευκολύνεται, αλλά όχι τελείως στο τέλος, ούτως ώστε να αποδέχεται η Νέα Δημοκρατία ότι έχει την ιδιότητα του Ιωνή κατηγορουμένου. Γιατί αλλιώς πρέπει να αποδεχθεί πλήρως τη λογική της προανακριτικής επιτροπής την οποία είχαμε εμείς. Λοιπόν, παρακαλώ, με μια θεσμική σοβαρότητα, να ρυθμίσουμε το θέμα για την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς προτείνουμε τους δύο υπουργούς οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει. Αν δεν τους αποδεχθείτε, αποδέχεστε ως πλειοψηφία την ιδιότητα του κυρίου Καραμαλή, γιατί είδατε τον κύριο Σπίρτη τον είχατε λίγο μπροστύτερα. Τον κύριο Καραμαλή τον πάτε πίσω-πίσω, αλλά όχι τελείως πίσω, για να μην φαίνεται και εντελώς, μην είναι και εξόφθαλμο. Να αποδεχθείτε την ιδιότητα του κυρίου Καραμαλή, που κατά βάση σας ενδιαφέρει, ως Ιωνή κατηγορουμένο από την εξεταστική. Ευχαριστώ τον κύριο Δουδονή. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Καραθανασόπουλο, θα σας πω το εξής. Ο κύριος Κόκαλης δεν το έθεσε γιατί ήταν αίτημα και του ΣΥΡΙΖΑ και του συνόλου της αντιπολίτευσης. Και επειδή απευθυνθήκατε στο Προεδρείο, κύριο Δουδονή, θα σας θυμίσω ότι σύσσωμη αντιπολίτευση την προηγούμενη Πέμπτη είχε θέσει ζήτημα ενός πιο μακρύ σχεδιασμού και όχι ανά εβδομάδα. Λοιπόν, και μάλιστα συμπεριλαμβάνω σε αυτό και την κυρία Αποστολάκη. Είχαν καταθέσει ενστάσεις την προηγούμενη Πέμπτη. Μισό λεπτά και να ολοκληρώσω, παρακαλώ, και με χαρά. Είχε θέσει και το κόμμα σας την ανάγκη να υπάρξει ένας πιο μακρύς προγραμματισμός. Εμείς κάθε Πέμπτη λέγαμε την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Κοκάλης για το λόγο αυτό δεν τοποθετήθηκε. Και είχε ζητηθεί ένας πιο μακρύς σε χρόνο και σε βάθος προγραμματισμός. Απλά σας το θυμίζω, γιατί είναι κάτι το οποίο το κόμμα σας δεν το υποστήριξε την προηγούμενη εβδομάδα και η κυρία Αποστολάκη ακριβώς το ίδιο. Την άποψη για τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Σπίρτζη, ναι,
όντως την είχε θέσει το κόμμα σας. Όμως σας θυμίζω ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν ήθελε προγραμματισμό μόνο για μία εβδομάδα, γι' αυτό και η πλειοψηφία ενημέρωσε το Προεδρείο για κάτι το οποίο θα πάει σε βάθος χρόνου. Παρακαλώ. Προσέξτε, κύριε Μαρκόπουλο, κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα είναι δύο διαφορετικές τάξεις ζητήματα. Ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Δεν είχε προαναγγελθεί ότι θα συζητήσουμε μέχρι το κλείσιμο της Επιτροπής, διότι θα είχαμε και εμείς μια αντιπρόταση με βάση και τους μάρτυρες που έχουμε ζητήσει να κληθούν. Σας παρακαλώ, κάνετε συνεχώς τους αγανακτισμένους για να δημιουργείτε ένα μπούγιο εδώ μέσα. Μα δεν υπήρχε κανένα στην πόλη. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν λέω για εσάς, κύριε Τσαβδαρίδη. Λοιπόν, εντάξει, την ξέρουμε τη μεθοδολογία. Είναι όμως μεθοδολογία άλλου τύπου, δεν είναι κοινοβουλευτική. Λοιπόν, αν είναι, ξαναλέω, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να έχει ο καθένας τις προτάσεις του, να συζητήσουμε. Πάντως ήταν και πρόταση του κόμματός σας. Ναι, αλλά να ξέρουμε ότι θα συζητήσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι δικαίωμα. Μα και εσείς ξέρατε, είναι κύριε Πρόεδρε. Δικαίωμα όμως των εισηγητών και δικό σας, βέβαια. Εντάξει, δεν το συζητώ. Η ενδεχόμενη επαναχώρηση σε ένα αίτημα των άλλων κομμάτων. Εγώ, ο κύριος Τσαβδαρίδης και η πλειοψηφία έκριναν ότι σε ένα μέρος πρέπει να ανταποκριθούν. Και μάλιστα με έναν μακρύτερο σχεδιασμό τη μία εβδομάδα, όπως είχε ζητηθεί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας. Να το κλείσω σε αυτό. Εγώ απευθύνομαι στο Προεδρείο και λέω, ήρθαμε αυτή τη στιγμή εδώ για να συζητήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ας ξέραμε ότι θα συζητήσουμε μέχρι να κλείσει η Επιτροπή. Να σας πούμε κι εμείς τα αντίστοιχα. Διότι έχουμε μάρτυρες, τους οποίους έχουμε ζητήσει και ακόμα δεν έχουν γίνει αποδεκτοί. Και αμφιβάλλω κι αν θα γίνει. Τοποθετήσατε στη συζήτηση. Όπως επίσης, τίθεται και ένα μείζον ζήτημα, γιατί τώρα που ξαφνικά έρχεται η ώρα των Σπίρτζη και Καραμαλή, και νομίζω ότι για τον κύριο Σπίρτζη δεν κόπτεστε ιδιαίτερα, για τον κύριο Καραμαλή σας νοιάζει, ξαφνικά αποφασίζετε να μας πείτε τον προγραμματισμό σας μέχρι το Μάρτιο. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαστε και τελείως. Πάντως σας αποφασίσετε δεν και μια γραμμή, και κύριε Δουδονή. Λέγα την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ έλεγε γιατί δεν δίνετε τους μάρτυρες σε βάθος χρόνου και τώρα μας λέτε γιατί μας τους δίνετε, ναι, και δεν πάμε σε μια εβδομάδα. Προσέξτε, και γιατί δεν μας είπατε ότι θα μας τους δώσετε σήμερα. Κοιτάξτε, αυτή η εικόνα δεν είναι εικόνα κοινοβουλίου. Γιατί δεν μας είπατε να μας πείτε τις προτάσεις. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι διαπάνε ενδεχομένως. ΣΥΡΙΖΑ γιατί τοποθετήθηκε. Ήταν έτοιμα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κόκαλης έβαλε την ατζέντα, είπε τους μάρτυρες που θέλει. Τέλος πάντων, προχωράμε τον κύριο Καραθανασόπουλο. Παρακαλώ, κύριο Καραθανασόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Γιατί συνεχώς ο κύριος Δουδονής μας κάνει συστάσεις. Παρακαλώ, κύριε Στήλιο, σας παρακαλώ. Για να το ρωτήσω, μιλάνε εισηγητές. Κύριε Στήλιο, σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε πολύ. Να παρακαλέσει, παρακαλώ, για αυτό που είπε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στήλιο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε λόγο να ανακαλέσει. Να ανακαλέσει, διότι αποφασίζει. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εγώ απευθύνθηκα σε εσά. Τώρα αυτό δεν είναι αναγκαίο. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ απευθύνθηκα σε εσά. Δεν απευθύνθηκα στον κύριο. Αυτός έκανε την τακτική του. Να παρέμβει, να διακόψει, να έχει έντονο ύφος. Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, σε εσάς μιλάω. Κύριε Στήλιο. Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς μιλάω. Το κατανοώ. Κύριος Δουδονής είχε το λόγο ως εισηγητής, λοιπόν, του κυρίου. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να τον επαναφέρετε στην τάξη. Και σας παρακαλώ επίσης και το πολύ, για να μην μας κουράζει, να συνοηθεί με το κόμμα του και με τον βουλευτή που ήταν εδώ στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ο κύριος Καραθανασόπουλος, παρακαλώ, από το ΚΚΕ. Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η απόφαση της πλειοψηφίας είναι προδιαγεγραμμένη. Και είναι προδιαγεγραμμένη για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα από το γεγονός ότι ακόμη, παρότι έχει προκληθεί πάρα πολλές φορές, δεν έχει απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα που έχουμε θέσει. Ερώτημα πρώτον. Γιατί καλούμε μόνο τη μία Επιτροπή Υπεργνωμόνων και δεν καλούμε και τις άλλες δύο που έχουν βγάλει πορίσματα. Σε αυτό δεν έχετε δώσει καμία απολύτως απάντηση. Και στο κάτω-κάτω, η κάθε Επιτροπή μπορεί να έρθει σε μία μέρα. Δεν χρειάζεται να καλούμε ξεχωριστά τα μέλη της Επιτροπής τις ίδιες σε διαφορετικές μέρες. Άρα, τρεις μέρες, οι τρεις Επιτροπές των Εμπειρογνωμόνων. Όλοι μαζί οι εμπειρογνώμες που αποτελούσαν ή όσοι μπορούν να έρθουν από τη στιγμή που θα είναι και να γίνει η εξέταση των πορισμάτων των τριών αυτών επιτροπών. Δεύτερον, δεν μας έχετε απαντήσει γιατί αρνιώστε να κληθεί ο Κώστας ο Σπυλιόπουλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ την περίοδο του 2012-2014.
είναι ο μόνος τον οποίο έχετε εξαιρέσει, χωρίς κάποια αιτιολογημένη απάντηση. Ότι τον εξαιρούμε για αυτό το λόγο. Κάτι. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα έρθουν σε ξεχωριστές μέρες η κάθε μία, αρκεί το χρόνο δεν το σπαταλάμε, και να κληθεί ο κύριος Πιλιόπουλος, καθώς επίσης και ο Χρήστος ο Κατσούλης, όπως και από συνδικαλιστές, επιμένουμε στην ανάγκη κλήτευσης του Τρευλού του Ηλία και του Γεννηδουνιά του Κώστα. Και αν χρειαστεί και κάποιο άλλο πρόσωπο στην πορεία από αυτά που έχουν προτείνει και τα άλλα κόμματα, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Αλλά βλέπω μια πρεμούρα κυριολεκτικά μέσα από αυτή τη διαδικασία γρήγορα να κλείσουμε την όλη κατάσταση με τους μάρτυρες, αφήνοντας απλά και μόνο μια ούτε καν παράθυρο ανοιχτό, ότι μπορεί να κληθούν και κάποιοι άλλοι στην πορεία εφόσον χρειαστεί. Σε αυτούς που επιμένουν τόσο καιρό, για ποιο λόγο δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση? Και από αυτή την άποψη, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι πρέπει να προταχθούν και οι δύο υπουργοί που εναπομένουν, και ο κύριος Σπύρτης και ο κύριος Καραμάλης, και όχι να πάνε σε βάθος χρόνου και οι δύο. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης από την Ελληνική Λύση. Αυτά που συμβαίνουν εδώ είναι τραγελαφικά. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Πρόεδρε, και γιατί το λέω αυτό. Ο άλλος δεν ήθελε να έρθει, ο κύριος Διονέλης, και εμείς του λέμε όχι, θα έρθεις. Ο άλλος θέλει να έρθει και η πλειοψηφία λέει όχι, θα έρθεις. Γιατί ο κύριος Διονέλης είναι μέχρι το 2019 και δεν μας αγγίζει? Στην αρχή είχατε κάποιες ενστάσεις, μετά το αλλάξατε και συνταχθήκατε στον Αρθή. Και τώρα για τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος θέλει ο άνθρωπος να έρθει, εμείς καθόμαστε, το συζητάμε και αφινόμαστε στην πλειοψηφία το αν θα πει να έρθει ή να μην έρθει. Να την καταργήσουμε την πλειοψηφία, τι λέτε? Θα σας πω τι προτείνω εγώ και ποια είναι η αντικειμενικότητα, για να μην έχουμε αυτά εδώ. Δηλαδή, ποιος μάρτυρας θα έρθει ή δεν θα έρθει. Κανονικά, θα έπρεπε όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες, οι εισηγητές, να καταθέτουν τους μάρτυρες τους οποίους θέλουν, και από εκεί και πέρα το Προεδρείο θα έπρεπε, αν ήθελε να βρει την αντικειμενική ανέβρεση της ουσιαστικής αλήθειας, όλους τους μάρτυρες που ζήτησαν και πρότειναν ένθεν κακήθεν. Δεν μπορεί ο εισαγγελέας. Ο κανονισμός της Βουλής, θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω. Τι λέει ο κανονισμός της Βουλής, μας το απαγορεύει? Ότι δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, έχει μια πλειοψηφική διαδικασία σε όλες τις εξετάσεις. Ως προς το πόρισμα, όχι ως προς το διαδικαστικό στους μάρτυρες. Ως προς τα διαδικαστικά θα σας ενημερώσω. Εγώ δεν την έχω δει αυτή τη διάταξη, κύριε Πρόεδρε. Ως προς το πόρισμα, ναι. Να καταφύγετε στον κανονισμό. Αλλά ως προς την εξέταση των μαρτύρων, όχι. Γιατί αν ήταν έτσι, όπως γίνεται δηλαδή επί της ουσίας, όποιους μας βολεύουν τους εξαιρούμε, όποιους δεν μας βολεύουν δεν τους εξαιρούμε. Αυτό είναι ανέβρεση ουσιαστικής αλήθειας και αντικειμενικότητα? Κανονικά θα έπρεπε όλοι να καταθέτουμε τους μάρτυρες που θέλουμε, και αν υπάρχουν και άλλοι κατά τη διαδικασία να τους, και προκύπτει ανάγκη να τους φωνάζουμε και αυτούς. Δεν μπορούμε να στερούμε το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 213 παράγραφος 3 που προβλέπεται, υπάρχει το νομικό πλαίσιο, αυτοβούλος να έρθει να καταθέσει. Ποιος? Ο συνδικαλιστής, ο οποίος είχε ενημερώσει με επιστολές τον αρμόδιο υπουργό, αυτός ο οποίος κλήθηκε από τον ειδικό εφέτη ανακριτή πρώτος για να διαφωτίσει την υπόθεση. Αν δεν είναι αυτός ουσιώδης μάρτης, ποιος είναι? Ο Διονέλης, που εμείς τελικά του λέμε έλα, που δεν θέλει να έρθει? Και αυτός που θέλει να έρθει και είναι ουσιώδης, θα του πούμε, μην έρχεσαι. Γιατί είναι η πλειοψηφία? Δεν πάει έτσι. Εισαγγελικά και ανακριτικά καθήκοντα, και ο εισαγγελέας ή ανακριτής δεν ρωτάει ποιος θα καλέσει αυτός. Καλεί τον αντίδικο, καλεί μάλλον τον κατηγορούμενο, να πει ποιους μάρτυρες υπεράσπισης θέλει να προτείνει. Τους μάρτυρες κατηγορίας ή οποιοδήποτε άλλο, τον καλεί ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, χωρίς να υποχρεώνεται από κανέναν. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε εμείς να καταθέσουμε τους μάρτυρες και να τους καλέσουμε
όλους χωρίς να φοβόμαστε τίποτα και χωρίς να θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Αυτό τώρα που γίνεται, το μπαλάκι αποδεικνύει με πάσα βεβαιότητα ότι κάτι θέλετε να συγκαλύψετε, εννοώ την πλειοψηφία. Όποιος θέλει να εισφέρει, και δεν λέω το χασάπι της γειτονιάς, όταν ο συγκεκριμένος, ο κύριος Γενιδούνιας, ο οποίος έζησε, και τελειώνω, έζησε το πρόβλημα, ήταν επιχειρησιακά μέσα εκεί στα προβλήματα. Αν δεν φωνάξουμε αυτό που ήταν στα προβλήματα, ποιο θα φωνάξουμε? Είναι η τέταρτη φορά που το λέτε, παρακαλώ. Τον πρόεδρο που ήταν στο γραφείο. Υπάρχει μια κόπωση. Εσείς κάνατε αναπλήρωση. Οι συνάδελφοι ήταν και χθες. Ναι, οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ο κύριος Κόκαλης μιλούσε 20 λεπτά, δεν το διακόψατε. Ο κύριος Κόκαλης είναι καθημερινά, παρακαλώ, εδώ. Και επειδή, εγώ δεν είμαι καθημερινά, μου αφαιρείτε. Είστε η πρώτη φορά. Σε ποιο άρθρο του κανονισμού το λέει αυτό? Αυτό δεν είναι λογική. Το επειδή ο κύριος Κόκαλης είναι καθημερινά, εγώ δεν είμαι καθημερινά, έχω λιγότερο χρόνο. Υπάρχει νοημοσύνη, το έχουμε καταγράψει. Αυτό δεν είπε. Έχετε πει το ίδιο πράγμα. Τον ίδιο χρόνο θέλω. Τέσσερις φορές. Και επειδή έχω λιγότερο χρόνο, παιδιά, δεν μιλάω, δεν έχω δικαιώματα. Παρακαλώ όμως, μιλάτε το ίδιο πράγμα. Τέσσερις φορές επαναλάβατε το ίδιο πράγμα. Ο πρόεδρος επαναλάβατε, εγώ θα τελειώσει. Οι συνάδελφοι είναι εδώ 1,5 μήνα με κόπωση, παρακαλώ να απλά να. Ναι, κύριε πρόεδρε. Περιορίζεται. Παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Παπαδάκη να ολοκληρώσει. Παρακαλώ, δεν περιορίζεται ο χρόνος. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Με το πόσες ώρες έχουμε βγάλει εδώ μέσα όλοι. Ήδη 9 ώρες εδώ. Με πλήρη κατανόηση. Σας ευχαριστώ. Αυτό είπαγε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ λοιπόν και κλείνω. Θέλω να πω ότι αν δεν τον καλέσετε και δεν έπρεπε καν να τηρηθεί αυτή η διαδικασία, πάτε να συγκαλύψετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες, παρακαλώ το λόγο. Ναι, θα παρακαλούσα λίγο, κύριε συνάδελφε, επειδή μιλάω λίγο, παράκληση. Ο κύριος Δημητριάδης, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Καλούμε άτομα που έχουν θητεύσει το σιδηρό 15-20 χρόνια πριν και σκεφτόμαστε αν θα καλέσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άμεση γνώση του ζητήματος, ο οποίος είχε επανειλημμένως προειδοποίηση και ο οποίος εκλήθη πρώτος από τον εφέτη ανακριτή. Προφανώς κάτι παραπάνω θα ξέρει. Δεν θέλω να πιστεύω πως επειδή ο κύριος Γενιδούνας είχε προειδοποιήσει και θα πει κάποια πράγματα που δεν αρέσουν, ναι, δεν θέλω να τον καλέσουμε. Δεν θέλω να το πιστεύω, έτσι. Το λέω σε ενδεχόμενο βασικά. Πρώτον. Δεν θέλω να το πιστεύω, είπα. Λοιπόν, ένα. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον. Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα. Θα κρίνουμε, λέει, τι θα καταθέσουν οι άλλοι συνεργάτες. Δηλαδή, θα κρίνεται κάποιος που άρεσε να προσθέθει απροσμακρύνσεις των υπολείπων. Αυτό δημιουργεί έναν μεγάλο κίνδυνο. Ένα μεγάλο κίνδυνο. Παρακαλώ, μιλάτε, παρακαλώ. Μιλάω. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Δημιουργεί ένα μεγάλο κίνδυνο ο καθένας να λέει δεν θα τον καλέσει το μάτι γιατί εξαρτάται από τις περιέργειες των υπολείπων. Μην το πάμε έτσι το θέμα. Παρακαλείς πάρα πολύ. Δεύτερο, υπάρχουν κάποιοι ουσιώδεις μάρτυρες, υπόθηκαν από πριν του έχουμε καλέσει εμείς, όπως τον κύριο Γενιδούνια τον έχουμε καλέσει και εμείς, η κυρία Διακομανούλη την έχουμε καλέσει, τον κύριο Σπηλιόπουλο, όπως επίσης τους δύο άλλες επιτροπές υπερονομών, όχι μόνο τη μία. Θέλουμε να ρίξουμε άπειρο το φως στο έγκλημα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να καλέσουμε ουσιώδη πρόσωπα. Πρόσωπα που έχουν άμεση γνώση του αντικειμένου, βασικά. Εμείς λοιπόν θέλουμε να έρθει ο κ. Γενιδούνιας. Έκανε ο ίδιος Χατοβούλος αίτημα. Εάν δεν το δεχτούμε, πιστεύω θα τρωθεί πάρα πολύ το κύριο της Επιτροπής και η υπόλοιψη. Δεν μπορούμε να αγνοούμε έτσι το αίτημα ενός ανθρώπου που καλείται αυτοβούλος και έχει άμεση γνώση. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε και για τον κ. Γενιδούνια να κληθεί και για τους υπόλοιπους ουσιώδεις μάρτυρες. Επίσης θα πρέπει να προταχθούν οι δύο υπουργοί, κύριο Σπρίτη και κύριο Καραμαλή. Διότι ανοίξαμε τον κατάλογο των υπουργών, θα πρέπει να τον ολοκληρώσουμε βασικά. Να γίνει αμεσότερα και όχι προς το μέσα Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Πέρκα. Λοιπόν, φοβάμαι ότι θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Όχι, ναι. Μπορεί να συμφωνήσουμε και ο Τσαφταρίδη, και αυτό είπε. Εγώ όμως θα βάλω άλλο θέμα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Θα ήθελα να εξηγήσει κάποιος τα κριτήρια με τα οποία έγινε αυτή η κατάταξη, γιατί έτσι πως άκουσα τα ονόματα δεν βγαίνει συμπέρασμα. Παράδειγμα, έρχονται οι πολιτικοί, έχουν έρθει, είπαμε, οι πολιτικοί τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες, οι υπουργοί, λείπουν οι δύο επίμαχοι. Θα έπρεπε να κλείσει αυτός ο κύκλος. Διευθύνοντες, πρόεδροι φορέων σιδηροδρομικών, κύριος Σπηλιόπουλος, δεν είναι από αυτούς τους, δηλαδή δεν είναι σχή, θα δούμε μετά εάν χρειάζεται να έρθει. Είναι βασικός μάρτυρας. Συνδικαλιστές. Και εδώ είναι το τραγικό. Οι άνθρωποι που ζουν τα τρένα και ξέρουν και έχουν κάνει καταγγελίες, ποιοι υποεκπροσωπούνται στην εξεταστική. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι δύο, γι' αυτό ρώτησα, ποιο σωματείο. Αλλά είναι δύο. Και αν δεν μας καλύψουν, τι εννοούμε, θα καλέσουμε τους υπόλοιπους? Να μην αναφερθώ για τον κύριο Γενιδούνια. Τον έχουν καλέσει, τον έχει καλέσει ο ανακριτής, έχει προσφερθεί, έχει βγει στα κανάλια, έχει δώσει στοιχεία. Τώρα δεν είναι ότι είμαστε καχύποπτοι, είναι πως φανάρι ότι δεν θέλετε να καταθέσει. Αλλά δεν μπορείτε να τον αποκλείσετε, αυτό λέω.
Και εγώ επιμένω, για να έχουμε την άποψη και άλλων συνδικαλιστικών φορέων, γιατί είναι πολλά οι σιδηροδρομικοί φορείς, έχουμε καταθέσει τον κύριο Μπαριανό και τον κύριο Τσαμπασλή, που είναι από τη μεριά του ΟΣΕ. Λοιπόν, αλλά παρακαλώ πολύ, εάν έχετε άλλη λογική από αυτή που εγώ μόλις ανέφερα, δηλαδή πολιτικοί, συνδικαλιστές, διευθύνοντες, εμπειρογνώμονες, συμφωνώ και το λέμε επανειλημμένως όλοι οι εμπειρογνώμονες, να καταλάβω πώς έγινε αυτή η κατάταξη και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Δουδονή. Και εγώ περίμενα ότι θα πούμε για την επόμενη εβδομάδα. Να γίνει κουβέντα, εμένα θα με ενδιαφέρει αυτό, αλλά ακούστε λίγο τώρα, θα το πω και αυτό. Μπαίνει ο κύριος Καραμανλής προς το τέλος. Προς το τέλος, όπου μετά θα πούμε τελείωσε και η Επιτροπή, δεν έχει και κανένα νόημα, δεν χρειάζονται και άλλοι μάρτυρες. Εάν προκύψει καμιά στραβή, μπορεί να γίνει και κάτι και να πάει ακόμα λίγο πιο πίσω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο κύριος Σπύρτζης και ο κύριος Καραμανλής πρέπει να έρθουν εδώ την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Οικονομόπουλος από το κόμμα της Νίκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβόμενη τη διαβεβαίωση της πλειοψηφίας ότι ο κατάλογος θα μείνει ανοιχτός και καλόπιστα φερόμενη, δεν καταθέσαμε κατάλογο μαρτύρων. Μέχρι τώρα ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μία αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για τα θέματα απόδειξης που πρέπει να αποδειχτούν. Συντάσσομαι και εγώ με την άποψη του κυρίου Καραθανασόπουλου ότι το να έρθουν τρεις μέρες απανωτά τρία μέλη της ίδιας Επιτροπής Γεραπετρίτης δεν θα βοηθήσει τη διαδικασία. Θα μπορούσαν να έρθουν και τρεις σε μία μέρα ή ένας εκ των τριών να τους εκπροσωπήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει να μας πει πολλά διαφορετικά πράγματα αν έρθουν τρεις ή αν έρθει ένας. Θα γλιτώσουμε χρόνο. Άλλωστε το θέμα θα έπρεπε, καλό θα ήταν να είναι στην παρούσα φάση ποσοτικό για να μην ξεφύγουμε πολύ από τους 35 που έχει αποφασίσει η πλειοψηφία να καταθέσει. Σε ό,τι αφορά στο συνδικαλιστή που μόλις άκουσα διαμαρτυρίες, θα μπορούσε ο συνταξιοδοτηθής να αντικατασταθεί κάλλιστα από τον κύριο Γαρδούνια που είναι ενεργεία, οπότε και από εκεί δεν θα αλλάξει κάτι, ούτε θα προσθεθεί μέρα. Με αυτές τις σκέψεις και με δεδομένο ότι η πλειοψηφία έχει το αναφέρετο δικαίωμά της να αποφασίσει, θεωρώ ότι συνέβαλα και εγώ λίγο στο να προωθήσει η διαδικασία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση. Κύριε Τσαβδαρίδη, είναι η τέταρτη φορά σε Επιτροπή που αναρωτιέστε πώς λέγεται η μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Λέγεται Μαρία Καριστιανού. Ευχαριστώ. Και σε σχέση λοιπόν με τους προτινόμενους μάρτυρες, ο κύριος Γενιδούνιας πρέπει οπωσδήποτε να έρθει, όχι μόνο γιατί τον έχουμε προτείνει όλοι μας, αλλά γιατί τον έχει καλέσει και η δικαιοσύνη. Είναι ένας μάρτυρας πολύ χρήσιμος, θα διαφωτίσει πολύ την Επιτροπή στο έργο της και σαφώς δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα και περιθώριο να αρνηθούμε την παρουσία του εδώ. Ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Πύρτζης έχουν προηγηθεί στο έγγραφό σας το από 20-12 όλων των άλλων μαρτύρων που αναφέρατε και τους αφήσατε τελευταίους για τη λήξη της περίοδου στο τέλος του Φεβρουαρίου. Υπάρχει μια λογική στο να έρθουν νωρίτερα και στη σειρά που έχετε εσείς επίσης προτείνει. Και είναι ακατανόητο γιατί τους αφήνετε για το τέλος. Ή μάλλον μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά στον βαθμό που δεν το αποδεχόμαστε, επαναφέρουμε και τη δική μας πρόταση, όπως στον κατάλογο που σας έχουμε καταθέσει, να έρθουν οι μάρτυρες με τη σειρά που και εμείς σας έχουμε προτείνει και ανάμεσα σε αυτούς, οπωσδήποτε, να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως άμεσα υπόλογος και υπεύθυνος για την πλανημένη πεποίθηση που δημιουργούσε στο επιβατικό κοινό ακόμα και 4 ημέρες πριν το έγκλημα, ότι μπορεί άφοβα να μπαίνει στα ελληνικά τρένα, διότι τα ελληνικά τρένα βρίσκονται στο πρώτο βαγόνι της Ευρωπαϊκής Αμαξοστοιχίας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον έχετε παραλείψει, είναι μηνιόμενος και θα πρέπει να έρθει να δώσει τις δικές του απαντήσεις και εξηγήσεις στους ανθρώπους που έχασαν τους οικείους τους και στους ανθρώπους που η ζωή τους κομματιάστηκε και βρίσκονται ακόμα είτε σε νοσοκομεία, είτε σε κέντρα αποκατάστασης, είτε προσπαθούν να συνέλθουν από το μοιραίο βράδυ ψυχικά και να μπορέσουν να ξαναενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρος. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάποιοι από τους μάρτυρες, τους οποίους έχουμε προτείνει επανειλημμένος και έχουν κληθεί ήδη και από την εισαγγελία, τους ανακριτές ουσιαστικά, εμείς έχουμε την πολυτέλεια μάλλον να τους λέμε να μην έρθουν καν. Με τον κύριο Διονέλη επιμένουμε, το είπε και ο κύριος Παπαδάκης. Λέμε, έλα, αυτός δεν θέλει να έρθει. Ο κύριος Γενιδούνιας θέλει να έρθει, απλός πολίτης, εμείς του λέμε, όχι, μην έρθεις. Θεωρώ λοιπόν την κλίση των κυρίων Κατσιούλη, Λακαφώση, Τσαλίδη, Σπηλιόπουλου, Γενιδούνια και Τερεζάκη πάρα πολύ σημαντικές και κομβικές για να βοηθήσουν την Επιτροπή. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος φόβος και δεν τους καλείται. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Στο φινάλε όμως, ποιος είναι αυτός που θα κρίνει, όχι ότι δεν θα καταφέρουμε να πάρουμε και δεν θα καλυφθούμε μάλλον από τις απαντήσεις όσων είναι στη λίστα, αλλά ότι δεν έχουν να μας καταθέσουν πολύ σημαντικά στοιχεία όλοι αυτοί που προτείνουμε. Αυτό θα το κρίνουμε μόνο εφόσον τους ακούσουμε. Τότε θα δούμε αν αυτά που είχαν να μας πούνε μας καλύπτουν ή όχι. Να κάνω μία ερώτηση μόνο. Πότε δόθηκε τελευταία ημερομηνία για κατάθεση 15 Φλεβάρι? Έχουμε πάρει παράταση έως τις 22 Φεβρουαρίου. Βάσει της λίστας που είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης. 28 Φλεβάρι συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών. Εμείς μία εβδομάδα νωρίτερα θα πούμε στις οικογένειες λοιπόν, θα τις κοιτάξουμε στα μάτια και θα πούμε στις οικογένειες και στους επιζήσαντες. Δεν ακούσαμε καθόλου την αντιπολίτευση, δεν καλέσαμε κανένα μάρτυρα, κλείσαμε όπως θεωρήσαμε εμείς. Ολοκληρώσαμε την Επιτροπή, βγάλαμε και πόρισμα. Το λιγότερο ανεύθυνο θεωρώ ότι θα ήταν αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαβδαρίδης, παρακαλώ κύριε Κόκαλη, για να τοποθετηθεί συνολικά, αν και είχατε πολύ χρόνο. Μόνο για δύο παρακαλώ. Λεπτά. Ήλπιζα ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ήθελε να ακούσει τη γνώμη κάποιου μηχανοδηγού. Εκπροσώπου μηχανοδηγών. Νομίζω ότι υπάρχει μηχανοδηγός. Αυτοί οι δύο, όχι οι συνδικαλιστές που πρότεινε, δεν είναι μηχανοδηγοί. Δεν είναι μηχανοδηγοί. Καταγράφτε. Και θα περιμένουμε να απαντήσει η Επιτροπή σήμερα ότι θέλει να καλέσει τον κύριο Γενιδούνια ή δεν θέλει. Κύριε Τσαβδαρίδη, τοποθετήστε και κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώνουμε σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Κύριε εγώ Τσαβδαρίδη. Ήλπιζα... Όταν μιλάω στην Επιτροπή, οι συνάδελφοι να μ' ακούνε με μεγαλύτερη προσοχή. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτά που λέω δεν τα καταλαβαίνουν, αλλά έχουν σκοπό, από τότε που ξεκινήσαμε την Επιτροπή, να διαστρέφουν ό,τι ακριβώς λέω. Από πού προέκυψε, αυτό είναι απάντηση σε όλους όσους πήραν τον λόγο, ότι αποκλείσαμε μάρτυρα. Από πού? Βολεύει αντιπολιτευτικά να κάνουν το σόου τους στην τηλεόραση για να ακούνε αυτοί που μας βλέπουν ότι δήθεν εμείς αποκλείουμε μάρτυρες. Ψέμα. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Παρακαλώ. Κύριε Τσαβδαρίδη, συνεχίστε. Κύριε Πρόεδρε, και μην μπαίνετε σε διάλογο. Παρακαλώ, κύριε Τσαβδαρίδη. Παρακαλώ, ναι. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, παρόλο συνεχίστε, ότι συνεχίστε. Εντάξει, αυτά που άκουσα ήταν τρελά, τραγικά, αδιανόητα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να μην με διακόψουν. Για όσους τώρα με διέκοψαν και είπαν καλέστε τον, να θυμίσω, και καλό θα ήταν ο συνάδελφος της Ελληνικής Λύσης, δεν θυμάμαι το όνομά του, να είναι πιο προσεκτικός, γιατί παρακολούθησε μόνο μια συνεδρίαση, δεν παρακολούθησε τι έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, άρα δεν έχει γνώση. Και επειδή δεν έχει γνώση, η άποψη που εκφέρει δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να είναι λίγο πιο προσεκτικός, να κρατάει και μια επιφύλαξη. Γιατί το λέω αυτό? Να θυμίσω ότι στην αρχή η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας ήταν 33 μάρτυρες. Τότε λοιπόν, όπως σήμερα, γιατί δεν καλείτε το Τζαλίδη, γιατί δεν καλείτε το Σπηλιόπουλο, γιατί δεν καλείτε το Λακαφώση, γιατί δεν καλείτε τον Τρευλό, αν το λέω καλά, τον κύριο Γενιδουνιά κλπ. Γιατί δεν τους καλείτε τότε? Μας λέγανε γιατί δεν καλείτε τον Πλεύρη. Δεν ήταν στην αρχική λίστα τη δικιά μας. Γιατί δεν καλείτε τον Αγοραστό, περιφερειάρχης είναι. Γιατί θέλετε να τους αποκλείσετε? Γιατί θέλετε τον κύριο Τερεζάκη να τον αποκλείσετε? Και η κυβερνητική πλειοψηφία εδώ διέψευσε τις Κασάνδρες.
Διότι πραγματικά όταν προέκυψε και ορίμασε το θέμα που είπαμε εξ αρχής, εμείς βάλαμε έναν κανόνα. Τι κανόνα βάλαμε? Πρώτον, ο κατάλογος είναι ανοιχτός. Δεν αποκλείουμε κανέναν μάρτυρα. Είναι όλες οι προτάσεις σεβαστές. Και ξέρετε τι είπαμε, για να ενημερώνεται και ο συνάδελφος από την Ελληνική Λύση. Οι αρχικές προτάσεις, περιμένετε λίγο. Μην το κάνετε προσωπικό. Ακούστε, ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω, γιατί ακούω, ακούω. Θέλω προσωπικές αναφορές. Κύριε Μαρκόπουλε, θα μου ζητήσουν. Δεν είναι προσωπικές αναφορές. Θέλω να κλείσουμε. Δεν είναι προσωπικές αναφορές, μειωτικές καταρχάς. Έτσι. Δεν προσβάλλω κανέναν. Δεν θέλω να ανοίξουμε διάλογο. Επειδή όμως εγώ, περιμένετε λίγο. Εγώ και η κυβερνητική πλειοψηφία ακουγόμαστε μία φορά. Και στη συνέχεια ακούγονται άλλες 10 φωνές, οι οποίες έρχονται και βάλουν με μανία, με λύσα, χωρίς και αυτά που λένε να έχουν επαφή και σχέση με την πραγματικότητα και με αυτά που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν. Η αρχική πρόταση, είπε η κυρία Πέρκα, βασικοί μάρτυρες. Μα βασικοί μάρτυρες από τα κόμματα, τα 10 κόμματα, κρίθηκε ότι είναι 380 μάρτυρες. Η συνολική πρόταση... Για να ακούνε αυτοί που μας βλέπουν, η συνολική πρόταση για μάρτυρες που θα θέλαμε να εξετάσουμε τα κόμματα είναι περίπου 350-360, δεν ξέρω πόσες επικαλύψεις υπάρχουν. Πάντως είναι πάνω από 350 οι μάρτυρες που θεωρήθηκαν βασικοί για να έρθουν να παρελάσουν από την Επιτροπή μας. Αυτό, όπως εξήγησα όταν κάναμε αυτή την κουβέντα διεξοδικά, θα απαιτούσε 2-2,5-3 χρόνια. Και είπαμε ως κυβερνητική πλειοψηφία τι να κάνουμε, να κατηγοριοποιήσουμε τους μάρτυρες. Άλλοι είναι πολιτικά πρόσωπα, άλλοι είναι υπουργοί, άλλοι είναι γενικοί γραμματείς, άλλοι είναι στον ΕΡΓΟΣΕ, άλλοι είναι στη διοίκηση της ΤΡΕΝΟΣΕ, άλλοι είναι στον ΟΣΕ, είναι εμπειρογνώμονες, είναι Εθνική Αρχή Διαφάνειας, είναι συνδικαλιστές, είναι θύματα. Υπήρχαν διάφορες κατηγορίες και η λογική των 35 δεν ήταν να αποκλείσουμε. Είπαμε να πάρουμε 2-3 από κάθε κατηγορία, να μιλήσουν και προϊούσεις της διαδικασίας να καλούμε. Και καλέσαμε και τον κύριο Τερεζάκη, καλέσαμε και τον κύριο Αγοραστό, καλέσαμε και τον κύριο Πλεύλη. Και εδώ είμαστε για να καλέσουμε και τον κύριο Γενδουνιά. Και όποιον άλλον από αυτούς, τον κύριο Τσαλίδη, τον κύριο Σπηλιόπουλο, τον κύριο Λα... Εδώ είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να εξαντλήσουμε, γιατί πήρε μια απόφαση... Όπως την πήρε με πλειοψηφία η Επιτροπή, ότι θα υπάρχει ένας κατάλογος καταρχάς 35, ο οποίος θα εμπλουτίζεται. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Ενοχλήθηκε, λέει, το ΠΑΣΟΚ. Όχι το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Ενοχλήθηκε, ναι, το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Δουδονή, ότι γιατί κάναμε προγραμματισμό μεγάλο. Η κυρία Αποστολάκη την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε, γιατί κάνουμε προγραμματισμό μικρό. Και άντε το καταλαβαίνω, αν είχαμε πει κύριε Πρόεδρε σήμερα, καταλαβαίνω να ενοχλεί, το έλασον, το μείζον. Γιατί να ενοχλεί? Αν ερχόμασταν με την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε θα κάνουμε προγραμματισμό για 30 μέρες και ερχόμουν σήμερα εδώ και σας έκανα προγραμματισμό για μια εβδομάδα, καταλαβαίνω ότι μπορεί να ενοχλούσε. Αλλά τώρα που λέμε πώς θα πάει η σειρά, γιατί κάνει κακό αυτό? Πού βοηθάει αυτό στη συγκάλυψη? Κύριε Τσαβδαρίδη, μην απαντάτε. Παρακαλώ, συνεχίστε και ολοκληρώστε για να πάρετε. Φοβάστε, λέει, κύριε... το Γενιδούνια. Παρακαλώ. Υπόθηκε. Γιατί ξέρουμε τι θα πει. Ξέρουμε τι θα πει. Και το φοβόμαστε. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν θεωρούμε αναγκαία καμιά μαρτυρική κατάθεση από ανθρώπους που προτάθηκαν να είναι μάρτυρες. Δεν το είπαμε αυτό. Άρα λοιπόν μη λέτε πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν, δεν ισχύουν με βάση την τοποθέτησή μας. Επίσης όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, να μην συμφωνούμε το καταλαβαίνω. Να διαφωνούμε επίσης το καταλαβαίνω. Αλλά να διαφωνεί κάποιος με τον εαυτό του και από εβδομάδα σε εβδομάδα όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ να αλλάζει άποψη, αυτό νομίζω ότι δεν βοηθάει. Άρα λοιπόν, εμείς εμένουμε, κάναμε ένα προγραμματισμό, εμένουμε ο προγραμματισμός αυτός να τηρηθεί και όσο θα προχωράει η διαδικασία και θα επαναφέρονται τα αιτήματα, γιατί έτσι συνέβη και με τους προηγούμενους, ξέρω ότι και την επόμενη συνεδρίαση θα επαναφέρονται τα θέματα, όσο επαναφέρονται τα θέματα θα έρθει και η στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έτσι είτε θα διευρύνει τον κατάλογο είτε θα πει κάτι άλλο. Αλλά σήμερα
θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτόν τον προγραμματισμό, ούτως ή άλλως είμαστε υποχρεωμένοι για να το κάνουμε, τον κάνουμε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει το προσθέτουμε και για τους εμπειρογνώμονες, εγώ το άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Καραθανασόπουλος και για τον κύριο Χρήστο Κατσιούλη, τα άκουσα όλα αυτά, εδώ είμαστε. Και επίσης να απαντήσω και στην κυρία Πέρκα και να τελειώσω, βέβαια υπόθηκαν και άλλα, γιατί κάνουμε τώρα αυτόν τον προγραμματισμό, γιατί ξαφνικά αλλάζουμε τη σειρά και εκεί που καλούσαμε πολιτικά πρόσωπα καλούμε και άλλη κατηγορία, διότι κυρία Πέρκα μέχρι τώρα ακούσαμε και διαμορφώσαμε μια... Ναι, εντάξει, θα γραφτεί στα πρακτικά και το λέω και στην Επιτροπή. Διαμορφώσαμε μια άποψη σε σχέση με τους υπουργούς, με τους διοικητές των οργανισμών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, δεν έχουν ακουστεί ακόμη τα θύματα, δεν πρέπει να ακουστούν. Να πιάσουμε το θέμα και από μια άλλη οπτική. Δεν ακούστηκαν εμπειρογνώμονες. Δεν πρέπει σιγά σιγά και αυτούς να τους καλέσουμε. Αυτή είναι λοιπόν η λογική που βάζω στον άμεσο προγραμματισμό και κάποιες άλλες κατηγορίες ανθρώπων για να το πιάσουμε σφαιρικά το θέμα και να προχωρήσουμε. Άρα, έχει. Αυτή είναι η πρότασή σας. Η πρόταση. Δεν αποκλείουμε κανέναν, ανοιχτός ο κατάλογος. Ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις. Ωραία. Και εδώ είμαστε για να... Όπως το κάναμε εξάλλου, γιατί η δικιά μας η πρακτική, όπως το κάναμε, δείχνει και το τι πρόκειται να γίνει. Είναι ένα... Ωραία. Για να καταλήξουμε, δεν ανοίγω νέο κύκλο. Όχι, δεν ανοίγω νέο κύκλο. Η πρόταση αυτή είναι συγκεκριμένη από την πλειοψηφία. Πάμε δια των εισηγητών. Να το κλείσουμε. Κύριε Τσαυδαρίδη. Την υπερψηφίζουμε. Ψήφου, για ψήφο μιλάμε. Την πρόταση. Ναι. Κύριε Ψηλάντη, τη δουλειά μας την ξέρουμε. Παρακαλώ μη μας υποδεικνύετε. Την ξέρουμε τη δουλειά μας. Ωραία. Άρα, προχωράμε στην πρόταση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας για τον προγραμματισμό έως και τις 20 Φεβρουαρίου ως έχει. Με κατάλογο ανοιχτό, κύριε Τσαυδαρίδη. Δεν ετήστε ονομαστικής ψηφοφορίας. Και ονομαστική να κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα. Ετήστε ονομαστική ψηφοφορία. Ναι, όχι. Κατά πλειοψηφία, πάει με τους εισηγητές. Κατά πλειοψηφία. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στον προγραμματισμό. Πριν φύγετε, να πω ότι τη Δευτέρα έχουμε τον μάρτυρα κύριο. Την Τρίτη, ζητώ συγγνώμη. Τον κύριο Διονέλη, τον κύριο Ντίτσα, τον κύριο Παρασκευόπουλο και τον κύριο Θεοχάρη. Θα καλέσουμε τον κύριο. Ντίτσας Παρασκευόπουλος Διονέλης. Έχουμε την Τρίτη, Τετάρτη, την κυρία Μαρία Καριστιανού, τον κύριο Αλκανιώτη, την Πέμπτη, τον κύριο Καποτόρτο και τον κύριο Θεοχάρη και θα πάμε το πρόγραμμα όπως το έχει προτείνει ο κύριος Τσαυδαρίδης έως και τις 20 του Φεβρουαρίου με ανοιχτό κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρε, κάτι τελευταίο. Θα ήθελε η κυβερνητική πλειοψηφία, για να το κλείσουμε και αυτό το θέμα, να κάνει μια δήλωση. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ για να ολοκληρώσω. Και να καταγραφεί στα πρακτικά. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Σε απάντηση της εξοδίκου της οικογένειας του μηχανοδηγού, θα θέλαμε να εκθέσουμε τα ακόλουθα. Καταρχάς, δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία αντιπαράθεσης με καμιά οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της σε αυτή την τεράστια τραγωδία των Τεμπών. Σεβόμαστε απόλυτα τόσο το μνήμα των αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, όσο και τον ανίποτο πόνο των συγγενών που ζουν το δικό τους Γολγοθά. Τη μνήμη, κύριε Πρόεδρε, τη μνήμη των αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, όσο και τον ανίποτο πόνο των συγγενών που ζουν το δικό τους Γολγοθά. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής οφείλουν να διερευνούν κάθε τι που μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας και να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας και τις προσωπικές ευθύνες αυτών που την προκάλεσαν. Στα πλαίσια αυτά ενεργήσαμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με γνώμονα την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, σεβόμενη το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό επιτάσσει το χρέος μας προς την πολιτεία. Η ένταση της προσπάθειάς μας προς την κατεύθυνση αυτή δεν πρόκειται να αυλυνθεί. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε,
Εγώ σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά και εγώ μια δήλωση για την ισότητα των όπλων. Πρώτον, είπε ο κύριος Τσαβδαρίδης... Δεν θα ανοίξουμε διάλογο, όχι, όχι, μια δήλωση όχι, της υποψηφίας. Για τον κύριο Γενιδούνια, φοβάστε... Είναι... Όχι, 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 δεν έχετε. Ξέρουν τι θα πει. Ξέρουν τι θα πει. Κύριε Κόκαλη, όχι. Όλη η Ελλάδα τον άκουσε, τον κύριο Γενιδούνια. Κύριε Κόκαλη, σας παρακαλώ. Όλη η Ελλάδα την άλλη μέρα του εγκλήματος.